Εγώ είμαι ηθοποιός και πρέπει να κάνω ό,τι ρόλο μπορώ. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορώ να τραγουδήσω, μπορώ να κάνω κωμωδία, μπορώ... Αυτά πρέπει να κάνω εγώ. Δεν μπορεί να είμαι ένα είδος. Mm-hmm. Γιατί τότε δεν κάνεις δουλειά. Του λείψαμε εμείς, Ηλία. Εσύ συγκεκριμένα καθόλου. Το κοράει το παλαμάκι. Που λένε, όταν τον παίρνεις. Μπελουχιώτησα, δώσ' με φυλάκι. Μ' αγαπάει. Την είχα κόψει εγώ από την αρχή ότι η Γέρνη πάει για μόντελινγκ η πουστάρα. Δεν μπορεί. Την τρώω, το πειρά. Αφήσει με δάση την πείνα, μωρή μαλάκο. Τι δεν τρως. Φάει κάτι που μας μένει τώρα να τελειώνουμε και τη μαλακία εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε. Γαμίδια πια. Ούτε ο σκύλος δεν με κρύβει πια. Τι πρέπει να πάρω. Ελέφαντα. Πάρτο σιγά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μπράβο. Πώς σου φαίνεται τώρα με αυτό το gay bar που βλέπει μπροστά σου, να σε ξύσω εγώ, έλα, ηλίθεια. Ούτε να ξυστεί, δεν ξέρει ο ποιμενικός. Τι κάνουμε, καλώς τα παιδιά. Δεν ξέρω, ο Στέλιος κάπου εδώ γυμνούσε, ο Ηλίας κοιμάται. Οπ, τι κάνουμε. Καλημέρα. Έτοιμοι. Ο Ηλίας πού είναι. Ο Ηλίας είναι πάνω, έχει ξυπνήσει. Σας περίμενε λίγο πιο αργά, οπότε ετοιμάζεται. Πάμε πάνω. Όχι, παιδιά. Πηγαίνετε να αρχίσουμε στραβά τη σεζόν. Γιατί. Να σκοτωθείτε πάνω. Να σου πω, άρεσε πάρα πολύ το ξύπνημα. Σε ποιον άρεσε. Γενικά, στον κόσμο του άρεσε, ρε παιδί μου. Θα έχει πλάκα να το κάνουμε. Πηγαίνετε να σκοτωθείτε. Γυρίστε ξανά να κάνουμε τα γυρίσματα. Γράφουμε. Hello. Έλα, πάμε πάνω να κάνουμε το γύρισμα έτσι, όπως το είπαμε. Να μπούμε τις κάμερες. Στέλιο, δεν το είπαμε, εσύ το είπες. Θα έχει πλάκα. Άμα έχει πλάκα, πηγαίνετε. Εγώ, sorry για την εμφάνιση, αλλά δεν έχω άλλα ρούχα. Έγινα... Τώρα γιατί Στάθη, το κάνεις. Θες να πας να γελάζεις, να έχει πλάκα. Κοίτα, το πρωί, ρε παιδί μου, είχα μία ιδέα, όλοι μαζί την είχαμε, έτσι. Με βάζετε εμένα μόνο και με στείνει στον τοίχο, ότι η δικιά μου ιδέα ήταν. Έλα, είναι ωραία ιδέα, θα γελάσουμε. Εντάξει, πηγαίνετε να γελάσετε. Μα τώρα, γιατί το κάνεις αυτό, δεν είπαμε ότι θα μπούμε στο δωμάτιο. Δεν σας βλέπω να γελάτε. Καλά, εντάξει, λοιπόν, το παίρνω πάνω μου. Έλατε να πάρουμε. Θα πάρουμε κλειδί. Έχω κλειδί κάτω και θα ανέβουμε. Τι έγινε, Ηλία, σήμερα το πρωί. Δεν σου απαντάω εσένα, γιατί. Θα σε πιάσω από το μουνί και θα σε χτυπάω σαν το χταπόδι κάτω. Δημητρή, έλα ρε, πάμε μαζί πάνω. Ρε Στέλιο, δεν θέλω να έρθω πάνω να κάνουμε το ίδιο, έλα, το έχει ίδιο πλάκα, πράγμα. Έλα, έχει ξυπνήσει ρε. Πηγαίνετε να το κάνετε, δεν θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είπαμε. Έτσι είπες μόνος σου. Κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Δεν έχει καθόλου πλάκα, καθόλου χιούμορ. Ηλία! Ναι! Πού είσαι! Είμαι στο μπάνιο! Θυμάζομαι, κατεβαίνω! Να σκεφτείτε εσείς άλλη φορά την πλάκα θα κάνουμε, ό,τι ξανασχολούμε. Για να γελάσουμε το κανά. Καλημέρα! Συγγνώμη ρε Ηλία, θα το κόψουμε σου, πάρα Ηλία. Εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν θα κόψουμε τίποτα. Θα το αφήσουμε για να δει τι θα σου κάνω εγώ. Που δεν θα το κόψουμε επίση. Αγάπη, κρίνει την παρτά. Πλάκα. Σε μπάρκα γεννήθηκε. Χτύπησα και το χέρι μου, φαντάζομαι εδώ. Το λάπτοπ έκανε. Εντάξει, μαλάκες. Δες τι έπαθα, μαλάκα. Με λάνιασε. Πάει το λάπτοπ. Θα πρέπει να πας να πάρεις λάπτοπ, ε. Πάει το λάπτοπ, ε. Τι. Τι να γίνει. Έσπασε. Για το δω. Εντάξει, ακριβώς. Του πάει να το κόψω, ρε μαλάκα, το πλάνο. Πες του και εσύ, θα το κόψουμε, δεν το βάλουμε. Είστε μαλάκες, έτσι. Είστε μαλάκες. Δεν ξέρω από τι είσαι στη λεκάνη. Ναι, ούτε εγώ το ξέρα ότι θα μπαίνατε. Και ειλικρινά, αν δεν ήμουν δυσκύλιος,
θα έπαιρνα την κουράδα και θα την πέταγα στη μούρη έτσι. Και θα στην πασάλιβα κιόλας και θα σε φωτογράφιζα. Με λίγο αληφτή θα φτιαχτεί. Με λίγο αληφτή θα φτιαχτείτε όλοι σας. Και πολύ ωραία και μπορεί να σας αρέσει για να βάζετε και συνέχεια μετά. Πάρε τώρα ένα τηλέφωνο και πως θα το κόψουμε, γιατί νευρίασες πάρα πολύ. Παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε. Κόψτε το, βάλτε το, φτιάχτε το λάπτοπ. Πάρε τώρα ένα τηλέφωνο και πες του εσύ ότι κάναμε μια πλάκα, το σκεφτήκαμε έτσι για να είναι πιο φαν. Κατάλαβες. Στέλιο, δεν έχω δουλειά εγώ να τον πάρω τηλέφωνο. Ναι, πες ότι το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδί μου. Ούτε σκηνοθέτηση όλοι... Ούτε ναι, έχω δουλειά να τον πάρω τηλέφωνο. Πες ότι το σκεφτήκαμε όλοι μαζί για να έχει πιο πλάκα και να το κόψουμε, γιατί με έβρισε. Οκ. Okay. Τι οκ. Okay. Στέλιο, δεν έχω καμία όρεξη να τον πάρω τηλέφωνο. Να του πω για τη μαλακία σας. Μας πέταξε το λάπτοπ. Δεν είχα τι να πετάξω, δεν είχα κουράδα. Το λάπτοπ βρέθηκε. Στέλιο, δεν παίρνω κανένα τηλέφωνο. Πάρε τον εσείς, κάνετε τη μαλακία, πάρε τον τηλέφωνο και βγάλετε άκρη. Πάρε τον ένα τηλέφωνο σαν τον χαλαρώσω, γιατί τον είδα έχει νεύρα. Έλα, πάρε τον, πάρε τον. Ναι. Να βγάλουμε το γύρισμα σήμερα τουλάχιστον. Ηλία, θα κατέβεις κάτω για το γύρισμα. Μουνόσκυλο, αδερφό σου, τι έκανε. Ναι, μου είπαν τα μουνόσκυλα τι έκαναν. Αλλά εσύ πρέπει να κατέβεις για το γύρισμα τώρα. Το μαλάκα, μάμα είμαι στην παλέτα και παίρνουν με συνεργεία. Τι πρέπει να βγάζω τα κλειδιά από το θανασέρι. Εντάξει, μια πλάκα κάναμε, μπορεί να το κόψουμε. Θα κατέβεις. Το κλεισέ. Το κλεισέ. Πάμε κάτω. Έλα. Πάντως έχεις ωραίο μπάνιο. Ναι, όταν σε χέσω θα το εκτιμήσεις καλύτερα. Συγγνώμη αγάπη, σε πάτησα. Βλάκα, βλάκα. Σπάσε και την πόρτα τώρα. Ήρθες για γυμναστική. Καλά, το μουνάκι τον εσένα θα σε περιποιηθώ άλλη στιγμή. Εσένα αγάπη μου, δεν σε ξέρει τη μάνα σου. Είσαι μια άσχετη, ατάλλαντη και ηλίθια. Δεν θα σε κάνω εγώ πρωταγωνίστρια. Αρχίσω, θα υποφέρεις από εκεί που δεν... Τράβε τις γεραπλάνες της καριόλας, να δουνε ποια θα εκδικηθώ. Twins production. Ήταν δικιά του. Το θέμα είναι μήπως είναι ο δίδυμος και δεν ξέρει γιατί τον έσφαξα. Ναι, είναι αυτές είναι, έχουμε ένα θέμα, γιατί είναι δύο δίδυμες και φοβάμαι μη γιαουρτώνουν την άλλη την κακομήρα που σήμερα απουσιάζει. Εγώ θα του πω πότε φτάνει. Μην κάνεις εμένα τον Τζεφιρέλη. Θα το κόψω, σου είπα. Μη μιλάς καθόλου. Πάμε έξω, ελάτε, έχουμε δουλειές. Μου πέταξε και το λόγο. Μ' αγαπάει. Έχουμε να κάνουμε διάφορα τώρα, γιατί πρέπει να κάνω... Φεύγουμε για ύδρα. Τώρα θα στα πω. Πρέπει να το κανονίσουμε. Ούψ, παρντών. Έλα, Ηλία, το κινητό. Άμορη γαμίσου, πάρε άλλο. Ηλία. Έλα, Ηλία. Ηλία. Παραγγείλω καφέ. Εντάξει. Παγώσου. Ναι. Έλεγε ότι δεν έχω χρόνο. Κάτσε κάτω τώρα, κάτσε στον ήλιο να στεγνώσεις, μουνόπανο. Τα μουνόπανα στον ήλιο δεν τα βάζουν για να στεγνώσω. Εσύ θα το πληρώσεις πολύ άσχημα. Εσύ ειδικά, και στο λέω στην κάμερα και βάλ το, γιατί μετά μη μου κάνεις και μήνυση. Γιατί αφού, Ηλία, σκάσε. Σκάνε, θα το κόβαμε. Ναι, αυτό θα σου το κόψω τα αρκιδάκια από τη ρίζα. Άχρηστα είναι σε τέτοιο μουνί να έχει και αρχίδια. Ηλίθια, γελία, ατάλλαντη, ατάλλαντη. Μας κάνεις και το Φράγκο Τζεφιρέλη. Α, τώρα που είπε Φράγκο Τζεφιρέλη, θα έρθει ο Γιώργος ο Βογιατζής, θα πέρασει από εδώ. Θα αλλάξω. Δεν θα αλλάξεις. Θα μείνεις έτσι. Να παγώσεις. Κάτσε στον ήλιο. Αφού είπαμε ότι είναι ολονών ιδέα, όλοι μας τη σκεφτήκαμε ρε παιδιά και εσείς με το που άρχισε να ορίζετε κάνατε πίσω. Μ' αφήσατε εκτεθειμένο. Είμαστε ομάδα ή δεν είμαστε. Είσαστε. Το είπα στη μάνα σου. Ρίχτω, ρίχτω. Δεν έκανε έκτορες ή μας έμεινε το έκτρωμα εδώ πέρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Εσύ, γιατί ούτε απευθύνω το λόγο σε αυτό το... Κρυώνε. Κλαμμένο μου, στα αρχίδια μας. Θα παγώσω. Δεν με αφορά. Ηλία, είναι κουρασμένος από τις διακοπές, δεν σκέφτεται καλά. Ναι, πολύ.
Πολύ γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι που να σου πει. Ο Στέλιος πήγε να δει τις ελιές του στη Μύκονο, φρόντισε λίγο τα χωράφια. Σε πληροφορώ. Καθάρισε τα πλοία από κάτω. Και εγώ έτρεχα εδώ σαν το σκύλο. Πέρασα χάλια. Το καλοκαίρι πέρασα μια κόλαση. Γιατί πήγαμε με το σκάφος στο Αιγαίο που φύσαγε. Ήμασταν δεμένοι με 8 μποφόρα ένα μήνα. Δύο εβδομάδες χάλια. Μέσα στο σκάφος ήμουν, δεν έβγαινα. Αφού σηκώθηκα και έφυγα από το σκάφος και πήγα σε ένα σπίτι, κάτι φίλο μου να ηρεμήσω λίγο. Είμαστε μια παρέα έτσι με σκάφη και στείλαμε τα σκάφη στο Ιόνιο που λέγαμε ότι είναι μπουνάτσα. Με το που φτάνουμε εκεί, πιάνει μια θαλασσοτερεχή με 12 μποφόρ. Εγώ ήμουν εδώ στεναχωρημένος που περνούσε άσχημα ο αδερφός μου στη Μύκονο. Από τον αέρα. Θαλασσοπνιγήκαμε. Δηλαδή ο κόσμος που βλέπει τα σκάφη και τους πλούσιους και τα ζηλεύει είναι μία κατάρα. Πηγαίναμε 8 ώρες έτσι. 8 ώρες έτσι, αν το πιστεύεις. Ναι, ευτυχώς μου δεν ήρθες. Τυχερός ήμουν πάλι. Ναι. Θα κακοπερνούσες, αλήθεια σου λέω. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Τι έκανες το καλοκαίρι, Ολία, σε έλειπε. Ξεκουράστηκα. Μόνη μου. Στη πισίνα. Δεν με βλέπεις. Έχω πάρει και λίγο χρώμα. Στο γυμναστήριο. Κάνω διάδρομο. Δεν μου φαίνεται, αλλά... Όταν φεύγει, δύο μέρες. Ξεκουράζομαι μετά. Βαριά με χωρίς τον Ολία, αλήθεια να σου πω. Δίνει άλλη ζωντανιά, στο σπίτι δηλαδή, ή το σπίτι, κάτσε τώρα. Μαζί τους στις διακοπές δεν πας ποτέ? Όχι, μου φτάνει που είναι όταν είναι εδώ. Αρκετά. Θέλω να πάρεις τον Χρήστο, γιατί το σκάφος από τους παξούς έχει διαλυθεί. Δεν, και πρέπει, έχω πει στον Μπερί, θα πάμε στην Ίδρα για ψαράκι. Για τον θέλω για το γυροκομείο, θα πάμε με το σκάφος. Αλλά δεν ήξερα ότι θα είναι στο ναυπηγείο το σκάφος. Για να το στριμώξω τον Περί, του είπα πάμε να φάμε στην Ίδρα. Το στριμώξω εκεί, αυτός ζαλίζεται, παθαίνει, ξέρεις, διάφορα γεροντολογικά. Ναυτίες, αυτά, δραμαμίνες και τέτοια, αλλά έρχεται. Θα πάνε, θα φάνε το ψαράκι, θα έρθουν το πρωί της επόμενης εβδομάδας. Θα φύγουν μετά και Αμερική 2-3 εβδομάδες. Πάει το 22, το βγάλαμε. Να σου πω, άστο ισοζύγιο, γιατί στην Αμερική κανόνισε για 7 άτομα. Στο πλάζα θα μείνουμε. Κάνε reservation. Ωραία. Στο πλάζα. Πάμε 25 και γυρνάμε 3. Πολύ ωραία. Εντάξει. Θα κλείσει το δικό μου εισιτήριο. Κλείστη Ιανουαρίου. Μα σου κλείσω καμιά το στόμα για πάντα, θα σου πω. Εν τω μεταξύ, αυτό που την πλακίτσα αυτή που μπαίνετε στο δωμάτιό μου και εσύ και. Το ξέρεις ότι απαγορεύεται το δωμάτιό μου να μπαίνει. Ναι, αλλά δεν έχουμε πει έτσι να είναι λίγο πιο φαν. Πιο φαν. Θα γίνει φαν. Εγώ δεν το κόψω. Όπως δεν θα κόψω αυτό που θα με παρακαλάς να κόψω που θα σου κάνω. Εκδικήθηκες τη Μόνικα. Δεν την εκδικήθηκα τη Μόνικα. Λείπει. Τη ετοιμάζω ένα. Θα φτύσει αίμα. Και σε σένα και σε αυτές τις δύο twins productions, τις ηλίθιες. Τι θα μου κάνεις? Γιατί εσύ φταίσαι, τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα που μπήκατε όλοι εκεί μέσα στο μπάνιο. Ποιος σου δώσε εσένα το δικαίωμα? Εγώ έχω μπει στο δικό σου. Όλοι μας το σκεφτήκαμε. Σε παρακαλώ, μιλάω σε σένα. Έχω μπει μωρί στο δικό σου το μπάνιο ποτέ? Εντάξει, δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον το δικό μου το μπάνιο. Θα το κρίνω εγώ. Γι' αυτό θα μπω, θα το κρίνω εγώ. Βεβαίως δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όλος ο κόσμος το λέει, τι ενδιαφέρον έχει. Ναι. Οπότε κανονίζει Νέα Υόρκη το σκάφος για να πάμε για μια... Το θέλω για δύο μέρες. Κλείστο για δύο μέρες. Κατά προτίμηση του Κοντομινά. Πάρε το Χρήστο και δείτε αν δεν νοικιάζεται αυτή την περίοδο. Αν δεν είναι νοικιασμένο να το πάρω, γιατί είναι πολύ ωραίο. Και πολύ άνετο. Θα πάω να αλλάξω εγώ, γιατί δεν μπορώ έτσι. Όχι εδώ. Εγώ έχω 5 λεπτά. 5 λεπτά. Θα το κανονίσουμε δύο πράγματα και μετά άντε άλλαξε και δουλειά θα αλλάξεις. Και χώρα θα αλλάξεις και Ήπειρο θα αλλάξεις όπως πας. Αυστραλία... Δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή του, αυτό κάνει τον τελευταίο καιρό. Τι κάνει? Νησιά αλλάζεται, Ήπειρους και... Μην το λες, γιατί αυτό που δεν χάλια ήταν, άστο. Εγώ σε σκάφος έχω μπει μία φορά στη ζωή μου. Δεν λες που σε έβαλε και μία. Που τους πήγα τα πράγματα και βαριόντουσαν να έρθουν μέχρι έξω να τα πάρουν.
Τώρα όμως που θα πάμε με τον Περίδρα, θα είσαι μαζί μας. Θα είμαι μαζί σας μέχρι να μπείτε στο σκάφος. Άμα μπείτε στο σκάφος και μετά θα γυρίσω πίσω. Και εσύ θα έρθεις, ρε. Κάθε χρόνο πηγαίνουν διακοπές και με παίρνουν και, και μου λένε ότι του χρόνου θα πάμε όλοι μαζί. Κοίτα, επειδή εδώ πέρα δεν υπάρχει μυαλό, κανόνισε τα αυτά που σου είπα. Το σκάφος με το χρήστο, θα πάρεις τον Χρήστο. Θα μας βρει ένα μεγάλο άνετο, ρε παιδί μου, να το στριμώξω τον άνθρωπο. Για Ίδρα. Και μετά Νέα Υόρκη, κατευθείαν. 25 με 3 λέω να πάμε. Πόσες μέρες είναι. Ναι, μια εβδομάδα. Πόσες μέρες είναι, 25 με 3, πόσες μέρες. Κυριακή με Κυριακή. Πόσες μέρες είναι. Ζώρικα. 7. Εσύ δεν είσαι πούστης, είσαι μαθηματικός. Λέει να έρθουμε και εμείς μαζί. Στη Νέα Υόρκη. Και στην Ίδρα. Ναι, με. Στην Ίδρα δεν είναι αναγκαστικά, γιατί έρχεται ο Περίς. Για να μου πει ιστορίες που δεν θυμάμαι. Πιο τηλεοπτικού περιεχομένου. Αναγκαστικά. Ο τίτλος του επεισοδίου. Αναγκαστικά στο σκάφος. Ναι, μας βάλεις και τίτλο. Έκτρο μας κάσε. Δεν θα κάνω πλάκα εδώ. Δεν θυμάζω τίποτα. Μα δεν είναι ακόμα αυτό ήταν μια χαριτομενιά. Μια βρώτης. Γιατί αφού γελάσαμε. Ναι, γελάσαμε. Κοίτα, θα το δεις το γύρισμα και θα καταλάβω. Όχι, εγώ θα το ό,τι και να είναι, θα το κρατήσω. Γιατί θέλω να γιατί θα κρατήσω και το δικό σου. Με αυτό που δεν σου κάνω. Αυτό, μου το έκανα. Όχι. Δεν το έκανα. Τι είναι. Δεν περνάς ούτε από το δεύτερο όροφο. Τον τρίτο εννοώ. Όχι τον τέταρτο. Δεν περνάς ούτε. Εντάξει, ρε, λέω πλάκα κάνουμε. Δηλαδή να μην κάνω πλάκα. Και εγώ, αφού κάνεις πλάκα, εγώ όχι όμως, το δέχτηκα. Εντάξει, μα να το κάνουμε για να γελάσουμε. Ναι, και εγώ δεν σου κάνω κάτι που θα γελάσουμε. Να μου κάνεις. Αυτό. Απλώς το λέω να το ξέρεις. Θα μου το πεις, να το ξέρω κι εγώ. Έτσι, κάντε μα. Και σε εσάς τις δύο τις δίδυμες. Μπαμπί! Μπάμπη, καφέ, τσιγάρο και αναπτύρα, σε παρακαλώ. Τι είπε. Τώρα. Τι τώρα που θέλω το καφέ, πότε το πιω του. Εγώ άκουσα να πας να το πάρεις μόνος σου. Εγώ θα πάω να αλλάξω. Πολύ αστείο. Αν δεν τελειώσει η συζήτηση, δεν αλλάζεις. Πρόσεχες. Γιατί, Ελιά. Και κοίτα, στάζει. Ο κόλος του στάζει. Έλα εδώ, αγάπη μου, έλα εδώ. Καχόπ! Έτσι, έλα. Που είμαστε εγωνιχεσμένους και μπαίνουν στα μπάνια μας, ό,τι όλα θέλουν. Ούτε σπίτι μας δεν μπορούμε να βρούμε την ησυχία μας. Κάτσε κάτω. Αλέξανδρε, εγώ δίνω συνέντευξη, δεν δίνεις εσύ. Έλα, κάτσε κάτω. Εκεί, μπράβο, έλα. Και εδώ. Έλα. Μην μου κάνεις γρου εμένα. Αυτά στη Μόνικα. Όχι σε μένα, έλα να κρυφτούν. Μπράβο. Αλέξανδρος ήταν μαζί σου στις διακοπές το καλοκαίρι. Όχι. Ο Αλέξανδρος φιλιά το σπίτι. Κάνει ο καθένας, κάνει το καθήκον του σε αυτό το. Με βλέπετε εμένα καθόλου ή. Είσαι ανταγωνιστικός. Είσαι πολύ. Μην με γλύφεις. Είσαι πολύ ανταγωνιστικός. Όπου μαλάκα. Τι είναι, βιουκλάκι καρέζι είναι εδώ πέρα, δεν είναι αυτό που ζω. Μπάμπη! Hey. Στη Βραζιλία πας να φέρεις τον καφέ. Πιο γρήγορα θα έρχονταν να πήγες εδώ. Μέχρι και ο σκύλος μου συμπαραστέκεται που θα έχω γίνει μουσική. Ξέρεις τα περάς, αγάπη. Θα το θάψουμε πίσω μαζί με τον Ντούλη. Γούρι. Έχω πιει τρεις καφέδες. Φέρε μου κανένα ψυχτικό. Κανένα ψυχτικό, σας παρακαλώ. Καλύτερα, γιατί μην πάθει και τα νεύρα μας. Τι. Σου αρέσει αυτή. Γιατί. Είναι να ξέρεις χωρίς χημικά και είναι χωρίς ζάχαρη που έχει ζάχαρο. Είναι χωρίς χημικά. Χωρίς ζάχαρη εννοείται ότι πρέπει να πίνω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι, έχεις ξαναπεί και σου άρεσε πάρα πολύ και μου λες. Ναι, είναι η green cola. Ναι, πολύ ωραία είναι. Ε? Από τότε που έχω κόψει. Ποτέ δεν μ' άρεσαν τα γλυκά. Ποτέ. Από τότε που έχω ζάχαρο και απαγορεύεται. Δεν ξέρεις πώς τα λιγουρεύω με τα γλυκά. Αυτό δεν πιστεύω να έχει ζάχαρη και μου έχει βάλει για να το τεινάξω. Ούτε ζάχαρη, ούτε χημικά, ούτε είναι. Ρε χημικά.
Μετά από τόσα χρόνια και να πάω. Θα διατηρηθεί πιο πολλά χρόνια το πτώμα. Αυτοκίνητο το μου βρείτε, αυτοκίνητα. Ναι, έχω βρει κάποια. Θα στάξω στο επόμενο. Εσύ, Δημήτρη μου, γιατί αυτή είναι η ηλίθεια. Όχι, όχι, εγώ έχω βρει. Όχι, δεν θέλουμε. Ο Δημήτρης. Και αν θα σου φέρει, τι θα σου φέρει. Γιατί, ρε. Έτσι. Θα κανονίσω εγώ. Δεν του άρεσαν τα προηγούμενα που είχαμε φέρει, αν θυμάσαι, στο βουνό. Που δεν έχουμε γκαράζ, που δεν χωράνε τα αυτοκίνητα στο γκαράζ, βάλτε στον κόλλο του. Με τον κύριο Βογιατζή είστε φίλοι και θα έρθει. Τον Γιώργο τον Βογιατζή μου τον σύστησε η Ειρήνη, δεν τον ήξερα εγώ. Ήταν φίλος Ειρήνης, παπά εννοώ, και αυτή μας γνώρισε. Και είναι ένα γλυκύτατο παιδί. Και σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος ηθοποιός και πολύ γνωστός στην Ελλάδα, τον ξέρουν. Ναι, ο Γιώργος θα έρθει γιατί είμαστε πολύ και οι δύο πολύ στενοχωρημένοι. Τώρα αυτό δεν είναι ωραίο να πέφτουμε, αλλά το Γιώργο τον Βογιατζή μου τον είχε γνωρίσει η Ειρήνη, η Ειρήνη παπά. Και χθες πήγαμε στην κηδεία και σήμερα του είπα να έρθει λίγο να τον δω και είμαστε οι μόνοι εν ζωή από την παλιά παρέα. Δηλαδή, Βαγγέλη, Κακογιάννη, Βασίλη Φωτόπουλο, Βαγγέλη ενώ από Παθανασίου, Ντέμι, Ρούσο. Με χάπια είμαι εγώ που θα στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Μήπως να πάμε να κάνεις καμία προπονησούλα, λίγο να ζωγανηθείς. Ας την προπονησούλα, τώρα με τρομερά νεύρα. Καμία προπονησούλα δεν κάνω. Ωραία. Αμένα πας να ντυθείς να πάω κι εγώ, γιατί έχω αρχίσει και μου σκέμα. Πάρα να ντυθείς. Πάω να αλλάξω. Γεια σου. Έλα ρε Ηλία, έλα ρε Ηλία. Είναι πολύ εύγευστη. Έλα ρε Ηλία, στα μαλλιά ρε Ηλία. Γιατί θα πάθω, περούκα είναι, άμορη γαμίσου. Καταρχάς να σου πω κάτι, μυρίζει το μαλλί μου green cola. Δεν του άρεσε. Γιατί τελειώ, μαλλί με green cola, ε. Για να φύγει η green cola, να ξεπληθεί. Πάρε μια blue cola τώρα. Εντάξει, ρε Λιάννα. Βλάκα. Ετοιμάσου το χειμώνα, θα ζεις μέσα στην πισίνα. Προσαρμόσου. Κουστό. Βρε κουστό, βρε κουστό, βρε κουστό. Σήμερα δεν μας άφησες να τραβήξουν, δεν είχες όρεξη να τραβήξουν. Πού να έχω, μα είναι δυνατόν. Πέθανε η Ειρήνη, πήγα στην κηδεία, μου μπήκες και στο χέστρα μέσα. Χέσαι με αγάπη μου, που λένε. Η μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι μέρα που μπορώ να κάνω και πάρα πολύ πλάκα, για να έχετε εσείς ενδιαφέρον. Αλλά είναι η μέρα που θέλω να αφιερώσω στην Ειρήνη. Και όχι μόνο στην Ειρήνη. Θέλω να την αφιερώσω το σκεπτικό αυτό στα νέα παιδιά. Οι εποχές είναι πάντα ίδιες. Αρκεί να έχεις ένα σωστό περιβάλλον να σου κάνει support. Καλά, εγώ ήμουν και τυχερός βέβαια, γιατί δεν ήμουν από ένα χωριό. Μου ήρθαν εύκολα. Αλλά εγώ δεν είμαι αξιέπαινος για κάτι. Αυτοί είναι αξιέπαινοι. Γιατί τότε για να πας στην Αμερική, ας πούμε που πήγαινε η Ειρήνη, ήτανε ταξίδι μετανάστευσης. Πήγαινες και ερχόσουνε μετά γέρος με την οικοσκευή. Αγάπη μου! Σε περάσαν και μικρόφωνο. Δεν ξέρεις πόσο ευχαριστώ που ήρθες μετά από μια τέτοια τόσο δύσκολη μέρα. Το ξέρω. Πόπο. Έλα μου εδώ, γιατί ξέρω ότι είσαι και πτώμα. Και ψυχολογικά και σωματικά. Και σωματικά, όλα και τα δύο. Δυστυχώς. Τι ήταν αυτό, ρε Γιώργο. Έκανα μεγάλη συμφορά εγώ. Δηλαδή, έχασα και την αξιοπρεπία. Γι' αυτό κρατιόμουν και κρυβόμουν πίσω από σένα. Εγώ είχα πει δεν θα κλάψω, θα κλάψω, αλλά δεν άντεξα. Παρόλο που το ήξερα θα συμβεί, δεν είναι κάτι καινούριο. Κοίτα, επειδή την περιμέναμε τόσο καιρό και λέγαμε να ξεκουραστεί, αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια, εγώ δεν περίμενα να με πειράξει έτσι. Ούτε εγώ. Όπως και με τον Βασίλη και με τον Βαγγέλη, τον Φωτόπουλο εννοώ και τον Παπαθανασίου. Έλα εδώ, έλα να δείξουμε στον Γιώργο. Έλα, το συμπάθησε, βλέπω το φίλο μου τον Γιώργο, ε. Όχι, τα αγάπη. Πω, πω. Τι αγάπη μου.
Ο Αλέξανδρος. Έστειλε ένα φυλάκι εμένα. Μπράβο. Α, κοίτα. Απίστευτο. Δεν το έχω πάθει, δεν ξέρω. Μπράβο. Μπράβο, αγαπώ. Έλα κρυφτούμε να μας δει. Μη σε πάρει στο Hollywood και γίνει στάρ στο Hollywood. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Άμα καταλάβει ταλέντο, σε παίρνει και σου κάνει καριέρα. Σαν τον Δικάπριο που σου έλεγα. Δικάπριο θα γίνεις κι εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες τέτοια δύσκολη μέρα. Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά σου πω κάτι. Εγώ δεν το είχα ούτε προγραμματίσει, ούτε... Και γενικά όλο αυτό που κάνουμε να περνάμε καλά, αλλά αισθάνομαι μια υποχρέωση στην ειρήνη. Τουλάχιστον εσύ το έκανες, ήρθες, ξέρεις πόσοι δεν ήρθανε. Κανείς δεν ήρθε. Μόνο εμείς είμαστε. Καλά, οι άλλοι έχουν πεθάνει, θα μου πεις. Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν πεθάνει. Κακογιάννης, το Παθανασίου. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν πεθάνει. Ναι. Αλλά κανένα δύο πήραν εμένα τηλέφωνο. Μπορεί που να έρθω μαζί σου. Λέω, όχι. Δεν έχω χώρο. Ουσιαστικά έχουμε μείνει οι δυο μας. Είμαστε οι τελευταίοι. Μου λέει. Είχε περάσει πολύ άσχημα ο Γιώργος, γιατί ήταν δύο μήνες στο νοσοκομείο με τον Βαγγέλη, τον Παθανασίου. Και πέρασε, είδε όλα τα στάδια και είχε στενοχωρηθεί. Και μόλις άρχισα να συνέρχομαι. Για το κουστούμι θέλω να πω, που μου είπε στην κηδεία. Α, ναι. Και είναι με ένα t-shirt και πεθαίνει ο Βαγγέλης. Και πριν να πάνε στην κηδεία ήταν ο Ρωμάν Πολάνσκι, ήταν ποιοι ήταν. Ήταν όλοι στο Βαγγέλη, στο Παρίσι. Και πάει και παίρνει ένα μαύρο κουστούμι με ένα άσπρο πουκάμισο, μπαμ μπαμ, για να πάει στην κηδεία. Και του λέω στην κηδεία, όταν βγήκαμε και μας πέρασε λίγο το όλο αυτό που περάσαμε στην ειρήνη, γιατί είμαστε ακριβώς μπροστά στο φέρετρο. Του λέω πολύ ωραίο κουστούμι. Μου λέει το πήρα, τι, άστο αυτό, το πήρα για την κηδεία του τέτοιου και τώρα το φοράω και στην ειρήνη. Του λέω και στη δικιά μου αυτό θα βάλεις. σου πάει τρελά. Μπαμπή. Μπαμπή. Έλα, αγάπη μου. Γιατί ήμουνα στη Ρώμη, μπήκε νοσοκομείο, άρχισε να μην πηγαίνει καλά και λέω πάω πάνω, πήρα το αυτοκίνητο και έφυγε για Παρίσι. Αλλά δυστυχώς. Πόσο κάθισες, ένα μήνα, δύο, πόσο είσαι. Ενάμιση κάθισα όλο μαζί. Ενάμιση. Ή δύο, δεν θυμάμαι τώρα, τα είχα χάσει κι εγώ, ας πούμε. Γιατί είναι και τα μετά που είναι... Ξέρει Γιώργο, αυτό πιάνει και σένα η μπάλα, αλλά τώρα για την ειρήνη μόνο θέλω ναι. μιλήσουμε. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο για σένα. Εμένα επειδή την έχω ζήσει και σένα έχω ζήσει στο εξωτερικό, τόσα ταξίδια, τόσες πρεμιέρες και την ειρήνη το ίδιο βέβαια. Εγώ έχω εισπράξει την ειρήνη στο εξωτερικό. Τι είσαι εσύ στο εξωτερικό. Τι ήταν ο Βαγγέλης στο εξωτερικό. Εδώ πέρα, τους έχουν λίγο γραμμένο στα αρχίδια τους. Δεν ξέρω, δεν ασχολούνται, ασχολούνται με τα δικά εγώ τους. Εγώ θέλω μια βότκα και μια γκριν κόλλα. Για να το σπάσω. Θέλω και δύο μπουκαλά και νερό. Δεν είμαι γκριν κόλλα κι εσύ. Α, κι εγώ μια γκριν κόλλα. Γκριν κόλλα. Φέρε μου νερό. Πώς γίνεται ρε Πούστη να σε προσκυνάει όλος ο πλανήτης, όπως και τον Βαγγέλη και σένα και την Ειρήνη και εδώ πέρα, δεν λέω πόσο πολεμηθήκατε, σας πολεμήσανε οι Έλληνες, συνάδελφοί σας τουλάχιστον. Όχι μόνο, και τον Αλιάγα. Ναι, και τον Αλιάγα. Τον Νίκο, τη Μούσχουρη, καταλαβές. Κάτι συμβαίνει λίγο παράξενο. Τι είναι αυτό το πράγμα με τη ράτσα μας. Λίγο με δεχτήκανε πιο πολύ, γιατί έκανα μερικές σειρές εδώ πριν 10 χρόνια. Ναι, Γιώργο μου, αλλά αυτές τις σειρές δεν είναι αντάξεις αυτά που έχεις κάνει. Από αυτές όμως με γνωρίζουν, δυστυχώς. Δεν τις έχω δει πιο πολλές δουλειές. Έχω κάνει 50 ταινίες και 20 σειρές έξω. Don't move the shrine. It saved the valley. A shrine is still a shrine 30 paces off. Other villages have mountains and false trails and clever leaders, but that didn't save them. Other villages had shrines. Έχω κάνει τεράστια σειρά γαλλική στην Κούβα, που παίζαν ηθοποιοί όπως η Μιράι Ντάρκ. Ονόματα. Ας πούμε, για την ειρήνη, ας πούμε, δεν ξέρουν. Και για σένα δηλαδή το ίδιο είναι, ότι έχει δουλέψει με τον Φράνκο Τζεφιρέλη, με το... Για πες μου εσύ, εγώ θυμάμαι τα λέξα, γι' αυτό θέλω να μου τα πεις, γιατί θέλω να το βάλω. Επίσης έχω δουλέψει εγώ ή επίσης έχει δουλέψει η ειρήνη. Και για τους δύο.
καλά Ειρήνη, με πάρα πολλούς. Σε θέλω και εσένα γιατί θα σε βάλω και εγώ τις ιστορίες. Στο δικό μου το βιβλίο θα σε βάλω σίγουρα γιατί είσαι κεφάλαιο δεκαετιών. Έχω κάνει με Ζαφιρέλη, με Πολάνσκι, με Τζόντζο Χίλ, Λουίς Γκίλμπερτ που κάνω όλα τα James Bond, Σκουτιέρι, ο άντρας Κλώδια Καρδινάλε. Α, ο άντρας Κλώδια Καρδινάλε ήταν αυτό. Σκουτιέρι, ναι. Και φίλος της Ειρήνης ήταν. Love you. Share my cause. Who are you? If I'm being recruited, this is the hell of a way to do it. I've lied to you as little as possible. You're with us for a good reason. Yeah, who's us? I want to know what I mean to you, or if I'm just somebody that you lied to, so I'll play this part. Her name is Charlie. Γίνομαι στη Ρώμη, κάτσε θυμήθηκα αυτό, συγγνώμη τώρα. Στην Ειρήνη. Η Ειρήνη καλούσε τόσο πολύ κόσμο στο σπίτι της, που στο τέλος έμενε σε ξενοδοχείο. Στο Hotel de la Ville πήγαινε και έμενε, δίπλα στο Villa Medici. Σου πω μια σκηνή που στο Hotel de la Ville. Είχαμε αφήσει και δύο τα σπίτια στη Ρώμη και μέναμε μια περίοδο Hotel de la Ville. Ήταν δίπλα τα διαμερίσματα με την ταράτσα. Η Ειρήνη ετοίμαζε τις Τροάδες στα Ισπανικά, στην Ισπανία. Ναι. Παιδιά, δεν έχω δει τέτοια δουλευταρού στη ζωή μου. Έπιανε κάθε λέξη στα Ισπανικά 100 φορές. Τα αυτιά μου έκαναν έτσι, 100 φορές. Και τελικά έπαιξε και έσχισε. Όπως το ίδιο έκανε και στα Ιταλικά και έπαιξε τη Μίδια στη Βερόνα με σκηνοθεσία του Μπολονίνη. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό στην Ιταλία. 17 λεπτά χειροκρότημα. Ρεκόρ, αυτά δεν τα ξέρουν. Άλλο πράγμα. Μόνο η Κάλλας. Άλλο πράγμα δεν ξέρω. Κάλλας και Ειρήνη. Και Ειρήνη. Και Στέμι, καλά, ο Καγουγιάννη, ο Ζαφιρέλη είχε όχι λατρεία για την Κάλλας, στο σπίτι του φωτογραφίες, αλλά ήταν. Αφού εμένα μου έλεγε Λακάλλας με φωνάζει για πλάκα. Εμένα δυστυχώς μου έχουν πεθάνει όλοι οι σκηνοθέτες, εκτός από δύο. Αυτός που έκανε την ταινία που πήραμε το βραβείο στις Κάνες, ο οποίος είναι 92. Αζί. Μέχρι πέρσι ζούσε ο Λουίς Γκίλμπερτ, που είχε κάνει το Alfie, τα James Bond και τα λοιπά και έχω κάνει το Adventures μαζί του, 101 στις Κάνες. Μέχρι πέρσι ζούσε αυτός. Γεράκο καλά. Λουίς Γκίλμπερτ, ναι. Θυμάμαι και ή πήγαινα και έμενα σπίτι, αν είχε κόσμο, μέναμε σε αυτό το ξενοδοχείο, στο Hotel de la Ville στη Ρώμη. Και πάμε εκεί, είχε καλέσει τον Γιώργο και την γυναίκα του, την πρώην γυναίκα του, την Άντια Κασίνη, ο Τζεφιρέλη και αυτά, λέει η Ειρήνη, έχω και κάτι μας είχαν καλέσει όλους μαζί, γιατί καλέσαν και τους φίλους τους. Καλά, και μια βίλα και πήγα και εγώ εκεί. Μια βίλα ιστορική αυτή, γιατί πριν την πάρει Τζεφιρέλη την είχε η Ελιζάμπεθ Τέιλορ. Ναι, σαν πύργος. Σαν πύργος θα είναι. Πολύ ωραία. Αυτός πολύ σουικ, πολύ. Είχε και τίτλο Τζεφιρέλη, δεν είχε. Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν είχε και τίτλο. Αλλά ήταν πολύ εντάξει και πολύ και γενναιόδωρος πολύ. Όλους που δουλεύανε γι' αυτό, μόνο τον κόσμο. Και μας καλεί εκεί πέρα. Και μετά μου λέει ο Γιώργος να βάλουμε για ύπνο την Άντια και την Ειρήνη. Πάμε δυο μας κάπου. Όχι, ήταν και ο Δημήτρης μαζί μας. Πάμε τρεις μας κάπου. Σας έχω ένα πάρτι τρομερό. Και μας πάει σε ένα άλλο πύργο, τρομερό. Που ήταν. Πώς λέγανε αυτοί που κάνουν τα ελικόπτερα. Αγκούστα. Αυτοί που κάνουν τα ελικόπτερα. Η Αγκούστα. Και μηχανές κάνει. Η Αγκούστα, ναι, ναι. Αλλά εγώ το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο ήξερα. Και εκεί ήταν, περάσαμε ένα όνειρο. Ε. Τρελή κομμάτια. Τρελή τελείω. Δεν λέμε λεπτομέρειες, βέβαια. Αλλά περάσαμε όνειρο. Οι δυο μας. Οι τρεις μας, μάλλον. Οι τρεις, ναι, και ο Δημήτρης. Γιατί η Ειρήνη δεν ήθελε τα πολλά πάρτι και τον πολύ κόσμο. Βαριότανε. Άμα δεν μίλεγες για τραγωδίες με την Ειρήνη, βαριότανε. Ναι. Ήταν τόσο αφοσιωμένη στη δουλειά. Τελείως. Εμένα με έπαιρνε. Αφού δεν συγγνώμη, σε διάκοψα. Δεν έβαζε τηλεόραση, δεν άκουγε μουσική. Μόνο μία φορά, μία φορά στη Ρώμη μου λέει, θέλω να ακούσω μουσική. Εσύ έχεις όλους τους δίσκους του Βαγγέλη. Μπορείς να μου τους φέρεις. Θα σας φέρω. Αλλά έχεις να το παίξεις. Όχι, δεν έχω. Πήγα, τις αγόρασα ένα τέτοιο. Τις πήγα τους δίσκους, όπως τους πήγα, έτσι μείνανε μέχρι. Δεν τους άκουσε ποτέ. Ποτέ. Και δεν έβαλε ποτέ μπροστά το τέτοιο. Αλλά διάβαζε συνέχεια. Συνέχεια. Και έγραφε. Έγραφε πολύ ωραία πείματα. Είχε γράψει ο Βαγγέλης τις οδές. Ναι.
Είχαμε πάει στο Χιλιομόδι, πάλι με τον Δημήτρη, τρεις μας. Πηγαίναμε δυο μας συνήθως, αλλά εκείνη τη φορά. Και είχαμε βάλει και λεμπίες, ξέρεις, που στο σπιτάκι αυτό που είχε, όλο κεριά. Ναι. Και τραγούδα για τις οδές. Και μου έλεγε ο Δημήτρης, να σου πω, το ζω αυτό, τσίμπησε με. Τσίμπαμε, μου λέει. Μα τραγούδα για καταπληκτικά χωρίς. Χωρίς τη μουσική, ακαπέλο. Ναι. Δηλαδή αυτό της άρεσε. Χωρίς μικρόφωνο, χωρίς τίποτα. Τίποτα, παιδί μου. Έτσι, έκανε πρόβες, τα μάθαινε κιόλας και τραγούδια και με την κελεμπία και με τα κεριά. Ήταν σαν να έχεις πάρει σκληρά ναρκωτικά για να το δεις αυτό το πράγμα. Ενώ η Ειρήνη ούτε ναρκωτικά ούτε τίποτα. Όχι, όχι, το λέω. Εννοείται. Ξέρεις πως με ξύπναγε η Ειρήνη. Έφερνε ένα μπολ με λίγο νερό και γεμάτο για σεμιά και το έβαζε στο κομωδίνο μου. Εγώ χαπακομένο δεν με ξυπνάω. Και ξύπναγα με τη μυρωδιά του γιασεμιού. Ξυπνούσε και μύριζε γιασεμί το δωμάτιο. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ρομαντικό. Θυμάμαι, είχαμε πει όταν έχει κανείς κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας, θα πει στον άλλον SOS και άλλος θα τρέξει. Είμαι στο Λος Άντζελες και η Ειρήνη είναι στη Βαλένσια. Και μου λέει SOS. Περατλαντικό SOS. Και πήγα βέβαια, δεν μπορώ να σας πω την αιτία τι ήταν αυτό, αλλά. Δεν χρειάζεται, δεν τα λέμε κιόλα για την Ειρήνη. Τα δικά μας λέμε. Αλλά είχαμε αυτή τη σχέση, δηλαδή δεν ήταν. Ο μεγάλος της έρωτας ήταν ο Μάρλον Μπράντο. Ναι. Του είχε σβήσει και το τσίγαρο στην τούρτα, θυμάμαι. Ήταν, τέλος πάντων, ήταν ερωτευμένη αυτή και αυτός. Και αυτός. Αλλά αυτός έβγαινε και με τη Ρίτα Μορένο. Γι' αυτό του είχε το τσιγάρο στην τούρτα. Και μετά έφυγε η Ρίτα όταν το έμαθε. Γενέθλια και είχε μάθει ότι ξενογαμιόταν ο Μπράντο. Και εκεί που ήρθε η τούρτα, βάζει το τσιγάρο και φεύγει. Αυτό είναι γνωστό ή... Όχι, δεν πού να είναι γνωστό. Δεν γραφόταν αυτό, δεν λεγόταν. Το γνώρισα μία φορά στην Καρταχένα, στην Κολομβία. Το Μαρλόν. Εγώ γύριζα το Adventures, μια ταινία αμερικάνικη, και αυτός γύριζε το Κεμάντα. Όταν ήταν μαζί δεν τον ήξερε, ήταν μαζί. Όχι, ήταν πριν. Εγώ ήταν μαζί με τον Μπράντο, ήταν τέλη του 50. Εγώ ήμουν ένα μωρό. Εσύ την γνώρισες όταν ήσουν 18 χρονών. 17 στο Ζορμπά. 17 στο Ζορμπά. Ο Ζορμπάς ήταν υποψήφιος, είναι του ο Θοδωράκης για τη μουσική ήταν. Δεν πήρε όσο. Καλά, να σου πω, εγώ σπούδαζα στο Παρίσι και είχε βγει ο Ζορμπάς. Και εγώ πήγαινα στη σχολή, αλλά δεν είχα μία υποτίθεται. Εντάξει, σπούδαζα. Οι ουρές για τον Ζορμπά στο Παρίσι κάνανε 2 τετράγωνα. Και κοίταγα και λέω, κοίτα, εγώ δεν έχω μία στην τσέπη. Που έπαιζε. Ναι. Και πήρε Όσκαρ ο Βασίλης Φωτόπουλος και η Λίλα Κέντροβα, αυτή που έκανε τη Μαντά Μορτάνς. Και δεν πήρε ούτε η Ειρήνη, ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Κακογιάννης, ούτε ο Θοδωράκης. Ούτε ο Άντωνι Κουίν. Ούτε ο Άντωνι Κουίν, ούτε ο Άλαν Μπέιτς. Πήρε μόνο ο Φωτόπουλος, ο Βόλτερ Λάσαλη και η Λίλα Κέντροβα. Ο Βουτσελάνας. Ο Βόλτερ Λάσαλη, ο διευθυντής φωτογραφίας. Α, πήρε και αυτό. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Με 2 φωτάκια έκανε τα πάντα. Ναι, καταπληκτικός. Στο ασπρόμαυρο, βέβαια. Ναι. Αλλά είχαμε ατυχία εκείνη τη χρονιά που ήταν ο Ζορμπάς. Ήταν το πρώτο σου φιλμ, εσένα. Ναι, ήταν το My Fair Lady. Όχι, είχε και πολύ ανταγωνισμό, ούτως ή άλλως. Ο Ζορμπάς είχε 7 νομινέσεις. Τότε τα Όσκαρ ήταν. 7 νομινέσεις και πήρε 3 που για μια ξένη ταινία είναι πολλά. Και μετά κάνανε το musical του Ζορμπάς. Ήταν εκεί που παίζονταν 2 χρόνια συνέχεια. Και εκεί ο Μίκης δεν πήρε Όσκαρ. Και πήρε ο Χατζηδάκης τα παιδιά του Πειραιά. Ναι. Τα Όσκαρ ο Χατζηδάκης το συγχαινόταν και ο Βασίλης. Και ο Βασίλης θυμάσαι που το είχε να κρατάει την πόρτα της τουαλέτας ανοιχτή. Στο χτήμα, στην Παιανία. Το Όσκαρ το είχε... Σοβαρά. Ναι. Μα, όταν ο Βαγγέλης πήρε το Όσκαρ, είμαστε στο Λονδίνο και η παραγωγή και εξωτώ, θέλω να στείλουν τα εισιτήρια, πόσους ανθρώπους θέλεις να έρθουν κτλ. Είχαμε αποφασίσει να πάμε, αλλά τελευταία στιγμή του γύρισε το Βαγγέλη και λέει, πού πάμε. Λέω, τι θα κάνεις, θα στείλω ένα βίντεο. Και τι είπε, έστειλε το βίντεο και λέει, έχετε τη μουσική μου, δεν χρειάζεται εμένα. Βαγγέλης Παπαθανασίου, λοιπόν, βραβείο Όσκαρ για τη μουσική, στους δρόμους της φωτιάς. Ακόμα πιο διάσημο. Και δεν πήγαινε να το πάρει. Σπουδαίος άνθρωπος γι' αυτό. Δεν πήγαινε να το πάρει. Πρέπει να γράψεις ότι
όλοι αυτοί ήταν μια παρέα, είμαστε μια παρέα. Είναι φυσικό, γιατί είμαστε ξένοι και βρεθήκαμε στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Στο Λος Άντζελες. Και εγώ μια ταινία, η Ειρήνη, ο Βαγγέλης, μια μουσική. Όταν μέναμε στο Λος Άντζελες, έμενα με τον Βαγγέλη ένα διάστημα, δυο μας. Μετά, πρώτη φορά που ήρθε ο Βαγγέλης στην Ελλάδα, έψαχε να βρει ένα μεγάλο σπίτι, δεν έβρισκε. Και μείνατε της Ειρήνης. Όχι, πριν αυτό. Και του έδωσα τη βίλα της αδερφής μου στην Εκάλη. Ήταν ένα τεράστιο σπίτι, φαντάσου είχε 15 μπάνια. Αλλά ο Βαγγέλης, ξέρεις, όταν πήγαινε κάπου, δεν ξεκόλαγε. Ήρθε να με δει στη Ρώμη για μία εβδομάδα και έμεινε 7 μήνες. Δεν αποφάσισε να ξαναφύγει. Μπήκαμε σε αυτό. Φοβόταν τις μεταφορές, ο Βαγγέλης. Καλά, φοβόταν να πετάξει. Αεροπλάνα, πλοία, τα πάντα. Καλά, τι τραβήξαμε στο Κατάρ, όταν γυρίζαμε από το Κατάρ, κάτι του είπαν ότι κουνάει και έβαλε να περάσουμε μέσω Αιγύπτου που είχε το καλό καιρό και τα λοιπά. Με ιδιωτικό πήγατε. Όχι, μας πήγαμε. Το έστειλε ο Εμμύρης. Έχω δει ιδιωτικά. Αλλά αυτό, παιδιά μου, δεν το έχω ξαναδεί. Το μισό αεροπλάνο ήταν νοσοκομείο για μέχρι ανοιχτής καρδιάς εγχείρηση. Πίστευτε. Με τους γιατρούς, με όλα. Μετά το υπνοδωμάτιο και όλα τα άλλα. Αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Νοσοκομείο, το μισό. Καλό, Βαγγέλης ήταν άρχοντας. Ζούσε σαν αυτοκράτορας. Ένα καταπληκτικό που του έβγαλα το καπέλο. Είμαστε να κάνει το κονσέρτο στο Κατάρ. Και ο Μύρης έχει μπλοκάρει όλους τους βασιλιάδες, τους αυτούς που χώρισαν, να αφήσουν τα αυτοκίνητα και να μπουν σε κάτι ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να πάνε στο θέατρο. Διαταγή του Εμμύρη. Και στο λέγανε αυτοί οι σωματοφύλακες με τα αυτόματα στο χέρι και τα ροντβάιλερ. Και μου λένε εμένα να κατεβείτε, πρέπει να σας πάμε εμείς. Εγώ κατεβήκα αμέσως. Ο Βαγγέλης λέει, παρακαλώ, λέει, να κατέβετε. Γιατί, μα το είπε ο Εμμύρης λοιπόν. Λοιπόν, πέστε του Εμμύρη να κάνει το κονσέρτο μόνος του. Πες για την Ειρήνη. Τελικά το πήγε όπως ήθελε αυτό. Δεν έκανε πίσω. Πες για την Ειρήνη για τον Μπούς. Α, καλά, αυτό ήταν καταπληκτικό. Γιατί είμαστε στην Αθήνα και παίρνει η πρεσβεία να καλέσει την Ειρήνη σε ένα δείπνο που κάνει για τον Μπούς η πρεσβεία όταν ήταν εδώ. Και η Ειρήνη πολύ απλά λέει: ο κύριος Μπούς θέλει να σας καλέσει. Και λέει: γιατί δεν με πήρε ο ίδιος. Γιατί δεν με παίρνει ο ίδιος. Με συγχωρείτε, κύριε Παπά, λέει ο πρόεδρος της Αμερικής. Ναι, αγάπη μου, λέει, αλλά σε 4 χρόνια δεν θα είναι πλέον ο πρόεδρος. Εγώ θα είμαι πάντα Ειρήνη Παπά. Εντάξει. Όχι, ήταν πολύ μάγκας, Ειρήνη. Πολύ, πολύ μάγκας. Πάρα πολύ. Παρόλο που ήταν εφοβισμένη, ήταν εφοβισμένη. Στην Κηδεία δεν το ξέρω αυτό που είπε ο Γιώργος, ο Λιάννη. Τι είπε. Για το Σάμαρανγκ. Ναι, ναι, ναι. Είναι για να γίνει, να κάνουμε αίτηση για η Ελλάδα, δηλαδή, αγώνες. Να πάρουν τους Ολυμπιακούς. Και του λέει, κύριε Σάμαρανγκ. Το 2004 ναι, τότε. Ναι, θα κάνετε αίτηση. Εσείς έχετε κάνει. Είστε γιος της μάνας σας. Εσείς έχετε κάνει αίτηση, του λέει. Ότι είστε γιος της μάνας σας. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι δικοί μας. Ναι. Κάνουμε και αίτηση, λέει, για να μας τις δώσετε. Φοβερό. Ναι, τα παίξε και ο Σαμάρανγκ. Όχι, σε αυτά ήταν πολύ. Ετοιμόλογοι. Και πάρα πολύ χιούμορ. Άμα το πιάνε, είτε άλλω την έβηχε κακιά. Όχι, δεν είναι. Αν δεν πιάνε, ναι, έχω δει ανθρώπου να μην μπορούν να την υποφέρουν. Ναι, αλήθεια. Εγώ κατουριόμουν. Εσύ καλά, εσύ εντάξει, εσύ. Δεν είναι όλοι. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εσύ. Όχι, εννοώ. Και όλοι γελάγανε. Αλλά ήταν ένας περήφανος άνθρωπος. Πολύ. Και όπως στεκόταν και όπως περπάταγε. Εμένα με είχε γαμίσει το ποδαρόδρομο από το χιλιομόδι. Πηγαίναμε, ήταν ένα μοναστήρι εκεί της Φανερωμένης. Που ήταν απόσταση. Έπαιρνε την Κελεμπία και τη Μαγκούρα. Και μου έλεγε, έλα πάμε. Και πήγαινα κι εγώ το ζώο. Ώρες. Εγώ ταύτινα, με κράταγε. Περνάγαμε από το νεκροταφείο αυτό που ήμασταν πριν. Και μου έλεγε, είχε κάνει μια μεγάλη πρεμιέρα, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Και μετά είχαμε πάει χιλιομόδι κατευθείαν. Και λέγαμε για την πρεμιέρα, την παίρναν τηλέφωνα, τότε δεν είχαν κινητά, είμαστε με το πάρε το μηδέν, ξέρεις. Την παίρναν στο τηλέφωνο, απ' έξω αυτά. Και περνώντας έτσι από το νεκροταφείο μου λέει, μετά από όλα αυτά το ξέρεις ότι εμένα εδώ θα με χώσουνε. Σκάσε. Ένα άλλο που δεν ξέρουν πάντως, Κωνσταντίνη, έκανε και σκηνοθεσία.
Τα τελευταία χρόνια σκηνοθέτησε Αγαμέμνονα στο αρχαίο θέατρο της Σικελίας και πρώτη φορά έκανε 76.000 εισιτήρια. 76.000 εισιτήρια. Σκηνοθεσία μόνο είναι. Δηλαδή πολλά δεν ξέρουν, καταλάβες. Δεν ξέρουν, αγάπη μου. Δεν ασχολούνται ίσως. Όχι, δεν ξέρουν, γιατί ξέρεις, το εγχώριο. Ο καθένας ασχολείται με το δικό του πρόβλημα. Μπορεί τώρα μια, δηλαδή μια κουλή να μείνει έγκυος και ασχολείται όλο το Πανελλήνιο, ας πούμε. Ή ότι χώρισε μια πεταμένη, ρε παιδί μου, ένα άλλο πεταμένο. Είναι... Δεν ξέρουνε τι σημαίνει Ελλάδα στο εξωτερικό. Ποιοι είναι αυτοί που την εκπροσωπούν, ποιοι είναι αυτοί που την διαφημίζουν. Και το... που, και δυστυχώς... Αυτό δεν λέω μόνο και για το... και οι Μούσχοροι, ο Αλιάγας από τους καινούριους. Και δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα και για εμάς τους νέους που Έλληνες σαν και εσάς διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ο λόγος που ζήτησα στον Γιώργο να έρθει εδώ πέρα είναι γιατί εγώ αισθάνομαι και φαντάζομαι και ο Γιώργος ότι το χρωστάμε στην ειρήνη. Δεν έχουν δει τα νέα παιδιά ποια ήταν αυτή. Και αν την ζούσανε στο YouTube με ό,τι επικοινωνούν, δεν ξέρει, δηλαδή η ειρήνη ήταν ρόκατο μου. Θα σου πω κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Όταν έφτασε η ειρήνη στη Ρώμη, η μεγάλη εταιρεία παραγωγής, η Lux, αποφάσισε να κάνει τρία συμβόλαια. Και αυτά ήταν η Ειρήνη, η Σοφία Λόρεν και η Μπριζίτ Μπαρντό. Τους είχαν δώσει τρία σπόρα αυτοκινητάκια, το παίζανε Star, και μετά ένα χρόνο αυτή τη ζωή, με τα δύο σκυλάκια, το σπόρα αυτοκινητάκια κτλ., έπαθε αυτό η Ειρήνη, τα πούλησε όλα, έσπασε το συμβόλαιο με τη Lux και πήγε με δύο φούστες και δύο από πάνω στη Νέα Υόρκη να βρει τον Καζάν να κάνει δοκιμαστικό μαζί του για τη Fox. Είχε πολλά κιλά αρχίδια. Και τα προσωπικότητα. Και τα κατάφερε. Και τότε τα κατάφερε, για να πας, ήταν... έκανε το δοκιμαστικό και πήρε ταινία με τον James Gagney εκείνη την εποχή. Ναι. Πρωταγωνίστηκε. Και μετά με τον Kirk Douglas. Καλά, αυτά ήταν μετά 10 χρόνια. Και αμέσως μετά θέλανε να κάνει με το στάρ της εποχής που ήταν ο Ρόμπερτ Τέιλορ. Ναι. Ο οποίος δεν δέχτηκε να παίξει με την Ειρήνη. Ναι. Ναι. Γιατί είπε ότι δεν μπορώ να λέω αυτά τα μαύρα μάτια, το κοινό θα κοινάει μόνο αυτά. Ήταν και λίγο ζήλια. Πού είναι αγαπητή ζήλια, άρα έπρεπε να του πούνε. Και τότε μετά την απογοήτευση και τα λοιπά, τα έφτιαξε με τον Μπράντο και παρέμεινε στην Αμερική ένα διάστημα. Την κεράζει ο Μπράντο. Να πούμε για την επανασύνδεση είναι την απόπειρη, όχι. Την απόπειρη επανασύνδεση είναι πολύ αστεία. Εγώ πάντως. Είναι πολύ αστεία, ωραία. Είναι πολύ προσωπικό τη όμορφη. Γιατί και τι έγινε. Με τον Μπράντο είναι αγάπη, δεν έγινε κανένα. Είναι ιστορικό αυτό. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως ότι είχε έτοιμο συμβόλαιο. Τα έχει όλα στρωμένα και παρόλα αυτά μετά από δύο χρόνια. Δεν συμβιβαζόταν αυτή. Σου λέει δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Που στη σημερινή εποχή. Δεν θα το έκανε καμία αυτό, θα επαναπαυότανε. Τότε δεν ήταν όμως έτσι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα δεν μπορεί να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε και ο Γιώργος και ο Βαγγέλης και η Ειρήνη και ο Μιχάλης ο Κακογιάννης και ο Φωτόπουλος. Ήταν ρόκατο, ήταν μια παρέα. Μια παρέα και η καλύτερη. Μια παρέα. Που κάνανε την πλάκα τους, την τέχνη τους. Ξέρεις ποιος μια στιγμή ήρθε στο εξωτερικό και μέναμε και στο ίδιο αυτό, ο Νίκος ο Κούρκουλος. Ο Νίκος ο Κούρκουλος. Ναι, γιατί ο... Που, στο Ήλια Darling, Νέα Υόρκη. Όχι, 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 πριν. Το μιλάμε το 68. Γιατί ήταν να παίξει σε μια ταινία της Paramount, στην οποία εγώ είχα πάρει ήδη ένα ρόλο και ήταν αμφιλεγόμενος αν θα πάρουν αυτόν ή κάποιον άλλον. Και επειδή το είχαν κάνει συμβόλαιο και είμαστε στη Ρώμη, δεν πήρανε τον Νίκο, πήρανε τον Μπέκι Φέμιο. Mm. Και μετά τον βάλανε να κάνει μια ταινία με τον Τζο Κασαβέτη. Που γίνει... Α, ναι. Και τον κάνανε ξανθό τον Νίκο και τα λοιπά. Ρόλο λίγο, όχι πολύ ενδιαφέρον. Και μια μέρα έρχεται και μου λέει να σου πω κάτι. Γυρίζω πίσω Ελλάδα. Τουλάχιστον εκεί είμαι πρώτος. Εδώ βάσταγα το φρου και έφυγε. Ναι. Εντάξει. Αλλά ο Νίκος... Έκανε καριέρα, ενώ με τη Μελίνα ναι, είχε μετά, παίξει μετά, το Ηλία Ντάρλινγκ ναι, στο Hollywood, στο ναι, Broadway. Μα, από εκεί έγινε και τον ζήτησε η Paramount. Ναι. Από το Ηλία Ντάρλινγκ. Από το Ηλία Ντάρλινγκ. Ναι. Του Ντασάν ήταν αυτό. Όχι, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι Ντασάν το είχε κάνει. Νομίζω. Δεν θυμάμαι.
Το ποτέ την Κυριακή δηλαδή ήταν το Ηλία Ντάρλινγκ. Με του Μάνου τα τραγούδια δεν ήταν. Τώρα πολύ ξέρεις, άνθρωπος. Ντελόν, Καρδινάλε, Λορμπριγκίτα, Αναμανιάνη, Τζεφιρέλη. Όλους αυτούς ξέρουν την Ελλάδα, τους ξέρω εγώ. Γιατί έχουν συνεργαστεί αυτή η παρέα. Καταλαβαίνεις. Εγώ ξέρεις τι έχω κερδίσει. Μόνο που μιλήσαμε λίγο με όλους αυτούς έναν-έναν, τι έχω κερδίσει στο μυαλό μου. Και εγώ. Ξέρεις τι έχω κερδίσει από την Ειρήνη, από τον Βασίλη τον Φωτόπουλο, που δεν τον ξέρουν, είναι ένας Έλληνας που έχει πάρει τα δύο Όσκαρ. Το πρώτο θυμάσαι που είχε υπογράψει με τον Καζάν. Το πρώτο, δεν το... Α, το... Το Αμέρικα, Αμέρικα, Αμέρικα. Το Αμέρικα, Αμέρικα. Του λέει ο Καζάν, θα έρθω να φτιάξει, αλλά θα τα υπογράψει για τα συνδικάτα, που, τα Αμερικάνικα, θα τα υπογράψει ένας Αμερικάνος. Λέει ο Βασίλης, χαίρεστηκα, θα τα υπογράψει όπως θέλει. Και παίρνει Όσκαρ. Και δεν μπορεί να το πάρει ούτε ο Βασίλης, ούτε ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος ντρεπόταν ο Κακομοίρης, γιατί δεν είχε κάνει τίποτα, ο Βασίλης δεν είχε κάνει όλα. Προς τιμήν του δηλαδή. Και του λέει ο Βασίλης, πάρ το εσύ, εγώ θα πάρω του χρόνου. 23 χρονών ο Βασίλης τότε. Είχε ήδη ετοιμάσει δουλειά για του χρόνου και ήξερε ότι θα πάρει. Όχι. Είπε, εγώ θα πάρω του χρόνου. Α, το είπα σίγουρα ότι θα πάρει του χρόνου. Ναι. Ναι. Και κάνουν και με τον Γιώργο και την Ειρήνη και τον Καβογιάννη τον Ζορμπά και παίρνει 24 χρονών το Όσκαρ, το δεύτερο. Την επόμενη σεζόν. Την επόμενη χρονιά. Το είπα και το Όσκαρ. Χωρίς να έχει μια παραγωγή από πίσω να σπρώχνει χωρίς τίποτα. Μπαμπή, φέρε μου τις μακέτες του Ζορμπά που έχω εγώ, του Βασίλη, του Φωτόπουλου. Θα σου δείξω τώρα, θα σου φύγει, θα κλάσεις τώρα. Έχω μακέτα από το Ζορμπά. Μπράβο σου. Από τα κουστούμια του Ζορμπά, γιατί ξέρεις, ο Βασίλης τάσκιζε μετά. Και εγώ είχα φυλάξει κάτι και δεν μπορώ να το βρω, γιατί ο Ζεφιρέλη το βράδυ, όταν ήταν μεγάλες σκηνές, έκανε κάδρο, φωτογράφιζε. Σαν να ήταν ο Νταβίνσι, δηλαδή καταπληκτικά. Ναι. Και είχα φυλάξει κανένα, δηλαδή, δεν ξέρω που τα έχω βάλει, έχω σκάσει. Εσύ τόσα σπίτια, τόσα. Ξέρεις, όταν ζεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τώρα μου θύμισε η γυναίκα μου σήμερα ότι η Ειρήνη μου είχε χαρίσει κάτι κρίσταλα όταν έφυγε το σπίτι από τη Ρώμη και εγώ τα έβαλα στο σπίτι κάποιου στη Ρώμη. Το είχα ξεχάσει. Και αυτό τον είδα στη Ρώμη τώρα και ούτε καν το ρώτησα. Μου το θύμισε η γυναίκα μου. Τι τράβηξες και με τον Κασίνη. Α, καλά. Το λέμε αυτό. Αυτό έχει περάσει τώρα. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Να του κάνω ένα μπρι. Ο Γιώργος στάρ στη Ρώμη και αυτά και πάει... Τους ήξερε όλους, τον καλούσαν όλοι. Είχε μια Bentley, μια πολύ ωραία βίλα, μια Bentley. Δεν είχε τα δισεκατομμύρια που έχουν όλοι οι άλλοι. Και είναι ο πρίγκιπας Κασίνη. Ο οποίος έχει παντρευτεί μία μουνάρα, απίστευτη, την Άντια Κασίνη. Η οποία είχε το ωραιότερο σώμα που έχει βγει... Βάλε εκεί να τη δεις. Κάτι θα έχουν. Θα βάλω τώρα να το... Βγήκανε στο Playboy φωτογράφηση και τον έπαιξε όλοι οι φίλοι. Έκανε δήλωση ο Πάπας ότι είναι επικίνδυνο να εμφανίζεται αυτή γιατί κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να κάνουν σεξ εκτός... Να σκανδαλίζονται. Ποιος, ο Ιωάννης Παύλος είπε. Ο προηγούμενος. Πω. Είχε κάνει φωτογράφηση και στο Playboy. Το βλέπεις. Της Ειρήνης το και το πρώτο τεύχος του Wii. Θυμάσαι το τότε. Δεν είναι πολύ συγκινητικό. Μπράβο που τα έχεις και τα φιλούς. Ναι, το είχα χαρίσει ο Βασίλης. Και ξέρεις, εγώ τα πήρα για να μην τα σκίσει, γιατί μετά τα σκίζε. Άμα δεν τα έπαιρνες εκείνη τη στιγμή, στα σκουπίδια. Με το Βορύλα πηγαίναμε στο σκουπίδιο των Εκέδες και βρίσκαμε μακέτες. Μας καλεί σε μια κάπου ο Γιώργος και πάμε με την Ειρήνη και το ήταν και ο Δημήτρης. Που τα πήγαμε, είχαμε σταματήσει στη Ρώμη και θα πήγαμε Νέα Υόρκη μετά. Ο Βρύλα. Και παίρνουμε μια μεγάλη λιμουζίνα. Η Νάντια, η Κασίνη, η γυναίκα του,
έχει σε μια κρεμάστρα τρεις κλωστές για ρούχο. Λέω τι να βάλω, μπορεί να βάλω αυτό. Είναι πάνω δεξιά, έτσι. Να δείτε λίγο. Ναι. Α, το Playboy. Αυτή, ναι. Αυτή. Ναι, ναι, αυτή, ναι, αυτή, βάλε μεγάλες φωτογραφίες. Τον έπαιζε όλοι φίλιος με την άδεια για χρόνια μετά από αυτή τη φωτογραφία. Είχε πλάκα γιατί σε όποιο γκαράζ πήγαινα να φτιάξω το αυτοκίνητο, έβλεπα και κάτι τις φωτογραφίες. Πολύ το έκανα εικόνα τώρα. Μας καλεί ο Γιώργος και πάμε με την Ειρήνη, αυτό το Δημήτρη το φίλο μας και την άδεια. Η Νάντια σου καθόταν επάνω μου και σου λέω, παιδί μου, φύγει πιο κύμη, μας καμπλώσει το τέλος. Δηλαδή, ήτανε τόσο καλονή και τόσο γλυκιά και το τόσο... Φαίνεται ήτανε καλονή. Ναι, αλλά δεν το έπαιζε όμορφη και τα λοιπά. Ήτανε... Αυτή ζήλευε το Γιώργο τόσο πολύ, την ήθελε όλη η Ευρώπη. Έμαθε ελληνικά για να καταλαβαίνει τι λέμε. Μήπως το βρούμε καμιά κόμενα. Τι πλάκα έχει η Ειρήνη. Όταν γνώρισα την. Ήταν παντρεμένη με τον Κόμμα Κασίνη και τα λοιπά. Τη λέγανε Κόμμα. Πρίγκιπα ήταν αυτό. Ναι, πρίγκιπα Κόμμα και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Κόντε ήταν ή πρίγκιπα. Πρίγκιπα ήταν. Ήταν πρίγκιπα από τη Ρωσία και μετά έγινε Κόντε στην Ιταλία και είχε μέσα. Και βασικά είναι η οικογένεια Κασίνη αυτή που η εταιρεία Κασίνη ήταν εκεί που τήρανε την Γένετη και τα λοιπά. Ήταν μεγάλη οικογένεια. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Επειδή ήταν παντρεμένη, εγώ τη λέω. Μου λέει τι θα κάνεις, μου λέει Ειρήνη, κοίτα, εγώ δεν μπλέκομαι. Θα της πω, κορίτσι μου, θες να είσαι μαζί μου, παράτα τον πρίγκιπα και τα εκατομμύρια, πέρα ένα blue jean και έλα. Φοβερό. Και έφυγε αυτή. Και μου λέει, τι λέω γιατί, θα έρθει ρε μαλάκα μου. Τι λέω γιατί, γιατί είναι Αμερικάνα και είναι φανατική, μου λέει. Σε πω, στοίχημα ότι θα έρθει. Ο Ηλίας το είπε. Η Ειρήνη. Στο σπίτι της Ειρήνης. Γιατί ερωτευτήκαν, ήταν παντρεμένοι με τον πρίγκιπα Κασίνη. Και έμενα εγώ με την Ειρήνη, είχαμε το ίδιο σπίτι. Οπότε εκεί την πήγα. Υποτίθεται, πότε την πάω. Αυτή είδε την Bentley και τα λοιπά, σου λέει, δεν πήρε ούτε με ένα δαχτυλίδι της Νάντιας, θα ζούσαν και τα δισέγγωνα. Και εγώ τα παράτησε όλα και... Δεν πήρε ούτε τα σκουλαρίκια, ρε παιδί, οπότε τη βάζω, λέω, θα κάνω εγώ στον αυτό, να κάηκα στην Ιταλία, γιατί και πάμπλωτος και έχει γνωριμίες τεράστιες. Πες για το διαζύγιο. Και τη βάζω στο αυτοκίνητο, λέω, πάμε Ελλάδα. Και ξανικά συνειδητοποιώ, δεν έχω μία πάνω μου. Τη λέω, έχεις κανένα φράγκο για τη βενζίνη. Λέω, όχι, γιατί πλήρωσα την υπηρέτεια να μην πει τι ώρα έφυγα και πλήρωσα αυτό που βγάζει τα σκυλιά έξω για να ξεργοτεί το σαν μπουρμπουάρ. Όταν πήγα στην Ειρήνη, τη λέω, Ειρήνη, δώσε να βάλω βενζίνη. Και ήρθα Ελλάδα. Μετά αυτό με έψε, βγήκανε στις εφημερίδες, έγινε τη κακομοίρα εκεί. Όχι αυτό. Το διαζύγιο. Α, το διαζύγιο. Ήθελε να πάρει διαζύγιο αφού έμεινε έγκυος η Νάντια με τον Γιώργο στην Κασάνδρα. Στην κόρη τους. Και πηγαίνανε, ρε παιδί μου, στην... όποιος δικηγόρος σε όλο τον πλανήτη που έκανε αίτηση διαζυγίου, που πόσο κάνει ο δικηγόρος, του έδινε ο άλλος τεράστια ποσά για να αποσυρθεί. Δεν μπορούσαν να βρουν δικηγόρο σε όλο τον πλανήτη. Αφού η κόρη... Τέτοιο κυνήγημα έφαγε. Η κόρη γεννήθηκε στα χαρτιά με μητέρα που δεν θέλει να πει το όνομά της. Για να θα λεγόταν Κασίνη. Θα πήγαινε πολύ η Κασάνδρα Κασίνη, ήταν όλο. Ναι, είναι όλα κάπα. Κασάνδρα Κασίνη είναι σούπερ. Είναι σούπερ, αλλά δεν έγινε. What are you doing? I was looking for something to clean the coffee pot. That coffee's tasting terrible. The cabinet. I thought maybe... No, it's not in there. Don't bother now, come with me. We have lunch. You brought lunch? A Greek picnic. Oh. Εντάξει, μωρί, το αυτοκίνητο όλα αυτά που έχεις πάρει. Όχι, μου έχουν μείνει τρία μόνο. Αλλάζουν τα πράγματα. Όχι, τα παλιά δεν τα φύλλανε. Τι θα κάνουν τώρα όλα αυτά. Ναι, αγάπη μου, αλλά πλήρωνα τόσα γκαράζ σε όλα τα αυτοκίνητα. Εγώ ταξίδευα από εδώ, τα φέρνω από την Αμερική εδώ, από εδώ στην Ιταλία. Δηλαδή δούλευα για αυτά. Σου μιλάω τώρα για Ferrari, Bentley, όλα τα super cars. Τα πολύ γνωστά ήταν. Γιατί αυτό είναι μια τρελή για αυτό. Τρέχει με 200. Είναι πιτσιρικά. Δούλευα πολύ. Είχα λίγο τύχη σε αυτή τη δουλειά. Έκανα δύο αμερικάνικε εταιρείε. Τα ξόδευα, δεν ήμουν πλούσιο, δεν είχα στην πάντα λεφτά. Αλλά όλα έλεγα πάντα, έλεγα τη Ειρήνη. Πάρα στο διαμέρισμα μου, λέει κάτω από αυτήν. Όχι, τη λέω εγώ, είμαι σαν τι χειρόλε. Έχω το καβούκι μου, τα μάξι μου και πηγαίνω. Ωραίο. Αν την άκουγε τότε, τώρα θα σου να. Πήγα μετά να πάρω το διαμέρισμα που θέλει να μου δώσει. Όσο έκανε η Λαμπορκίνη μου, ακριβώ έκανε το ίδιο. Πήγα να το πάρω, έκανε 18 φορέ παραπάνω.
It's okay to me. Of course it's okay. Never mind, cook another one. Hey, stand on guard. Why? Because they're rich, and all rich people are the same. Play funny little games. Με τη Μαρινέλα σε ένα από αυτά τα σπόρ είχα πολύ ωραίο ηχοσύστημα. Ναι. Και όταν έκανε καινούριο δίσκο η Μαρινέλα και ερχόταν στη Ρώμη, το βάζαμε και γυρίζαμε όλη τη Ρώμη και τα ακούγαμε. Για να ακούγεται, ναι. Η οποία είναι να χτυπήσω ξύλο σε καταπληκτική φόρμα. Ναι, δεν την είδα, δεν πήγε. Θέλω να πάω στο Ηρώδιο. Μα είναι υπέροχη, είναι υπέροχη. Αλλά επειδή την άλλη μέρα θα ήταν αυτό το πράγμα για το Βαγγέλη. Και η γυναίκα μου ήθελε να κάνει αφιέρωμα στο Βαγγέλη, οπότε δεν μπορούμε να πηγαίναμε δύο μέρες στο Ηρώδιο. Ξέρει κιόλα. Πάντως είναι μια χαρά. Μια χαρά, μπράβο. Η φωνή της είναι όπως ήταν πριν 50 χρόνια. Και μια φορά πήγαμε σε ένα κέντρο στη Ρώμη. Είναι μεγάλη στάση, Μαρινέλα. Κάτσε, εκεί ήταν από την Περσία άνθρωποι. Και ξαφνικά τη ζητάγανε αυτόγραφα, την ξέρανε στην Περσία. Ναι. Έμεινα άλλο. Τη Μαρινέλα, την ξέρανε στο Ιράν. Τότε ήταν ο Σάχης, ας πούμε, εντάξει. Τώρα καταλαβαίνεις για τι περιεχόμενο, για το βιβλίο μιλάω. Ξέρεις αυτό που λες για το βιβλίο. Λόγω της ζωής μου, τέλος πάντων, έχει πολλές ιστορίες. Και μια μέρα, μια σκηνοθέτρια, η Μπάρμπαρα Λόντεν, η γυναίκα του Λία Καζάν, με ήθελε για μια ταινία. Και μου λέει, θα είστε γνωρίσει. Κρυμμένη αυτή λίγο ήταν. Θα είστε γνωρίσει, μου λέει και ο άλλος. Εγώ να γνωρίσω τον Καζάν, ήταν το όνειρο του κάθε ηθοποιού εκείνη την εποχή. Γιατί είχε βγάλει τον Μπράντο, τον Τζέιμς Ντίν, τον Κουρού, είχε βγάλει όλους. Ναι. Και πήγα να γνωρίσω τον Καζάν, Έλληνας, από την Μικρά Ασία. Κανονικά, ελληνικά, κανονικά. Και μου λέει, θέλω να μου πεις, όταν έφυγες από την Ελλάδα, όλα ό,τι έκανες μέχρι τώρα. Και καθόμαστε, μιλάγαμε τις ώρες. Στα ελληνικά. Ελληνικά. Και όταν τελείωσα, μου λέει: ξέρεις κάτι, εγώ θα γράφα τρία βιβλία. Λέω Καζάν. Τρία. Ούτε τον Καζάν δεν ξέρουν εδώ πέρα. Δεν μπορεί να μην ξέρουν τον Καζάν. Όχι. Εγώ μιλάω για τα νέα παιδιά. Για τα νέα παιδιά, ναι. Ναι, γιατί ξέρεις τι. Του φλωμώνουν με. Κάτι, ναι. Που δεν είναι κακό. Αλλά είναι καλό να ξέρεις. Και τότε. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, που είναι διαφημίσεις στη χώρα μας. Παντού. Παντού. Εγώ είχα κάνει την ταινία με την Diane Keaton και ο σκηνοθέτης μου, ο Τζορτζ Ροχίλ, ήταν φίλος του Πολιού, μα είχαν κάνει το Μπατς Κάσιντι και το Sting, αυτές τις παλιές μεγάλες ταινίες. Και τον είχα γνωρίσει. Και ήταν συμπαθέστατος ο Πολιού μου. Και την άλλη μέρα, εγώ βάδια στη Νέα Υόρκη με την Ειρήνη και τον βλέπω. Και λέω, είναι ένας γνωρίζω τον Πολ Νιούμαν. Ναι, ξέρεις, δεν εντυπωσιαζόταν με τίποτα. Στεργίδια της. Έχετε και της κάνει κοπλιμέντα ο Πολ Νιούμαν. Σας είδα στην Ιφηγένεια, σας είδα αυτά στο θέατρο, στο Broadway. Ένα Ειρήνη, ούτε μια κουβέντα να το πει, είδα μια ταινία σας κάτι. Έκανε έτσι. Φεύγει, σε όλοι μου εσύ τρελάθηκες, έλα μωρέ ο κοκκίνο τρίχης. Και το θαύμαζε όλοι οι οικουμένοι και αυτοί, έλα μωρέ ο κοκκίνο τρίχης. Πες γι' αυτό, για την που ήρθε ο Μπράντο στην Ελλάδα και είπε ότι έχετε μια σπουδα. Ναι, ήθελα να τη δει. Και η Ειρήνη μου λέει, δεν θέλω να το δω έτσι που είχε γίνει. Θέλω να το θυμάμαι όπως ήταν. Αλλά μετά πέθανε και μετά ξέρω. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, είπε ότι έγινε μια σπουδαία ηθοποιό, την Ειρήνη Παπά. Και όλοι άρχισαν να ασχολούνται με την. Είπε για Μπράντο για την Ειρήνη Παπά. Και λέει η Ειρήνη, συγγνώμη, περιμένετε τον Μπράντο να πει ότι είμαι καλή ηθοποιό για να με αναγνωρίσετε. Το Μαρλό Μπράντο. Εν τω μεταξύ, ξέρει που είχα πάθει σοκ. Μου λέει, πάρε έναν από μπει στο τηλέφωνο, στο χιλιομόδι ήταν. Πάρ' τον εσύ, σε παρακαλώ, και κάνε αυτό. Και ανοίγω, πάω στο B και έγραφε «Μπράντο Μάρλον». Μετά εκεί... Μένεις. Ναι, γιατί συνειδητοποιείς, ξέρεις, που όλοι το λένε κανονικά το όνομα. Όταν το δεις σε ατζέντα ανάποδα, έπαθα... Λέω, ρε μαλακά, βάλε Μάρλον Μπράντο. Όχι, Μπράντο, στο B τον βρεις. Μπράντο λέγεται. Μπράντον λέγεται, δεν λέγεται Μάρλον. Απίστευτο. Απίστευτο. Να σου πω ότι την πρώτη φορά που το γνώρισα τον Μπράντο ήταν στην Κολομβία, που σου είπα, έκανε στην Ελλάδα. Υπήρχε ένας Ιταλός. Του είπες ότι ήσουν φίλος της Ειρήνης. Όχι, δεν είπα τίποτα. Για να μην γίνει άλλο, καμιά μετοπική. Θα σου σε φιλάκια να πω. Δεν είπα τίποτα. Τέλος πάντων, και αυτός ο Ιταλός είχε τη μανία όταν σε χαιρετούσε
έσφυγε το χέρι τόσο πολύ, θέλω να σου σπάσει. Λοιπόν, του γνωρίζω τον Μπραν, λέω ότι ο Μπραν, το Σέρτζιο, και του δίνει το χέρι. Ο Μπραν το κάνει έτσι. Ελά, ρε φίλε, θες να μου πεις ότι είσαι δυνατός. Έμεινε τύπος. Εσύ έχεις παίξει και στο νησού της Ναζαρέτ, που σε πολλά του... Όχι, ένα αυτό έπαιξα στο νησού. Σε αυτό έχεις παίξει. Το οποίο παίζει κάθε Πάσχα. Ναι. Ναι, όχι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Κάθε Πάσχα σε πάρα πολλά κράτη. Σε πάρα πολλά κράτη. Δηλαδή, Ιταλία, Γερμανία. Εγώ σου είπα, πέρσι έδωσα interview στη τηλεόραση της Χιλής. Ούτε το ήξερα. Και μίλησα στη τηλεόραση και ο δημοσιογράφος μου έλεγε ότι 20 χρόνια το κοιτάμε κάθε χρόνο και έχουμε διαλέξει ποιους συμπαθείς από τους αγαπημένους μας. Και μου δείξανε άθρα που είχαν γράψει για μένα με αυτό στις εφημερίδες της Χιλής. Δεν έχω πάει ποτέ στη Χιλή. Δεν ξέρω κανέναν από τη Χιλή. Θυμάσαι με τον Δημήτρη στη Ρώμη που πηγαίναμε την Ειρήνη, είχε μια λιμουζίνα και κάτι, ήταν κάτι επίσημο, δεν θυμάμαι. Και είχε... Μπορεί να ήταν και στο Φράγκο, του Τζεφιρέλη το σπίτι. Και ανοίγει, παίρνει τον Βαλεντίνο, ανοίγει την μπουτίκ να πάρουμε σμόκινγκ τελευταία στιγμή. Μπαίνουμε στη λίμο. Η Νάντια φορούσε δύο κλωστές που ήταν η ρόγα μόνο. Λίγο είχε και πάει στο μουνί και όλο ο κόλο έξω. για φόρεμα για βραδινό εννοώ. Το φέρνει στην κρεμάστρα και λέει: αυτό θα βάλω. Και ήταν κάτι κορδόνια. Δεν ήταν ρούχο, α πούμε. Η Ειρήνη, πολύ έτσι, δωρική με τα σκουλαρίκια τη. Αυτό το καρτιέ που είχε του Νταλή, το ρολόι, το έχει. Έχαν το έχουν τα νύψια, δεν ξέρω. Τι είχαν ο Νταλή ένα ρολόι, τρομερό. Ο καρτιέ του Νταλή. Που είναι ένα που χύνεται ο χρόνο κτλ. Α, ναι, το έχω δει αυτό το ρολόι. Κατάλαβα τι λέω. Και η Ειρήνη δεν μπορούσε. Ήταν όλα τα συνεργεία, φωτογράφοι κτλ. Ήταν η Νάντια μαζί μας που τον έπαιζε όλοι οι φίλοι. Ήταν ο Γιώργος που τον ξέρανε. Και λέει ο φίλος μας, ας θα το κανονίσω εγώ. Και είναι, στο αυτοκίνητο είναι η Νάντια Κασίνη, ο Γιώργος και η Ειρήνη Παπά. Και εγώ βέβαια, που δεν με ήξερε κανείς. Και κάνει αυτός, είχε μια μπέρτα το σμόκιν και κάνει, όχι δεν θέλω, δεν θέλω και βγαίνει και αρχίζουν να ακολουθούν όλα τα συνεργεία. Σου λέει κάποιος θα είναι αυτός με την Ειρήνη Παπά, τον Γιώργο και την Νάντια. Και δεν ήταν κανείς. Μπήκε μέσα, τον ακολουθούσε και μπήκαν τα αυτοί ήρεμοι. Άνετα. Ναι. Πολύ ωραίο. Εγώ να σου πω ότι ο Γιώργος δεν ξέρεις τι σουξέ είχε και φαντάζομαι και θα έχεις ακόμα νομίζω. Και τώρα σίγουρα. Σε διεθνείς καλονές. Δηλαδή έμπαινε... Ούτε εγώ το κατάλαβα ποτέ μεταξύ μας τώρα. Ναι, αλλά εγώ το... δεν καταλαβαίνεις πώς κάνανε Θεοστάρ, θεόμουνα για τον Γιώργο. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ούτε εγώ μπορούσα να το καταλάβω. Ούτε εγώ. Δηλαδή, έπαιγαλε εσύ, δεν κοιμόσουν όρθιος. Ούτε εγώ. Έφυγα από την Ελλάδα και έλεγα ότι έχω πολύ μεγάλη μύτη, κατσαρά μαλλιά, φτάνω στο Παρίσι, όλοι αλαντελών. Εγώ λέω, τι κάνω εδώ. Ναι, στον Γιώργο, σαν τις μύγες. Ούτε Ντελόν, ούτε Μάρκου Σέκεμπεργκ. Πηγαίναμε, ο Μάρκου Σέκεμπεργκ που ήταν, Ντελόν, αυτή. Πέφτανε όλε στο. Συγγνώμη. Είναι τι καλή. Που συμπάθησε τον Γιώργο. Το συμπάθησε τον Γιώργο. Μπράβο, Αλέκα. Μπράβο, Αλέκα. Μπράβο. Τι κάνει, τρέχει. Είσαι ο πρώτο που δεν φοβάται. Τρέχει εσύ, τρέχει εσύ. Κάτσε κάτω, κάτσε. Κάνε. Για πε για τη Νέα Υόρκη. Ναι, και μου. Αυτό το πράγμα. Εγώ το πήρα λίγο λάθος και μετά μου προσφέρανε μια ταινία η Warner με πάρα πολλά χρήματα με ένα ηθοποιό που δεν το θεωρούσα καλά, που ήταν ο Jack Norris. Και είπα όχι. Γιατί Γιώργο μου? Γιατί εκεί φταίει η Ειρήνη. Εντάξει. Φταίει η Ειρήνη και μια πρώην δικιά μου. Γιατί όταν μίλαγα με αυτούς, είμαστε στο My Fair το στη Νέα Υόρκη και όπως σηκώθηκα για να σκεφτώ και να απαντήσω, είδα την Αστάσα. Αντικίνσκι. Είχες μια σχέση μαζί της. Ήμουν λίγο ερωτευμένος. Όχι λίγο. Τέλος πάντων. Μας τα έχεις κάνει ζέπελιν. Και μου λέει τι κάνεις. Ντρεπόμουν να πω ότι μιλάγε για την έμενη Τζακ Νόρις και λέω
Μόλις θα πάω να τους πω όχι για αυτή την ταινία. Και μετά βέβαια άρχισε η Warner να μου κάνει προβλήματα, γιατί είχα συμβόλαιο η Warner Brothers. Άρχισε να μου κάνει προβλήματα μέχρι που σταματήσε το συμβόλαιο και μου δώσανε κάτι χρήματα. Γιατί σου λέει αυτός δεν μας ακούει, οπότε... Τον πουλώ. Ναι. Πόσα χρόνια ήσουν με την Σάζα Κίνσκι? Δεν ήταν on and off, δεν ήταν. Ήταν μεγάλα τα προβλήματα, γιατί γνώρισα έγκυο. Και το σκάσαμε μαζί. Εσύ με αυτό το σκάσιμο πια με την Κασέλη. Ναι, 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 δεν ξέρω γιατί. Συμβαίνει. Και αυτή με πει. Και μετά που είμαστε φίλοι, που δεν τα είχαμε μαζί με την Αναστάσα, είμαι στο Λος Άντζελες, ήξερε που έμενα και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έλα να με σώσεις, να με πάρεις από το σπίτι του Quincy Jones. Τα είχε φτιάξει με τον Quincy Jones. Και πήγα εκεί να την πάρω και αυτός με έβριζε και λέω: δεν έχω καμία σχέση. Δεν τα έχω μαζί της εγώ. Απλώς την εξυπηρετώ. Έχει μεγάλη πλάκα. Ναι. Τρομερό ταλέντο ο Quincy Jones. Ναι, δεν μπόρεσα να τον γνωρίσω τώρα γιατί ναι, με μίσησε ο άνθρωπος. Νομίζω ότι εγώ την πήρα. Εγώ απλώς το οδήγησα. Να σου πω, η Αναστάσια που γιατί κάπως λίγο έπεφτε και κοιμότανε. Τελευταία φορά. Συνέχεια. Μετά που δεν είχαμε πλέον σχέση. Πάμε σινεμά μαζί. Γιατί. Όλοι κάπως. Κοιτάγαμε την ταινία. Σαν θυμούσε. Θυμήθηκε όλη την ταινία. Τελείωσε την ταινία και μου λέει: ωραία ταινία. Πάθαινε αυτό και κοιμότανε. Και στο φαΐ. Στο φαΐ δεν ξέρω, αλλά λέει αυτό το πράγμα τελευταίως. Όχι όταν εγώ την έβλεπα, όταν είμαστε απλώς φίλοι. Και πάθησε σαν ναρκοληψία. Όλο έπαιζε και κοιμότανε. Με ένα πατέρα σαν το δικό της, τι περιμένεις? Ναι. Είναι ο μόνος ο οποίος που έχω πλακωθεί. Ναι. Δεν έχω ποτέ σηκώσει χέρι, έχω σηκώσει χέρι. Τρεις ταινίες έχω κάνει μαζί του. Ο Κλάους, ναι. Ο Κλάους Κίνσκι. Κίνσκι. Ο Κλάους Κίνσκι. Τελός, τελείως. Τελός, τα λέμε τελός, τελός. Καταπληκτικός ηθοποιός. Ναι. Ναι. Έχουμε μια σκηνή. Κρίστοφερ Πλάμερ, ξέρεις ποιος είναι? Ναι, βέβαια. Κρίστοφερ Πλάμερ, εγώ, ο Ντόναλντ Πλέζανς, που είχε κάνει όλα τα τζεμπλού, και ο Κλάους. Ξεκινάμε τη σκηνή, σταματάει τη σκηνή κάθε φορά και λέει: φέτε να καθρέφτη. Να δω τη μούρη μου, να δω τη μούρη μου. Σου κόβει όλο το τέτοιο. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Τελικά έχουμε διαλυθεί όλοι και το κάνουμε και είναι καταπληκτικός αυτός. Και σε λέει γαμίζεις εδώ. Και γυρίζει ο Κρίστοφερ Πλάμερ και μου λέει: αν ήξερε πόσο καλός ηθοποιός είναι, δεν θα έκανε όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί κάθε φορά που είχε δύσκολη σκηνή, έκανε. Μια άλλη φορά είχαμε μια σκηνή στη Βενετία και φόραγα τα ρούχα του 1700 στον Νοσφεράτου. Mm. Παίζαμε μαζί. Α, τον Νοσφεράτου, ναι. Και πριν αρχίσει το γύρισμα, συγκεντράβαει και έσκησε όλα τις δαντέλες. Σταμάτησε το γύρισμα να ξαναφτιάξουν να βγουν δαντέλες. Δηλαδή. Και μετά είχε πιάσει ένα μίσος μαζί μου. Γιατί ήθελε την κοπέλα μου εκείνη την εποχή. Την έβαλε να παίξει και στην ταινία. Άλλαξε την πρωταγωνίστρια. Έκανε φασαρία για να παίξει αυτή. Η οποία δεν μπορούσε να παίξει και το έλεγα. Δεν μπορεί. Και μετά άρχισε τις ουσίες του. Είχε τη σκηνή που ο Νοσφεράτου πρέπει να μεταγκώσει εδώ. Και μου λέει ο παραγωγός: πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο γιατί αυτός θα σε ανταγώσει πραγματικά. Θα κάνει ότι του ξέφυγε και θα σε ανταγώσει πραγματικά. Δηλαδή πέρασε άσχημα. Τι ανταγώσε? Καλά, ας πω λοιπόν την ιστορία. Ναι, πήγε να μεταγκώσει. Και εγώ τους πάσα τα αρχίδια μου, να Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, Γιωργάκη. Τον κοίταγα και του κρεμόντουσα κάτι πράγματα εκεί και λέω, εκεί θα χτυπήσω εγώ, όσο αυτός θα πλησιάζει, εγώ θα... Και έτσι... Ρε, ήτανε και... Και μετά πλακωθήκαμε σε ένα γύρισμα. Γιατί γύριζε η κοπέλα μου τη σκηνή που την παίρνει ο Νοσφεράτου και πάνε ξέρω εγώ τι, και αυτό την έπιανε από εδώ και του λέει: πότε θα αφήσει το γύρο μου, πότε θα αφήσει το γύρο μου. Και αυτή η κοπέλα ούλιαξε. Και ανεβαίνω πάνω στο σκηνή, λέω: καλά, τρελάθηκε, τρεμάλα, κάτι κάνει. Και μου έδωσε την πρώτη. Είναι μια σταλίτσα όπου τον έβαλα κάτω, δεν μπορούσα να τον κάνω. Να τον ναι. Τάκωνε τα αυτιά, δεν έχω φανταστεί. Ό,τι δύναμη του έλειπε ήταν σε κακία, δεν μπορούσα ναι. Να. Δεν μπορούσα να τον σου πω, τον έχεις να κάνω και μου τράβαγε από εδώ που μου τρίτωνε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ναι. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Να σου πω, θα μου ήρθει μια μέρα, το ξέρω, σε πτώμα και τα λοιπά. Θα μου ήρθει μια μέρα για τα δικά μας, τα πιο πριβέ, να πούμε. Και ωραία. Γιατί σήμερα ήταν λίγο μόνο για την ειρήνη. Ναι.
Το Ειρηνάκι μας. Αχ, το Ειρηνάκι. Δεν ξέρω ποιο θα μιλάω κάθε μέρα. Παίρνε εμένα, έχεις λίγο χρόνο ακόμα ίσως. Για κάμια εβδομάδα που σίγουρα θα ζω. Όταν ήταν Νέα Υόρκη, μέρα της Ειρήνης, σταμάτα να τηλεφωνήσανε. Θα πάει πολύ ο λογαριασμός. Άκου να σου πω, οι ψυχίατροι στοιχίζουν πιο πολύ. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσουμε. Σκεφτόμουν ότι θα προτιμούσα να πεθάνω εγώ για να μην πάω στην κυρία της. Ναι. Και της το είπα κιόλας. Ας φυλακίες μου, ας φυλακίες. Ο Βαγγέλης έκανε το λάθος γιατί έλεγε πάντα θα ζήσω 120 χρόνια. Δεν μπορείς να ζήσεις τόσα χρόνια. Είχε παχύνει πολύ τελευταίως. Γιατί η ζωή του Βαγγέλη ήταν, ζωγράφιζε ή έπαιζε. Ναι. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Αν δεις πόσους πίνακες έχει, είναι, πρέπει να είναι 500 στο Παρίσι, 1000 στην Ελλάδα. Ναι. Όλοι δικοί του. Παραστείς, δηλαδή, εγώ μία έκθεση του Βαγγέλη την ακολούθησα καθώς δεν πήγαινε στην Ισπανία και τεράστια επιτυχία. Και δεν πουλάει. Με τίποτα. Λέει, είναι η παρθενιά μου, δεν τα πουλάω. Αλλά τώρα που πέθανε δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάρα πολλά, πάρα. Έχω κι εγώ μεγάλα. Τεράστια, έκανε μεγάλα πράγματα. Ναι. Και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν πούλεγε. Ήρθε μια γκαλερίστα στο Παρίσι, τα κοίταγε και λέει αυτό, ένα από τα καινούργια που είχε κάνει, εγώ θα έδινα 300.000. Του πήγε στην κοιτάει και λέει, ναι, ναι, ναι. Βάλτε μερικά μηδενικά ακόμα, αν το θέλετε. Δεν το πούλησε. Δεν ήθελα να το πουλήσει, οπότε ζήταγε οτιδήποτε στο μυαλό. Καλά, τώρα έχουν μείνει όλα αυτά. Πού θα πάνε. Ο Βαγγέλης μάζευε χιλιάδες πράγματα. Θα σου πω ότι το τελευταίο καιρό, γιατί έψαγε κάτι ήχους από τα συνδεσάιζερ, αγόρασε 45 καινούριους συνδεσάιζερ και είναι όλοι τους έχω φωτογραφίσει όλους, όλοι στο σαλόνι. Ολοκαίνουργοι. Είχε παραγγείλει ένα μηχάνημα καταπληκτικό για το στούντιο. Το φτιάχνανε οι Βέλγοι τώρα 1,5 χρόνο. Το ετοιμάστηκε την επόμενη μέρα που πέθανε και το φέρανε στο σπίτι. Δεν το πίστευα. Ήταν το όνειρό του, το περίμενε 2 χρόνια. Πες για την NASA. Ναι, αυτό. Ναι, έχουν τέτοιο θαυμασμό στο Βαγγέλη που δεν γίνεται. Δηλαδή τη μουσική την παίζει στο space συνέχεια. Ναι. Όλα αυτά. Και μου έκανε τη μεγαλύτερη χάρη στη ζωή του ο Βαγγέλης. Μια μέρα μου λέει: έλα και θα μιλήσω με την NASA. Και μας ενώσανε με την NASA πάνω και αυτοί μας δείχνανε τη γη. Απίστευτο. Καλά, και τους έπαιζε μουσική ο Βαγγέλης από κάτω. Απίστευτο. Καταπληκτικό. Και βέβαια δεν ξέρω τι αυτή και μετά λέω σε αυτού τη NASA. Πότε μπορούμε να το ξανακάνουμε, λέει όχι πολύ συχνά, γιατί αυτό που κάνατε λέει στήχησε 70.000 δολάρια. Ναι. Αυτό το communication με την NASA. Ναι. Αγάπη μου γλυκά. Συγγνώμη παιδιά, σήμερα δεν είμαι πολύ. Είσαι μια χαρά. Με πολύ ενέργεια, αλλά είναι μια χαρά. Τι ενέργεια, ναι. Καταπληκτικό. Σε λατρεύω, αγάπη μου. Τώρα αναγκαστικά οι δυο μα μείναμε. Από αυτή την παρέα. Θα με φας τη μάπα, μωρή πουτάνα. Αχ, Θεέ μου. Τι λες εσύ. Έλα, πάμε. Ελπίζω να αργήσουμε λίγο, ε. Συμφωνείς, ναι, συμφωνείς. Συμφωνεί. Τον Περίτον γνώρισα, ήταν αρχισυντάκτης της Ρούλας, όταν πρωτοάρχισε. Και ήταν ο μόνος εκεί μέσα που είχε σώστος φρένας. Ο Περίς είναι ένας πολύ ευφυής άνθρωπος, ξέρει πολύ καλά πώς να κανονίζει τα από πίσω όλα, από πίσω μην κολακευτείς, ενώ backstage, δεν μιλάμε για την κολοτρυπίδα σου. Τι ευχαριστείς μπορεί η ηλίθεια, τι ευχαριστείς μπορεί μη σου πετάξω, για όχι το τηλέφωνο δεν σε πετάω.
Θεά! Έλα ρε Ηλία! Μπαρκάρουμε, μπαρκάρουμε! Θεά μου, θεά μου, κούκλα. Είχα πάει στο παλιό και περίμενα απ' έξω, είδα άγνωστους ανθρώπους και λέω τι γίνεται εδώ πέρα, το φτιάχνανε. Το δικό μας έχει χαλάσει το γεροκομείο. Αυτό τι είναι και εδώ. Αυτό το ξέρεις, αλλά δεν το... Ηλία μου, Ηλία μου, ομορφιά μου. Σταμάτα δεν είναι. Δεν είναι πρέπει. Μας περάσουν και για πώς θυμίσεις. Τι γίνεται, γεια σας, γεια. Για χαρά, τι γίνεται. Α, ο Στέλιος. Ναι, η Μόνικα. Στέλιος. Καλά, πες τώρα. Γεια χαρά, τι γίνεται. Ο Μανώλης. Χαίρο πολύ. Βαγγέλης. Μαρία. Γεια σου Μαρία, τι γίνεται. Βαγγέλης. Γεια σου Κατερίνα. Και εγώ το ίδιο. Τι είναι Στέλιο, πώς πάμε. Εντάξει, ωραία. Εδώ είμαστε και εγώ το ίδιο. Που λες αυτό. Εσύ πολύ ωραίο είναι εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Το ξέρεις, έχεις μπει, ξέρεις ποιο είναι αυτό. Το παλιό του Κοντομινά. Άντε ρε. Ναι. Απλώ το δικό μα χάλασε γιατί πέρασε ένα καλοκαίρι μαύρο. Συγκινητικό είναι αυτό τώρα που λέει. Να σου πω ιστορία με αυτό το. Αμέ, αρχίσαμε. Κάτσε να βγούμε κάτι. Ναι, εγώ θα ήθελα. Ωραία, Σιμώνε. Έχει ένα μπάρμαν εδώ τρομερό. Σιμώνε είναι ιταλικό. Ιταλό είναι. Α, ναι. Έλα, ρε. Έλα, έλα, έλα. Χαίρομαι. Και θα ξεκινήσουμε πίνοντα. Να μην βγούμε κάτι γιατί αν δεν σε μεθύσω θα σε ξενέρω. Τι για να μου πα τα αρχίδια. Σιμώνε! Σιμώνε! Και μπέλο! Τι σπίξει Ιταλία! Come va, tutto bene? Molto bene. Ma che cosa fa qui? Monica, το πάει φαρσί. Io sono il barman sommelier. Ah sì? Oh, allora possiamo bere qualcosa di italiano vero? Possiamo provare di bere qualcosa di italiano vero, sì. Allora, per me, tutta l'Italia, in un bicchiere, colore rosso, Negroni! Ottimo, ottimo. Per me è un Negroni. Negroni, negroni tu, girissimo, allora vogliamo un Negroni. Il Duca Camillo Negroni, costruito nel bicchiere rocco con ghiaccio nuovo, un terzo, un terzo, un terzo, di gin 40 gradi, bitter Campari 28.5, sweet vermuto from Torino, 15.5 percentuale alcolica. Oh. Costruito un terzo, un terzo, un terzo. E che te pari cate? Ma l'importante è come mischiarlo. Assolutamente stirato bene con ecco, ghiaccio nuovo. Ecco. Allora, sarà il più bel Negroni che ho già bevuto, che ho bevuto nella mia vita. Questo è un Vladimir per me. È un Vladimir per il vecchio qui. Sì, 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 sì. Thank you, Simone. Grazie. Thank you so much. Όταν το πήρε ο Κοντομινάς, το είχε δει από τον Βαλεντίνο που είναι μπλε, είχε, το είχε βάψει στην μπλε. Μπλε το είχε δει εσύ, γι' αυτό μπορεί να μην το γνώρισε. Μπλε. Μπλε. Ναι. Μπλε, μάρα. Ωραία, αρχίσαμε. Και έχει ζήσει αυτό το λοιπόν, σκάφος. Λοιπόν, θα σου πω τη ιστορία τώρα. Με στο Spielberg και το Tom Hanks θα πεις. Α, ναι. Α, έχεις τέτοιες ιστορίες. Ναι, ρε μαλακά, το έχει πέρασει το μισό Hollywood. Ταξιδεύατε και ήταν δίπλα ο Tom Hanks. Ναι, έλα, αυτό έχει φάει αντίπαρο. Πώς το βρήκανε το σπίτι και μπήκανε. Το Κοντομινά, ο Κοντομινάς μας το ζήτησε. Τον Tom Hanks. Τότε που του είχαν βάλει το πρόστιμο γιατί είχε κάνει τα σκαλάκια. Όχι. Χτίστηκε το σπίτι και μετά βάλανε τα σκαλάκια. Αυτό είναι μια ιστορία με τον Tom Hanks. Παίζει γιατί έχει πολύ πλάκα. Κάτσε, να πούμε πρώτα δικά μας. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να σου πω την ιστορία με αυτό εδώ το σκάφος. Είμαι στη Σύρο. Μονικάκι, για φέρε τα τσιγάρα μου και ένα τέτοιο τώρα που είμαι έξω. Καπνίζω ένα τσιγάρο. Δεν θα την πω ποτέ την ιστορία. Δηλαδή είναι. Μπορώ να αρχίσω. Ναι, ναι. Πάντοτε η προσοχή σου. Να αρχίσω ή να αρχίσω. Να αρχίσω, είπα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη Σύρο κάνουμε διακοπές. Συναντάω τυχαία στον δρόμο τον Δημήτρη Κοντομινά. Πρόεδρε, τι γίνεται και μου λέει να φάμε μαζί το βράδυ. Στο σκάφος αυτό. Ναι. Χαρά μας, τιμή μας, ετοιμαζόμαστε. Πότε ήταν αυτό. Πριν από πολλά χρόνια. Ετοιμαζόμαστε, βάζω μια κάλτσα η οποία έχει μια μικρή τρυπούλα. Και το βλέπει η γυναίκα μου και μου λέει. Δεν πιστεύω να πας με αυτή την κάλτσα. Του λέω, έλα ρε, τώρα βαριέμαι να αλλάζω, να... Άστι, μια τόση ιδέα τρυπούλα είναι. Περπατώντας όμως, γιατί στη Σύρο περπατάς, η τρύπα μεγάλωσε. Δηλαδή βγήκε έξω το δάχτυλο. Ναι, με σένα και... οι τρύπες μεγαλώνουν, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ντροπή. Μπαίνουμε λοιπόν, μέσα μας υποδέχεται ο Δημήτρης Κοντομινάς, περάστε παιδιά, αν γίνεται βγάλετε τα παπούτσια σας. Και έβγαλα τα παπούτσια μου και ήταν ένα δάχτυλο τεράστιο έξω. Ευτυχώς η ακόμη τα δικιά μου. Δεν μας ξανακάλυψε ο άνθρωπος δικαιολογημένο. Έλα, βρε πλάκα, αλλά περάσαμε πολύ ωραία. Ναι. Αυτή είναι μια μικρή ιστορία. Αυτό έχουμε και γυρίσει τις θάλασσες δεκαετίες. Έλα, ρε. Εδώ τις έχουν έρθει Spielberg, όλοι. Λαζόπουλος. Έλα. Είχαμε πάει στην Τουρκία με τον Λαζόπουλο, γελάσαμε πάρα πολύ, κατουρηθήκαμε.
ο Τόμ Χάνκς, είναι το μισό Hollywood, το Κάμερον. Να ρωτήσω Cameron. Κάτι, ήρθε το νερό, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Πάρα πολύ. Κατερίνα. Νερό, τι είμαστε άρρωστοι να πιούμε, πού δεν τρώει. Όχι, νερό θέλω. Πού είναι ο Σιμόνε. Ναι, το ετοιμάζει ο άνθρωπος, δεν είναι μηχανή. Οι Ιταλοί, ξέρεις, δίνουν μεγάλη σημασία σε οτιδήποτε κάνουν. Αν είναι και σομελιέ ο άνθρωπος επαγγελματίας, ο τρόπος που να κατέβει μπορεί να του φάει κανένα μισάωρο. Οπότε θα βραδιάσουμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Με τον Λαζόπουλο που είπες. Ναι. Ο Λαζόπουλος έχει εμπνευστεί από εσένα. Έχει εμπνευστεί, με κοροϊδεύει, με έχει κάνει Μίτσος. Ναι, αλλά εσύ ήσουν το πρώτο. Βέβαια, αφού είναι με τη φωνή μου, όλα αυτά που θυμόμαστε. Δηλαδή, την κομμότρια, ναι, ό,τι έβλεπε στο Ρουβά με το στο καμαρίνι που πλακωνόμασταν. Ναι. Ό,τι έβλεπε το έκανε, από εκεί άρχισε. Και βέβαια το έκανε ένα ναι. πείμα. Ναι, ήταν ωραίες στιγμές αυτές. Βέβαια είναι άλλη εποχή. Έχει ζήσει άλλες εποχές. Τώρα προηγουμένως νομίζω ότι, σ' άκουγα που έλεγε στα παιδιά, η γέφυρα του ποταμού κβάει. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι λέξεις άγνωστες. Βέβαια, το καταλαβαίνω. Η γέφυρα του ποταμού κβάει. Μα είναι δυνατό τώρα να. Κοίταξε τους. Όλοι στο σύνολο δεν κάνουν την ηλικία σου, εντάξει. Και να τους λες η γέφυρα του ποταμού κβάει. Τώρα εμείς είμαστε πιο παντά. Λες που την ξέρεις εσύ. Που είσαι και μικρότερη. Εγώ την ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θεά μου εσύ. Μου παρουσιάζονται κατά καιρούς διάφοροι τύποι οι οποίοι μου λένε ότι είσαστε συμμαθήτριες. Οι οποίοι είναι κάτι γέροι. Ναι, βέβαια, τι, ναι, τι θα αλλά είναι, λένε, ναι. Αλλά μου λένε ότι είσαστε συμμαθήτριες. Ναι. Δηλαδή έχει περάσει το θηλυκό ακόμα και σε ανθρώπους που δύσκολα ναι, μπορείς να το ναι, φανταστείς. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ το κάνουν, ξέρεις. Αυτό με τη θεά που είπες. Ω, αλόρα, Σιμόνε, μα και κολόρε, il colore giusto. Bloody Mary. Μπράβο. Σούμπιτο. Ήρθε και σούμπιτο. Σούμπιτο είναι γρήγορα. Αμέσως. Φάνα di mela con sale al rosmarino e un fuso al limone. Με έβρισε. Μα και μπράβο. Μα και μπράβο και σε. Με έβρισε. Μπράβο, βλάκα. Το di mela è fatto con salsa di pomodoro fresco. Είναι με. Το pomodoro fresco το κατάλαβα. Μπράβο, ναι, ναι. Ταμπάσκο. Sì, forse είναι. Salute. Salute. Simone, grazie. Alla vostra. Στην υγειά μα. Νόστρα, νόστρα. Στην υγειά μα. Σιμώνε. Σιμώνε, be ready for a second one because I'm drinking very fast. Un altro ancora, grazie. Πολύ ωραίο. Περίμενα ότι κάτι καλό θα σου πει, δεν ήσουν εσύ, αλλά ήταν ο Σιμώνε. Ναι, και εγώ δεν είναι εδώ τον βρήκα, δεν τον ήξερα, τώρα τον γνώρισα. Μπράβο, Σιμώνε. Μπράβο, μπράβο, μπραβίσιμο. Θα πάμε, εγώ λέω να πάμε στην Ίδρα. Ε? Ίδρα, που είναι κοντά, μη μου ζαλίζει τα αρχίδια. Ζαλίζεται αυτή. Δεν παιδάκι μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω. Έχω φέρει 4 δραμαμίνες μαζί μου. Να μην τα χάνεις. Πόση ώρα θα είναι. Φέρε κομπιούτερ και κάτσε ρε Μονικάκη. Πόση ώρα θα είναι. Η Ίδρα, ναι. Ούτε δύο ώρα, μια μισή ώρα. Ω Παναγία μου, εγώ θα πάρω. Θα συγκοιμήσω. Έχω δραμαμίνες. Έχω φέρει 4. Ωραία. Άμα πάρεις μαζί, θα πάμε να φάμε το βράδυ ψαράκι, θα φτάσουμε απόγευμα ηλιοβασίλεμα. Ναι, ωραία. Ή φεύγουμε ηλιοβασίλεμα, ό,τι θες. Ναι. Θα σε βάλω να κοιμηθείς. Πειράζει εγώ να πάρω το πλοίο. Ναι, σε πήρα πάρα πολύ. Το ίδιο. Και αυτό σαν πλοίο δεν κουνάει. Α, ναι. Αλλά θα σε βάλω και στην πάνω καμπίνα. Α, τέλεια. Την πρώην του ωραία. Δημήτρη. Θα μου αφήσει τη μάστερ, εγώ θα πάω κάτω στα μπάρι σαν τη δούλα. Τέλεια, τέλεια, μπράβο. Για να είναι η θεά. Ο μαύρος θερμαστής. Θεά, θεά. Απ' την άλλη πήγαινε. Από το Τζιμπουτί. Ναι, να ακούω. Μην παρκαρέτε όλοι στο κουφό. Κουφό το ένα, ναι. Ναι. Κουφί αλλά κούκλα. Εξακολουθεί. Εξακολουθεί. Η καφαμάρα. Μπράβο, ωραία. Ναι, λοιπόν, εντάξει, συμφωνώ να πάμε για ψαράκι στην Ίδρα. Ωραία, τέλεια. Περνάμε ωραία. Η χαρά, μην μου φέρουμε και την χαρά. Η χαρά είναι η γυναίκα του. Πάντοτε, κάναμε μια συνάντηση στην αρχή της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή, αλλά και με σκάφη έχουμε κάνει. Συναντιόμασταν για να μας κάνεις τον απολογισμό πώς πέρασες το καλοκαίρι. Καλά, φέτος μη σου πω. Ναι, τι. Τραγικό. Άντε ρε. Τραγικό, τραγικό. Πήγαμε με το σκάφος εκεί που πήγε, στο άλλο, ναι, το κανονικό. Ναι, ναι, ναι. Και πήγαμε στη Μύκονο. Ναι. Πήγαμε δηλαδή Αιγαίο, ναι. Κάτσαμε στη Μύκονο ένα βράδυ για να πάμε στο. Και κάτσαμε, πόσο καιρό, 20 μέρες, 25 μέρες, δεμένοι. Στους καιρούς. Δεμένοι, σαν ναι. τις τρελές, με 8 ποφόρ. Ναι, ναι, ναι. Αφού επιβδίσαμε, ήταν και άλλοι φίλοι με άλλα σκάφη, ήταν όλοι εκεί δεμένοι, μας πάσαν τα νεύρα.
Όχι, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι με τα σκάφη είναι. Ναι. Περνάς και ωραία. Όχι, είναι τόσο δύσκολη η ζωή αυτό με το σκάφος. Δεν ξέρω. Όχι, μην το λες. Παλιά ήταν αυτοί που πηγαίνανε ανθρακορύχοι στο Βέλγιο. Περνούσαν δύσκολα μέσα στα κάρβουνα και τέτοια. Κορόιδευε, μωρή ηλίθεια. Να φυσάει ο αέρας. Να έχεις βάλει η βαφή, γιατί βάφει και τα μαλλιά του. Και να εξαφανίζει. Να κολλάνε πάνω άμυρα. Άσε, βάζω εσύ τώρα. Δηλαδή, έλεος. Αυτό είναι μια ντροπή, έτσι. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή στα σκάφη. Για συνέχισε. Και πήγαμε, να έχω και μαρτύρα, έχω και φωτογραφικό υλικό. Λοιπόν, ναι. Και μένουμε εκεί, ξέρω, 20-25 μέρες δεν μένει. Ναι. Εγώ δεν βγαίνω κιόλας, ήμουν στο σκάφος σαν την Μαλάκο. Ναι, στο γυροκομείο μου εκεί. Ναι. Σε αυτό που είχα, το παλιό που πηγαίναμε μαζί και μαζί είχαμε πάει πολλά. Ναι, είχαμε πάει, είχαμε κάνει ιστορικό ταξίδι. Ναι, και μετά λέμε να τα στείλουμε τα σκάφη να θαλασσοπνιγούν. Όλη η παρέα δηλαδή ναι. ήταν διάφορα, στο Ιόνιο που ήταν μπουνάτσα. Ναι. Και παίρνουμε το αεροπλανάκι, πάμε να στο Ιόνιο. Το σκάφος, ναι. Μπαίνουμε στο σκάφος και λέμε τι ωραία και πιάνει ένα μπουρίνι τεράστιο. Θαλασσοπνιγήκαμε, χτυπήσαμε ναι. στο το Ιόνιο. Στο Ιόνιο. Τέτοια εποχή δηλαδή είσαι καντέμις. Αυτό λέω, ναι, δεν είναι. Μέσα στο σκάφος πηγαίναμε. Είσαι, εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, εμείς αντιθέτως έχουμε σταθερή βάση στη Σύρο και περνάμε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα θέμα, ό,τι και να κάνει. Έλεγα λοιπόν, γιατί προσπαθώ να πω δύο κουβέντες και δεν με αφήνεις, ότι καθόμασταν κάθε Σεπτέμβριο και μας έκανες ένα προλογισμό του καλοκαιριού που δεν ήταν πάντα τόσο δυσίωνο. Μερικές φορές ήταν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή θυμάμαι, νομίζω και το λέω σε όλους τους φίλους μου, μου λένε πώς είναι ο Ψινάκης σαν τύπος, αφού κάνω διάφορες εισαγωγές, καταλήγω να λέω αυτή την ιστορία που νομίζω ότι είναι από τις κορυφαίες ατάκες που έχεις πει. Λοιπόν, είναι, μας διηγείται ένα. Δυσάρεστο ερωτικό καλοκαίρι όπου τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου όπως έχουν υπολογιστεί. Δεν λέμε ονόματα όπως βλέπεις, δεν φύγουμε καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν. Και παλιά πιστεύει. Όταν λειτουργούσε. Παλιά, το, πολύ παλιά. Όταν λειτουργούσε το σύστημα. Επομένως πάρα πολύ παλιά. Εντάξει, ναι. Άκουγε κιόλας. Ναι. Ήταν η εποχή που άκουγε. Ήταν εποχή που άκουγε. Λειτουργούσε ακόμα και το αυτή. Λοιπόν, και μας λέει ότι πέρασε πολύ δύσκολα, είχαν συμβεί διάφορα γεγονότα. Και ρωτάω τον Ηλία, του λέω εσύ. Σε μια δύσκολη στιγμή, δηλαδή έγινε σκηνή και μου απαντάει τι σκηνή καλέ, κάμπινγκ ολόκληρο. Αυτό είναι, αν μου πούνε 10 πράγματα τα οποία θυμάμαι τον Ηλία, αυτό είναι ένα από τα βασικά. Τι μόνο μαλακία. Ήσουν παραγωγός όμως, είχες πει πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Ήτανε, να πω... Μιλάω συνέχεια. Ναι, ναι, λέγε, λέγε, γι' αυτό σε φέρω. Συγγνώμη. Γράφεις, μωρί, εσύ. Συγγνώμη, μιλάω συνέχεια. Το Ψινάκι, εσένα. Ναι, δεν σε ήξερα. Δεν σε ήξερα προσωπικά, σε ήξερα σαν όνομα. Πότε γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, συναντηθήκαμε στον πρωινό καφέ. Πρωινός καφές με την Ρούλα Κορομιλά. Εννοείς πριν από 40 χρόνια. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ήσουν μάνατζερ του Σάκη. Μην αντιστέκεσαι, Σάκη Ρουβά, έλα μέσα. Σάκης Ρουβάς. Καλώς το παιδί το όμορφο. Ευγενικός και υπότιτλος μου, φίλησε το χέρι αντί να με φιλήσει το Μάουλο. Φοβάται το παιδί σου, λέει, αν τη φιλήσω μπορεί να γράψουν ότι τα έχουμε. Οπότε δεν με φιλάει. Καταλάβατε, έχουν τρελαθεί όλοι με αυτά που διαβάζουν. Σάκη, τον Τόνι το γνωρίζεις. Βεβαίως. Έχεις πάει και τον Έκη. Από τον Άρη είμαι εγώ. Α, όχι, λέω, μήπως δεν προλαβαίνεις να πας στο θέατρο να παρακολουθείς παραστάσεις γι' αυτό. Ναι, αλλά εντάξει, και τηλεόραση υπάρχει. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερες όλα, ε. Όχι όλα. Πολύ δρόμο ακόμα. Έχεις δρόμο, αλλά για φαντάσου όμως ότι. Για φαντάσου. Έκλεισα τον τίτλο από το τραγούδι σου. Για φαντάσου ότι μέσα σε 3 χρόνια, 4 πόσα. 2. Δύο. Απάνω σε μεγαλώσω λίγο. Καλό κάνει να μεγαλώσεις τώρα. Μετά, όταν θα περάσουν 10 χρόνια, θα κρύβεις τα χρόνια σου. Ήσουν ο πρώτος αυστηρός άνθρωπος που είχα γνωρίσει την τηλεόραση. Όλοι ήταν λίγο κουκουρούκου. Δηλαδή ήταν θα κάνουμε αυτό, αλλά μπορεί και όχι αυτό. Θα κάνουμε το παράλληλο, αλλά μπορεί να μας γίνει και κάτι άλλο. Ήσουν ο πρώτος, ο οποίος ερχόταν και είχε σκαλέτα. Δηλαδή έλεγε, θα κάνουμε 1, 2, 3. Λέγαμε, πάμε στο 3. Όχι, 1, 2 πριν και μετά στο 3. Όλοι λέγανε, πόσο μας πάει τα νεύρα αυτός. Και η Ρούλα μ' άκουγε ευτυχώς. Ναι. Εγώ έλεγα, επιτέλους, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι, είναι ένα άνθρωπο που έχει. Εσύ έκανε, ήσουν όλα. Ναι, είχα την αρχισυνταξία επιμέλεια. Η καριέρα τη Ρούλα. Ναι. Κορομιλά τηλεόραση και του Θέμου μετά. Οφείλεται σε αυτή την παλιοκουτάνα. Αυτό είναι ένα ψέμα. Είναι ψέμα. Καλά, δεν πειράζει. Είναι ψέμα. Γράφεσαι, τη λέω. Οφείλεται στου ίδιου.
Ναι. Και είναι η ικανότητα των ναι, ίδιων να βρίσκουν τους ανθρώπους που θα υποστηρίξουν. Αλλά όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το. Όχι, ήταν... τα μπέρδευες τους. Όχι, όχι, εγώ δεν ήθελα καθόλου να μπερδεύω. Δηλαδή, εγώ όχι, ήθελα... με την έννοια. Ναι, ναι, να είμαστε πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι την πρώτη φορά λοιπόν, που έρχεσαι, ούτε καν είχαμε μιλήσει. Αλλά θυμάμαι που όλοι λέγανε, γκρινιάζανε. Όχι, ο Ψινάκης που θα πει να καθίσει εκεί ο Ρουβάς, μετά να κάνει 4 βήματα δεξιά και μετά. Εγώ έλεγα, επιτέλους μπορούμε να συνεννοηθούμε και να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εκεί γίναμε φίλες. Και εκεί λοιπόν έγινε η πρώτη εκτίμηση. Αλλά γίναμε για φίλε. Α, στον μπράβο. Εντάξει, στον μπράβο. Στον μπράβο μετά απογειώθηκε αυτή η σχέση γιατί ναι. Εκεί χρειαζόταν ακόμα περισσότερη πειθαρχία. Mm. Δηλαδή χρειαζόταν τα πράγματα να είναι μελετημένα. Και τα μελετούσαμε. Δηλαδή λέγαμε σε αυτό το λεπτό θα διαρκέσει τόσο, θα φορέσει τη φούστα εκεί. Θα... Εντυπωσιακά πράγματα. Δηλαδή τα βλέπεις τώρα και λες αυτά γινόντουσαν στην Ελλάδα. Και όμως γινόντουσαν γιατί βρισκόντουσαν τόσο επιμελείς άνθρωποι, σοβαροί και που είχαν πάρει. Υπεύθυνα αυτό το πράγμα το οποίο κάνανε. Τι έτσι λοιπόν κάναμε την γνωριμία μας και μετά απογειώθηκε σε πράγματα που είχαν πολύ περισσότερη πλάκα. Αλλά και τότε ήταν σου λέει, το πρώτο που θυμάμαι από σένα ήταν ότι ήσουν οργανωμένος, συνεπής και είχες σκαλέτα. Δεν λες που με ακούγανε γιατί με γράμμα στα αρχίδια γιατί κανονικά τι ήμουν, καμαρινάκιας, κανά τα εντάξει, ναι, αλλά τότε, κρεμάστρες του τότε για να έχεις το Ρουβά. Ήταν μεγάλο προσωπικό για μια εκπομπή. Έγινε Ρουβάς, ναι, δεν ήταν ναι. Από την αρχή. Φυσικά, εγώ σου λέω το θυμάμαι από την αρχή, αλλά η συμπεριφορά όλων ήταν αποτέλεσμα της δικής σου οργάνωσης. Δηλαδή ότι εμείς δεχόμαστε οτιδήποτε τότε θεωρείται ότι ήταν κεντρικό. Ήταν αποτέλεσμα δικής σου επιμονής. Και μάθαμε να σεβόμαστε τις επιλογές που κάνει το team ενός καλλιτέχνη. Το οποίο. Μόνο καλό μπορεί να κάνει ο καλλιτέχνη, αλλά τώρα αρχίζουμε να θεωρητικολογούμε και φυσικά και ένα ωραίο αεράκι. Σάκη μου, χρόνια πολλά. Κράτα αυτό καταρχάς. Χρόνια πολλά. Έλα, τι ήταν αυτά, Πάκη. Έλα και με έφαγε, γιατί έχουμε το Σάκη σήμερα και έχουμε το Σάκη. Πώς θα μιλήσουμε με αυτό το χάο. Κοίτα τι γίνεται εδώ πέρα. Κορίτσια! Γεια σας. Ναι, ναι. Θα φύγουμε αυτόν τον αέρα. Όχι, μέσα θα πάμε μέσα γιατί έχει ερκοντήσει λίγο. Παιδιά, αρχίζω και ζαλίζομαι, ακόμα και όταν είμαστε σταματημένοι. Και είμαι ναυτικός λαός, έτσι, από τη Σύρο. Ναι. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει... Πολύ ναυτικός, έχεις το, μες στη το θάλασσα. Ναυτικό μέσα σου, δεν μες μπορείς. Θάλασσα. Ούτε ένα κυματάκι να έχει. Ντροπή, ρε, ντροπή. Να φαντασίσω ότι σκέφτηκα να ντυθώ ο καπετάνιος. Για να έρθω. Και όχι Μούτσο. Πέσαμε Μούτσο, μου λέει και ο Σιμόνε. Ναι, λίγο ισπανικό είναι αυτό, δεν πειράζει. Για τελικό μου φάνηκε. Για τελικό το είπα. Το κατάλαβα. Άντε στην υγειά μας. Είναι πραγματικά καλή. Γεια μας, κουκλίτσα μου, πεντάμορφη. Σε ευχαριστώ πολύ. Το είπες κιόλας. Τι κάπως θα βρίσκεις τώρα. Μιλάμε ελεύθερα τώρα, ε. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Ναι, πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι επαναλαμβανόμενα στη βαρεμάρα. Mm. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω να είναι ένα πρότυπο για να τα ακολουθούν όλοι. Ένα πρότυπο το οποίο όμως έχει ενδιαφέρον και φέρνει επιτυχία. Να ακολουθείς ένα πρότυπο το οποίο βαριέσαι και εσύ που το έχεις δει και νομίζεις ότι δεν θα βαρεθεί ο κόσμος όταν το κάνεις, δεν το καταλαβαίνω. Μου φαίνεται περίεργο. Περιμένω κάτι να με αναστατώσει. Δηλαδή, έχω δει πολλά πράγματα που με έχουν αναστατώσει τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων. Ως τηλεθεατής μιλάω, έτσι. Mm. Δεν το βλέπω. Και υποχρεώνομαι να ψάχνω στο Netflix να βλέπω ωραία πράγματα, τα οποία δόξα τω Θεώ μου αυτή τη δυνατότητα. Τουλάχιστον υπάρχουν. Αλλά θέλω να αναστατωθώ. Θέλω να περιμένω την ώρα που θα δω μια εκπομπή, να την πατήσω. Όχι επειδή περνάει από μπροστά μου να το καθίσω να το δω. Να περιμένω, να δώσω ραντεβού, να έχω το τηλεκοντρόλ και να τρέμω. Αυτό. Εντάξει, κοίτα, εγώ η εμπειρία μου ήταν μόνο ας πούμε να, που έγραφα κάτι σύριαλ με άλλους. Δεν έχω τρομερή εμπειρία από παλιά. Εντάξει, εσύ εντάξει, έχεις άλλο. Έχεις και την Κορομιλά, έχεις και το Θέμο όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά από τότε που αρχίσαμε τις μαλακίες μαζί με τις, τις πρώτες κριτικές επιτροπές. Έχει γίνει τέτοια ανακύκλωση. Έχουν γίνει κριτές και η τελευταία τρύπα στη φλογέρα. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
κάνεις φίλους. Γιατί γελάς, Μοργελία, εσύ κάνεις φίλους. Κουστάρα. Τα κλάματα έρχονται μετά, όταν θα αρχίσω να σου τηλεφωνούν. Γελάει το κλάμα σου. Ποιον εννοούσες. Θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει τότε. Μην ανοίγεις μέσα λίγο στο air condition. Γιατί περνάει ο κόσμος, μας βλέπει, έλα τώρα μην το δούμε γραμμένο. Ωραία. Μέσα κουνάει πιο πολύ. Όχι, το ίδιο κουνάει. Δεν κουνάει. Βλέπεις κανένα κούνημα, ακόμα δεν έχουν φύγει. Μην αρχίσεις την κρίνια, γρουσούζα και πάθουμε καμιά θύελα. Καλά, έρχομαι, έρχομαι. Έλα, πάμε. Πάμε, έγινε. Έλα. Από εδώ. Με το δεξί, έχεις ξαναδεί. Με το δεξί, μωρί, μην πει, θα λες, πνιγούμε. Τι ωραία που περνάμε. Μπράβο, Ηλία μου. Χαίρομαι. Δεν θα κάνεις αυτό, αλλά δεν θα κάνεις το πίσω. Α, ναι, έχει αλλού. Δεν τα θυμάσαι. Δεν είχα πάμε κάνει. Στο πίσω μας βλέπουν τα έχω μπερδέψει τα σκάφη. Δύο. Κλείσε με θέλει το air condition. Μονικάκι. Πάρα πολύ ωραία. Α, είναι γουστός. Είδες τραπεζαρία, έχει τις μακέτες του Βασίλη του Φωτόπουλου. Α, έχεις και εσύ δεν έχεις πει. Ναι, έχω. Έχεις και εσύ, έχεις πολύ πράγμα, ναι. Mm. Μπράβο, μπράβο. Έλα, ωραία. Κάτσε. Άμα στα φέρε εδώ. Πού είναι ο... Να πάρω τώρα τη Δραμαμίνη. Ο Σιμώνε! Ετοίμαστε τελικά σου. Σιμώνε! Έλα. Και μπράβο και sei, sei veramente il migliore. No, sul serio. Grazie. Hai fatto un capolavoro. Έλα, bravo, Simone, bravo. Vieni qui. Το πέτυχε, καλά, το πέτυχε. Possiamo bere ancora un altro. Πέσουνε και θέλουμε μια ρεπετισιόν. Ακόμα γύρω, ναι. Εσύ δεν πεις κάτι. Mille grazie. Παιδιά, είναι στα αλήθεια το ωραιότερο νεκρόνι που έχω πει. Και είμαι αυστηρό στο νεκρόν. Δηλαδή θέλω να είσαι μόνο στο νεκρόν, αυστηρό. Θέλω να είναι τέλειο. Σε όλα τα άλλα δεν είναι πολύ αυστηρό. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Πολύ ωραία. Για πες λοιπόν, τι... πολύ ωραίο ο χώρο εδώ, Αν δεν κουνούσε θα ήταν. Μα δεν κουνάει, πρέπει να λέει. Στη Μαρίνα είναι ακόμα. Πώ να κουνήσει. Και δεν κουνάει. Αυτό είναι 50 μέτρα σκάφο. 50 κάτι. Ναι. Ναι. Έλα, δε. Αυτό είναι σαν καράβι, είναι σιδερένιο, είναι, δεν κουνάει με τίποτα. Αυτό για να κουνήσει θέλει 7 από φόρ. Ναι. Για να κάνει τέτοια. Εντάξει, για τους κανονικούς ανθρώπους. Είναι κτίνος. Εντάξει, ευχαριστώ. Όχι, είναι κτίνος στο σκάφος. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Εκτός από σε. Θες να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Γιατί όσο μιλάμε για το σκάφος, ανακατεύουμε. Ωραία, πείτε κάτι άλλο. Πείτε κάτι άλλο. Να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ναι. Εγώ θέλω να πω. Για πράγματα τα οποία δεν ξέρει ο κόσμος για σένα, ναι. Τώρα είναι και το μονικάκι αφηρημένο και τα. Τι. Κάτι. Κάνεις και τα τηλεοπτικά σου. Έχω. Ναι. Έχεις, αλλά τώρα. Έχει υποχρεώσεις. Άντε να το ξαναβρω το περί. Ναι. Έλα που τηλεόραση. Με η τηλεόραση. Μόνικα, ακούς. Ναι, ναι. Γι' αυτό με την Ανίτα που λέγαμε. Ο Στέλιος. Ναι, ο Στέλιος. Ναι. Για την Ανίτα ναι. Αυτό. Ναι. Γιατί έχουν αρχίσει να. Ναι. Φίλοι μας, Ανίτα. Μυθοπλασία. Να πούμε, η Ανίτα είναι φίλη μας. Πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και σε έναν ιδιαίτερο κολλητή. Ναι, εγώ την ξέρω από πολύ μικρή. Παιδιόθεν. Είναι αυτή. Εγώ ήμουν ήδη γεροντόθεν. Νομίζω ότι όλους ξέρεις παιδιόθεν. Ναι, τι να κάνω. Και αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, που είχα πάρει και είχα πάρει τον Περί και του λέω, σε παρακαλώ, θέλω να βρεθούμε με την Ανίτα και να κάνουμε οι τρεις μας. Ωραία συνάντηση ήταν αυτή. Ναι. Καλά, δεν προφτάσαμε. Γελάγαμε συνέχεια. Να κάνουμε κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Πέστε εσύ, μια καινούρια πρόταση. Πες. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, μωρέ, σε σχέση με τη βαρεμάρα. Και ψάχναμε να βρούμε ιδέες για να μην βαριόμαστε εμείς. Και έχουμε την αίσθηση ότι και ο κόσμος δεν θα βαριέται. Και βρίσκαμε διάφορα πράγματα όπου το απορρίπταμε το ένα μετά το άλλο. Γιατί λέγαμε αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά κανείς δεν θα το κάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό κανείς δεν θα το κάνει. Και τελικά από τα πολύ ωραία. Καταλήξαμε σε ένα πάρα πολύ καλό, ναι. Το οποίο λέγαμε αυτό, όποιος το κάνει θα σκίσει, αλλά κάνει τι θα το κάνει. Ναι, και αυτό όμως που θέλαμε, που μας αρέσει, δεν είναι πολύ για τηλεόραση, για να το κάνεις αυτό, τελείως καλά. Γι' αυτό μιλάμε, ναι, ναι, είναι... Είναι πιο YouTube, είναι πιο private, είναι πιο... δεν είναι. Έχει γίνει πολύ συντηρητική η τηλεόραση, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, οι επιλογές είναι, ακολουθώντας ένα λυσάρι, τους έχουν δώσει τα ίδια πράγματα και πρέπει να κάνουν τα ίδια ακριβώς ο ένας βλέποντας το τι παίζει ο άλλος. Αυτό την έκπληξη... απαράδεκτους, ναι. Στα όλα αυτά τα show που έχουμε κάνει μαζί, σε όλα αυτά τα show που έχει γίνει, στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, όλη αυτή η υπερβολή που το politically correct, το me too και όλα αυτά, έχει φτάσει σε τέτοιο άκρο που οι σενεριογράφοι δεν μπορούν να γράψουν κάτι.
Αν πεις τον αστυνομικό μπάτσο, είσαι αυτό. Αν πεις τον μαύρο μαύρο, είσαι ρατσιστής. Αν πεις ότι αυτή είναι χοντρή, που είναι, είναι βρισιά. Καλό είναι άμα να προσέχουμε. Άμα πεις μια αδύνατη, δεν είναι βρισιά. Ναι. Πώς έρεψες, πώς αδύνατησες έτσι. Ναι. Εκεί δεν τους πειράζει. Και αυτό είναι βρισιά. Ναι. Δηλαδή το να ασχολείσαι με το σωματότυπο του άλλου και να θέσει ένα παρέμβαση. Εσύ γιατί μου είπες πως αδυνάτησα και σου είπα και μερσή. Εγώ το είπα από ενδιαφέρον, λέγοντας ότι δεν πιστεύω να έχεις μπει πάλι σε μια φάση που να μην τρως, προκειμένου να είσαι αυτό που θεωρείς ότι είναι ομορφιά. Στην πραγματικότητα αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά, η υγεία σου με ενδιαφέρει να είσαι καλά. Τίποτα άλλο. Η υγεία μου δεν είναι από την αδυναμία αν είμαι τόφαλος. Η υγεία μου είναι από άλλα. Ναι. Αλλά όταν ο άνθρωπος γερνάει και στα 70, όμετα που δεν κινούμε, δεν γυμνάζομαι, δεν ξέρεις, συνεχίζω ακριβώς έτσι. Ναι. Ο μεταβολισμός δεν λειτουργεί, οπότε πρέπει λίγο να φρενάρεις τη μάσα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν είναι ευχαρίστηση και περνάς ωραία με τις παρέες και βίβα το πρώτο. Να είναι μια γυλιά τόση και να βλέπω στον καθρέφτη και να ξερνάω. Τώρα δηλαδή που παραγγείλαμε δεύτερη γύρα ποτών. Ναι. Κανονικά πρέπει να πούμε, α, πόσες θερμίδες έχει, τέτοια. Ας το ευχαριστηθούμε. Όχι, το ποτό, εγώ το ευχαριστιέμαι. Στο φαΐ μαζεύομαι λίγο όταν αρχίζω να ξεγυλώνω. Καλά, εντάξει. Τώρα είναι ωραίο πράγμα τώρα. Γέρος άνθρωπος να μην μπορείς να κουβαλήσουν. Εγώ θυμάμαι πάντοτε ότι ήσουν εντυπωσιακά λιτοδίαιτος. Δηλαδή, μιλάμε ότι ο ορισμός του λιτοδίαιτου, τουλάχιστον όσες φορές έχουμε βγει, που δεν είναι λίγες, έτσι, έχουμε ξαναδεί. Ω, Σιμώνε, μίλε γκράτσιε, τρεζόρο. Τε. Τεζόρο. Τεζόρο. Ο θησαυρός είναι τε. Τεζόρο. Όχι τρεζόρο. Όχι. Ναι, τεζόρο. Τεζόρο. Con una piccola guacamole di avocado. Έχει βάλει guacamole di avocado. Avocado. Όχι avocado. Μας καπλώσει το τέλος. Δύσκολο. Mille grazie. Per me è uguale come quello di prima. Bene, grazie. Έλα. Άντε. Για μας κουκλίτσα μου. Σαλούτε. Στη δουλειά μας. Στη δουλειά μας. Όλα πάνε καλά. Ανά το αβοκάντο. Ναι. Είναι μέσα. Τέλειος ο τύπος, δηλαδή αυτός είναι τέλειος. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο. Για να τον πάρουμε στο δικό μας. Άξιζε τον κόπο. Θα τον κλέψω. Θα τον πάρουμε στο δικό μας. Ναι, ναι, ναι. Τότε θα έρχομαι τακτικότερα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ηλία. Υπάρχει περίπτωση να έχεις κάνει εκπομπή και να είσαι ελιάδα, να έχεις πιει, να είσαι μεθυσμένος? Γιατί κάναμε κάτι γυρίσματα που ξεκινούσαν το απόγευμα και ξημέρωνε. Ναι, αλλά, ναι βέβαια, αλλά εγώ δεν πίνω, δηλαδή και πολύ να πιω. Το δεν πίνω ένα μπουκάλι. Ναι. Και πολύ να πιω, όταν αρχίζω λίγο να καταλαβαίνω ότι έχω πιει, το κόβω. Ναι, ναι. Και άσε που δεν με πιάνει το ρημάδι, ξέρετε. Ναι. Φαίνεται δεν. Παρ' όλα αυτά, ναι. Έχω μερικές σκηνές στο μυαλό μου που νομίζω ότι μόνο ένας μεθυσμένος θα τα έλεγε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος κανονικός δεν υπάρχει περίπτωση να έλεγε αυτά τα οποία έχεις πει. Δηλαδή, έχεις αποθεώσει, όταν κάναμε το Ελλάδα έχεις ταλέντο, μεγάλες στιγμές, την κυρία Καριολάκη. Και μετά συζητούσαμε και λέγαμε, παιδιά, ο Ηλίας είναι σε κέφι. Γι' αυτό την αποθεώνει, γι' αυτό της βάλει παλαμάκια, γι' αυτό της δίνει το δικαίωμα να επανέλθει. Γιατί, εγώ γουστάρω ότι δεν έχω δικαίωμα στο να πατήσω το κουμπί όπως θέλω. Η διαφωνία μας η μεγάλη πάντως ήταν ότι εγώ πίστευα ότι αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να μην τους δώσουμε το περιθώριο να παρεξηγήσουν το ρόλο τους. Γιατί? Δηλαδή ότι περνάνε καλά αυτή τη στιγμή, αλλά μετά θα δυστυχήσουν. Γιατί θα νομίζουν γιατί ότι. Γιατί να δυστυχήσουν? Το ξέρεις ότι η κυρία Καριολάκη έγινε στάρ στη γειτονιά. τη ζητάγανε τα γκομενάκια σαν να είναι Μπριζίτ Μπαρντό. Που ήταν μια δυστυχισμένη πριν. Έκανε την πλάκα τη. Έκανε το. Τη έδωσε εσύ το περιθώριο να πιστέψει ότι είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από ότι. Και όχι μόνο. Το κρίνει, και όχι μόνο. Συγγνώμη, εγώ την έφερα στο σόου. Όχι, αλλά θα μαμά πρέπει... δεν έχει να την κρατήσει. Αδερφό, αν ήταν, ρε. Ναι. Εγώ μια χαρά. Ρε, αφού γούσταρε, γούσταρα κι εγώ. Ναι. Εσύ μια χαρά πήγε το κοριτσάκι. Αν έρθει μια μαμά, θα τη συγκρατήσει. Θυμάσαι μια μαμά που είχε έρθει με ένα τραγουδιστή που τραγουδούσε από τα Τρίκαλα, που τραγουδούσε Μαντόνα. Το Μαντόνα της Μιούζης. Όχι, εμένα, ενώ εγώ είχα πει ότι παιδιά, ας τον κόψουμε τον άνθρωπο, δεν μπορεί, δεν το έχει. Εμένα έβρισε. Μετά βγήκε και αποθέωσε εμένα, ναι. Και έβρισε εμένα. Και έβρισε εσένα, ναι, ποιος είναι ο Ψινάκης, ο Περής, μαζί με τον Πλούταρχο με βοηθήσανε. Αλλά είναι ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα σοου. Δηλαδή τότε το νιώσαμε πολύ. Ερχόντουσαν άνθρωποι που
πιστεύαν ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που πραγματικά δείχνανε. Ναι, αλλά αυτό το βλέπεις εσύ. Ο άλλος πιστεύει μέσα. Ναι, αυτό δεν ήταν. Και εξάλλου εμείς τι γνώμη μας λέμε. Ο κόσμος θα κρίνει. Ναι. Μπορεί καλά, εντάξει, να, εύκολα, να πετύχει. Ναι. Δηλαδή, πώς μπορεί να βάλεις κόφτη από πριν, αυτός να μην έρθει, αυτός να έρθει. Όχι από πριν, αφού το βλέπεις. Θυμάμαι Σπύρο Γρίβα. Ναι. Σπύρος Γρίβας, ο οποίος. Σπύρος Γρίβας, δεν ξέρω, το θυμάσαι. Ναι, κάνει δηλαδή, ακόμα ο Σπύρος Γρίβας στην Πάτρα που τρέχει με τον μπουζούκι. Ναι, και αλλά ήταν κακός. Κάνει. Δηλαδή δεν παρουσίασε τίποτα. Ήταν απροετοίμαστος. Δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω. Ένας άνθρωπος που είναι κακός μπορεί να προετοιμαστεί και να κάνει κάτι μέτριο τουλάχιστον. Ήταν απροετοίμαστος. Κακός είναι για σένα. Έφτανε ότι η είχε το μαλλί και το έκανε έτσι. Ναι. Να χαρά ήταν το μαλλί. Σε πληροφορώ στην Πάτρα. Βγαίνει με τα μπουζούκια, αυτό έγινε της κακομοίρας. Μια φορά είχα πάει με το σκάφος. Αυτό ακριβώς, της κακομοίρας. Στο Φισκάρδο. Και ήταν ο Γρίβος και τον χειροκροτούσε και η κοκκιά ακόμα στο τραπέζι. Μάλιστα, ναι. Στην, ναι. Λέγοντας ότι έχει ταλέντο ή για άλλους λόγους. Τραγούδι με τον μπουζούκι, ναι, έκανε μαλλιά και. Εντάξει, ήταν και λεφτά μαζί. Έβγαζε και έτρωγε το χειροκρότημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαστε στενόμοιροι. Θυμάμαι. Εντάξει, πρέπει, δηλαδή, το... μόνο η Μαρία Κάλλη θα θεωρητική συζήτηση. Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν μπορεί να θες να κάνεις καριέρα Μαρία Κάλλη και να είσαι ούτε στο τόσο να μην πιάνεις μια σωστή νότα. Αυτό εσύ πρέπει να του πεις ότι δεν πιάνεις νότες, κάνει μια άλλη καριέρα. Αυτό λέμε. Όχι ότι να κάνεις την καριέρα που εσύ νομίζεις ότι έχεις την ικανότητα. Όπου με νεύρα ήρθες, τον νεκρώνε. Πιες και το δεύτερο. Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Πιες και το δεύτερο, λέω. Θα το πιω. Άντε μήπως το Ποσειδώνα να κουνήσει. Γιατί γνωριζόμαστε από την αρχαιότητα. Θα ζητήσω ρουσφέτη. Άλλη συμμαθήτρια. Θυμάμαι αυτή στιγμή. Αλλά έχουμε κάνει πάρα πολλά. Ναι, λέγε, λέγε εσύ να τα γράφει αυτός. Ναι. Θυμάμαι στιγμή που παίρνεις ένα γράμμα. Το θυμάσαι. Είμαστε και ετοιμαζόμαστε. Το για πάει να... το γράμμα που λέει. Για να βγούμε, ναι. Και έρχεται ένα γράμμα και εσύ συγκινείσαι. Ο Ηλίας Πινάκης είναι πολύ πιο ευσυγκίνητος από ό,τι νομίζουμε. Γιατί είναι ένα γράμμα που συνοδεύεται από ένα δώρο. Δεν το θυμάσαι, ρε Ηλία. Είναι... Και συνοδεύεται από ένα δώρο που λέει. Ηλία μου, ο Θεός να είναι μαζί σου και έχω βρει, αυτό είναι μαγικό και θα σου κάνει συντροφιά όλα τα χρόνια γιατί είσαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Και τουλάχιστον από την εισαγωγή καταλαβαίνω ότι θα σου ζητήσει λεφτά στο τέλος, το θυμάσαι. Και μου ζήτησε. Κοίτα στο τέλος ότι του ζητούσε λεφτά και βγήκε τότε ότι ο Περής διαβάζει κλειστό γράμμα. Δεν το είχαμε ανοίξει. Ναι, έχει βγει και ότι το πάει το γράμμα Περίτσα, αλλά δεν το έχουν πει. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, αλλά στέκει. Όχι, προεργαστιέπαμε. Να σου πω, θυμάσαι το Dream Show The Theater. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είχα που κάνει... ήταν και ο Δαλιανίδης και μετά και ο Σπανός. Τι γλυκός άνθρωπος. Τι γλυκός και ο ένας και ο άλλος. Τώρα που το σκέφτομαι, όποιον έφερα εγώ στο Dream Show, τον πέθανες. Εγώ ζω μόνο. Ναι, εδώ όλοι το είχαμε σκεφτεί αυτό. Εγώ γι' αυτό έφυγα νωρίς. Ευτυχώς μου παίζει, μου παίζει. Είσαι τυχερούλη. Ναι. Είσαι τυχερός όμως. Είστε πολύ όμορφοι. Ευχαριστώ πολύ. Και τραγουδάτε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα κομμάτι και το βγάλατε αστροπρόσωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εσύ Γιάννη τι λέει. Συμφωνώ απολύτως και έχει και μια εμπειρία ή έμφυτη ή επαγγελματική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε έκλεισε πολύ καλά, είσαι κυρία. Τότε στην επιτροπή ποιοι ήταν, ήτανε η Ναταλία, θυμάσαι. Ναι. Στο θέατρο ήταν η Βάνα Μπάρμπα που δεν είχε έρθει. Η Βάνα Μπάρμπα που είχε έρθει. Δεν είχε έρθει. Που με έβρισε που έκανα πιπί μου μέσα στο live. Δεν τρέπεσε λίγο. Όχι. Καλά έκανε και σε έβρισε. Τι να κάνω, αφού κατουριόμουν, τι να τα κάνω πάνω μου. Ζήτησα μια σαμπανιέρα και την ώρα που μίλαγα έκανε και πιπί μου. Ναι. Και λέει η Βάνα, αυτό είναι παράδειγμα. Του λέω, σκάστε, θα σε κατουρίσω. Ενώ το έκανα νόημα. Ναι. Και συνεχίζει να με βρίζει και τη λέω, τώρα που τα λες μου ήρθε και χέσιμο. Το στο live αυτό μένω, μην ξέρεις. Έχω στον ζήσει. Αέρα, τι να κάνω. Έχω ζήσει τέτοια. Ήτανε, μας πληρώνανε βέβαια για να τα υποκοστούμε αυτά και κάθε φορά ζητούσαμε αύξηση, έτσι, δηλαδή λέγαμε με τον Ψινάκη θέλουμε ένα χιλιαρικάκι ακόμα και εντάξει, δούλεψε, το σύστημα δούλεψε. Δούλεψε, θησαυρίσαμε. Δούλεψε. Ο Οικονομόπουλος κόπηκε,
ακούστε να δείτε, κόπηκε από τους συνεργάτες μου, τον ήθελε ο Ηλίας, ναι. Οι άλλοι ήταν αδιάφοροι. Σήμερα, κύριε Οικονομόπουλε, ανακάλυψα ότι αν ήμουν μανατζέρ σας, τον πρώτο σας δίσκο θα τον έγραφε ο Γονίδης. Θέλετε, δεν θέλετε. Υπάρχει ένα γράμμα από ένα άτομο, το οποίο ευτυχώς το εκτιμάει πάρα πολύ ο κύριος Πανός, που είναι μεγάλος συνθέτης και μεγάλος τραγουδιστής. Και θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, πολύχρονος και ευτυχισμένος. Επειδή μου είσαι πολύ συμπαθής και θεωρώ ότι είσαι από τους καλλιτέχνες που θα ξεχωρίσουν από το 2007 και μετά, και επειδή σίγουρα θα έχεις μια μεγάλη καριέρα, το δώρο μου για σένα, για την ονομαστική σου γιορτή, είναι κάποια τραγούδια που με μεγάλη χαρά θα σου δώσω για τον πρώτο σου δίσκο. Με πολύ αγάπη, Σταμάτης Γονίδης. Αχα, μια αγάπη σαν κερί να λιώνει και να χάνεται. Πώς φάνηκε? Σε πακέτο. Ναι. Μια χαρά. Στο θέατερ, το Dream Show, στο τραγούδι ήταν ο Οικονομόπουλος. Ναι. Το θυμάσαι με το μαλλί, το ξανθό. Ναι. Ναι, ο Οικονομόπουλος, ο οποίος ήταν καλός. Όχι, δεν ήταν στο θέατερ, στο music ήταν ο Οικονομόπουλος. Ναι, 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 ναι. Στο θέατερ ήταν ο Γεωργίου, βγήκε ο Γεωργίου. Από το, που του είχες πει εσύ ότι δεν έχετε ταλέντο. Για να κλείσω θα πω ότι πριν αναφέραμε τη Στέλλα ότι δεν μπορούμε να μετρηθούμε με ένα ρόλο το οποίο τον έχουμε δει με το Φούντα, όπως πολύ καλά έκανε ο κύριος Ραδιανίδης και το θυμήθηκε και τη Μερκούρη, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να θυμηθούμε ότι στον ίδιο χώρο, στο Ελληνικό Θέατρο, έχει ανέβει η Στέλλα σε πολύ χειρότερες παραστάσεις από αυτή την οποία είδαμε εδώ πέρα. Όπως αυτό το οποίο παίξατε εσείς, δυστυχώς το έχουμε δει πολύ χειρότερα. Κάτι θες να πεις, Ηλία, γιατί έχω να πω κι εγώ. Ναι, ότι ο κύριος Περίς με λίγα λόγια θέλει να πει ότι δεν τα κάνα σκατά. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι ήταν ευρυθής ανάλυση του κυρίου Περί, αλλά δείχνει πόσο καταπιεσμένος είναι στην εκπομπή από το θέμα Αναστασιάδη. Βρήκε χώρο, βρήκε ελευθερία και αλώνησε. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα γίνει κριτική από την Πάτα στο Μέτρο. Καλό βραδιά! Μπλάκα. Να. Τεράστια καριέρα έχω άνθρωπο. Που μου λες εμένα για την Καριολάκη. Εσύ είναι. Για ξαναψάξτε το τώρα που το. Να σου πω, έτσι δεν είναι. Όντως. Άκου τι είχε πει, αν έχει τσίπα. Δηλαδή, και είναι ειλικρινής, θα πει τι είπε. Στο Dream Show The Theater μετήχανε καμιά σαρανταριά άτομα που κανένας δεν έκανε καριέρα. Εκτός από τον Γεωργίου που του είχα πει, δεν θα κάνεις καριέρα. Δηλαδή, του είχα πει του ανθρώπου και είχε έρθει στο θέμα και του το είχα θυμίσει. Ευτυχώς το είχε ξεχάσει, από ευγένεια και να το έχει ξεχάσει. Του είχα πει ότι δεν σε βλέπω, αδερφέ, κάνε κάτι άλλο. Είναι από την Κύπρο, δεν είσαι, ναι, εκεί θα περάσει μια χαρά. Ναι, δεν το πέτυχα. Δεν το πέτυχα, είχα πετύχει, είχα πετύχει την Τζαγκρινού. Ποια θυμάστε τη Έλενα Τσαγκρινού. Έλενα Τσαγκρινού, ρε εσύ. Πήγε Eurovision. Που δεν θυμάμαι ποια ονόματα, δεν μπορώ λοιπόν, να το κάνω. Είχε έρθει, ήταν 13 ετών, Έλενα Τσαγκρινού. Λοιπόν, και κάτι μου έρχεται ότι αυτό το κοριτσάκι, παρόλο που δεν ήταν, δεν έλαμπε, ότι το έχει. Και τη λέω, κοίταξε να δεις. Φύγε τώρα, δεν θα πας στη δεύτερη, στην επόμενη φάση, αλλά ξέρω ότι θα το δουλέψεις και μετά από μερικά χρόνια θα σε έχουμε καλεσμένες εκπομπές για να μας μιλήσει για το τραγούδι. Και έκατσε, αδερφέ. Έχουν μια αποτυχία, έχουν μια επιτυχία. Ναι, τώρα πήγε και το Τσαγκρινού δεν ξεπλένει το Γεωργίου που του είχε πει ότι κάνει καριέρα και ηθοποιός και σκηνοθέτης και σκηνογράφος. Ναι. Και έχει κάνει. Γι' αυτό σας λέω, μην πιστεύετε τίποτα από ό,τι βλέπετε στην τηλεόραση. Όλοι αυτοί που κάνουν πολύ ξέρουν, δεν ξέρουν τίποτα. Και οι προβλέψεις τους είναι άστα να πάνε. Ακριβώς. Μα γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε. Πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους. Και ο καθένας μετά. Μην το πας να δικαιωθείς για τα αμαρτήματα. Ον ουκέστην αριθμός, κάτσε. Ναι, πολλές αμαρτίες περιπλησούσα. Ναι, είχες κάνει πολλά και κυρίως θέλω να σου πω, μπορούμε να μιλήσουμε μια, μπορεί να κάνεις αυτοκριτική. Αυτοκριτική, βέβαια. Ναι. Πρέπει να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη ναι. Στην κυρία Μανολίδου. Δηλαδή στην κυρία Μανολίδου είχες πει χοντράδες ασύλληπτες, όχι μόνο αυτές που είδε ο κόσμος. Ναι, αλλά πες. Και στα παρασκήνια. Είχες πει πολλές χοντράδες. Εδώ είναι η κάμερα, πες συγγνώμη κυρία Μανολίδου. Ναι. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν τη χώνευε. Μετά παραδέχεσαι ότι τη συμπάθησα.
Ναι, μα κέρδισε τη συμπάθεια με του παθήτη. Γιατί ήταν πολύ, πολύ έξυπνη. Ναι. Πολύ συνεργάσιμη. Ήταν εργαλείο, καλό. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Και, και πολύ, πολύ καλή μουσικό. Και πολύ καλή μουσικό. Αλλά στην αρχή την είχα πάρει και στραβά, επί Άδωνη. Τι είχε πει στον Άδωνη? Παιδί μου, τότε μου είχε κάνει ο Καρατζαφέρης μια πρόταση να πάω, πώς το λέγανε. Λάος. Στο Λάος. Ναι, ναι. Για βουλευτής. Ναι. Εγώ πριν απαντήσω, πετάγεται ο Άδωνης και ο Βορύδης. Που ήταν τελικά, τότε στον στο Βορύδη τον γνώρισα, τον συμπάθησα πάρα πολύ. Ναι. Και τον συμπαθώ πολύ, δηλαδή, είναι έξυπνος άνθρωπος. Και τον Άδωνη τον γνώρισα πολύ λιγότερο. Είχαν πεταχτεί και λένε όχι αν μπει αυτός, αυτό. Και εντωμεταξύ τότε είχε πάρει την Έφη Σαρή με το Σταυρώστε με. Και τους ενόχλησα εγώ. Και τον έβρισα. Τι είχες πει? Δεν θυμάμαι. Γερμανική λέξη. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αν δεν θυμάσαι εσύ, δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θυμάμαι, αλλά μπορούμε να το βρούμε. Ναι, 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 ναι. Ναι, είχα πει τώρα, θα μας πει τώρα ο Άδωνης, δεν θυμάμαι τι είχα πει. Ναι. Δεν είχα πει ο Άδωνης, τον είχα βρήσει λίγο. Καλά, ναι. Αν θα με πάρει ο Καρατζαφέρης, θα μου κάνει πρόταση ο Καρατζαφέρης. Δηλαδή ναι. Είχα παρεξηγηθεί. Ναι. Είχε πάρει και την Μανολίδου ή τα είχα πάρει στραβά. Ναι. Αλλά τελικά όλα καλά. Ήταν και ναι. Με τον Άδωνη ναι. Και με την Μανολίδου. Η οποία έχει πει την κορυφαία τάκα, νομίζω, που έχει υποθεί ποτέ σε talent show ναι. Από Κρητή σε Κρητή. Είχαμε καλεσμένη μία κυρία από τις Φιλιππίνες, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έκανε κάτι κόλπα με φωτιές. Και λέει η κυρία Μανολίδου, μου φτάνει μία Φιλιππινέζα καμένη, δεν θέλω να δω κι άλλη. Πολύ καλό. Μπράβο, Ευγενία μου. Δεν το θυμάμαι, αλλά μπράβο σου. Θυμάσαι που είχαμε πάλι σαν στη μέση για να μην... Ναι, επειδή πλακωνόσαστε. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε τρομερές στιγμές εκεί. Και, αλλά είχαμε δει και απίστευτα θεάματα. Δηλαδή, όταν είχαμε έκπληξη, ήταν αληθινή η έκπληξη. Δηλαδή, ο ναι. Καθένας εντυπωσιαζόταν για άλλα πράγματα. Εσύ εντυπωσιαζόσουν... Κάθε μία στον τύπο της, αγάπη μου. Θυμάμαι με έναν Βραζιλιάνο, ο οποίος είχε έρθει, έκανε track show και φορούσε μπανάνες και τέτοια, αλλά δεν τα έλεγε. Μια φτωγριά, μια συνομήλικη. Δεν ήταν καλός, δεν ήταν. Και του είχε πει βέβαια χοντράδες η Μανολίδη. Η Μανολίδη του είχε πει μια χοντράδα. Ναι, ότι είναι αηδία αυτό που βλέπουμε, είναι μια αηδία αυτό που βλέπουμε, κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν στη μέση, δηλαδή δεν μπορούσα να του πω του ανθρώπου ότι είναι αηδία, αλλά όχι για να του δώσω παλαμάκια. Εσύ τον αποθέωνες, τι ωραία που τα λέτε, παιδί μου, εγώ μπράβο, μπορεί να είμαι καλά. Μπράβο, μπράβο. Θεά, θεά, η συμμαθήτρια. Αυτό δεν είναι κωμωδία. Αυτό είναι βλακεία. Oh. Εγώ ψηφίζω ναι με τα μπούνια. Και εγώ ψηφίζω. Όχι με τα μπούνια, αλλά ψηφίζω ναι. Με δύο ναι περνάτε, οπότε δικιά μου γνώμη την ξέρω. Ευχαριστώ! Συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να περνάω καλά. Πέρναγα καλά και βαριέμαι τώρα τα ανθιποταλέντα. Όταν είναι κάτι τέτοιο, εγώ γελάω. Περνάω ωραία. Σου προτείνανε ξανά να κάνεις στο ταλέντο. Το ταλέντο όχι. Το ταλέντο από τότε που έφυγες εσύ. Μαζί. Α, όχι. Εσύ έφυγες πρώτος. Εγώ γιατί. Εμείς το συνεχίσαμε ένα χρόνο. Α, γιατί πήγα στις Αθήνα στις εκλογές. Α, μπράβο, ναι, ναι. Και εμείς το συνεχίσαμε. Με ποιον το συνεχίσατε, με τον φωτογράφο. Το Χάρη. Α, το Χάρη. Με το Χάρη, με το Χάρη. Ναι. Ήταν η τελευταία χρονιά στον Αντένα, νομίζω. Μετά ξανά έγινε στο Sky. Μετά σε χάσαμε και μετά εμφανίστηκες. Πού εμφανίστηκες? Έχεις πεθάνει πολλούς. Σε χάσαμε από τον Περί, ναι. Ναι. Σταμάτα, κάτι ποιος μου παίρνει τηλέφωνο. Για κάτσε να δω τι γίνεται. Ναι, για να δω τι γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Κάτι καλό θα είναι. Δεν απάντα, μωρί, δεν πειράζει. Δεν το απαντάω. Θα πάρω μετά. Κατά κάνεις αμούρ προ τηλεφών. Θα πάρω μετά. Σταμάτα. 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 Που λες. Πρέπει να αρχίσω να λίγο να μου τα βάλεις όλα. Ηλία, καλησπέρα. Μην τραβήξετε τον Περί. Πώς είστε? Ηλία, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Κάντε την ερώτηση γιατί έχουμε την γυροκομείο. Λοιπόν, τι κάνουμε. Γυρνάμε δεύτερη σεζόν. Όχι, είναι, συνεχίζουμε κάθε μήνα το γυροκομείο. Καλά, είναι η δεύτερη σεζόν τώρα. Όπως θες, πέστε. Θα έχουμε και... Καλό. Συγγνώμη, αλλά γελάει περίπου. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Δες το ψητό. Διαβάσαμε εχθές κάποια δημοσιεύματα
και σήμερα το πρωί αρκετές πρωινές εκπομπές, ναι, είχαν αποκλειστικό ότι εσύ και η Ανίτα Πάνια στο Μέγκα, σε Late Night Show. Θέλω να μου πεις τι γίνεται. Α, το αποφασίσαν όλα. Τίποτα. Είχαμε από παλιά, η τηλεόραση είναι και για την Ανίτα και για μένα και για τον Περί, που μιλάμε πάρα πολύ καιρό. Θέλουμε να κάνουμε κάτι, μια καινούρια πρόταση. Ένα κάτι καινούριο, ρε παιδί μου, τα βαρετά, τα γνωστά. Αλλά αυτό που έχουμε σκεφτεί είναι πολύ αντρεπτικό, είναι καινούργια πρόταση, έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι κλάμα δηλαδή, αλλά δεν είναι για τηλεόραση. Αυτό που έχουμε σκεφτεί να κάνουμε. Το κόνσεπτ που ετοιμάζεται. Το κόνσεπτ. Δεν είναι για τηλεόραση. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν έχω να δηλώσω κάτι, γιατί δεν είναι κάτι έτοιμο, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Φιλιά. Φιλιά στα παιδιά, καλή επιτυχία και καλή σεζόν να έχετε. Εσύ να σου πω, τελείωνε με αυτό και έλα εδώ να γράφεις. Άντε, γεια μας. Άντε, στην υγειά μας. Νεγκρόνι μου. Θα μεθύσω, παιδιά. Νεγκρονάκι μου, πεντάμορφο. Όλα τα... Σε όλους τα ίδια, λες. Ναι. Εντάξει, σε όλους τα ίδια, λες. Γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Καλώς τον, επιτέλους. Δημητρού, μπάρμπι μου, εσύ πεντάμορφη. Δεν έκανες, αγόρι μου, τι κάνεις, καλά, όλα εντάξει, πολύ ωραίος, ωραίο που κάνεις. Ευτυχώς που ήρθες. Ήρθες να φορέσουμε όλη γυαλιά να κάνουμε έτσι εδώ. Όλοι φοράτε, ρε. Μόνο εμείς δεν φοράμε. Δεν σε ενοχλεί. Σ' αρέσει το γυαλιά μου. Κούκλα είσαι. Τα έχει κάνει ένας φίλος μου αυτά. Αλήθεια. Ναι. Ο Σταύρος ο Κοής, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την οροφογραφία του σπιτιού του. Είχε δίκιο, είχε ίδιο και η Τζίνα Λομπριγκίτα παλιά. Αλήθεια. Πλάκα. Λομπριγκίτα. Που ευτυχώς που ήρθε, δεν μπορώ με την αδερφή σου, την Γκρινιάρα, την Φρικτή. Α, είστε αδέρφια εσείς, βέβαια. Δεν μοιάζεται πολύ. Ναι, όντως. Δεν μοιάζεται πολύ. Μου φέρει και κανάλι να δω συνέντευξη. Να σκοτωθώ με όλους άλλους. Πώς πάμε. Ωραία, εσείς. Τι ωραία, πες μας κάτι παραπάνω. Τι κάνετε, ο κόσμος ξέρει ότι εδώ... Να σου πω, όχι, σε περιμέναμε. Ο κόσμος ξέρει ότι εδώ... Τις άλλες δουλειές όλα τακτοποιηθήκανε. Όλα μια χαρά. Για ότι πίνουμε και δεν έχουμε ούτε ένα μεζεδάκι. Έχω το συζητάει ο κόσμος. Έχει ετοιμάσει ο σεφ. Σε έχω εγώ τώρα, πάμε. Πάμε, ήρθε στην ώρα, καθόμαστε στο τραπέζι. Α, ήξερε. Σ' αγαπάει πεθεράς που λένε. Πάμε πού? Στο τραπεζαρία. Okay. Πάμε στην τραπεζαρία να τσιμπήσουμε κάτι. Γλέντια, ώρα γλέντια. Όχι, δεν σ' άφηνα να είσαι εκεί. Για γύφτισες, μας πέρασες. Κοίτα, τι έχει εδώ. Φωτόπουλος. Ναι, του Βασίλη οι μακέτες. Δεν είναι καταπληκτικό. Στο σπίτι σου νομίζω ότι έχεις... Έχω πολλές. Αλλά και αυτές είναι πολύ καλές. Τα πάντα. Είναι πάρα πολύ καλές. Μα είναι πολύ, ρε παιδί μου, τόσο κομψό όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι πόσο πάρα πολύ. Χαίρομαι που τα βλέπω. Είναι... Και ξέρεις πως άλλη Ελλάδα. Ξέρεις πως τα φτιάχνει ο Βασίλης. Ζωγράφισε το ρούχο με ούχου. Α, και από πάνω. Ζωγράφισε με ούχου. Ναι. Και μετά έπαιρνε αυτά τα φύλλα χρυσού. Ναι. Τα κούμπαγε πάνω στην ούχου και μετά τα φύσαγε. Και... Το έχει δει μπροστά σου, ναι, το συνέχεια, ναι. Είσαι ντοκιμαντέρ ο ίδιος. Ναι, το έχει ναι. Στο μυαλό σου. Το Animal Planet. Αν θυμόσουμε. Κάτσε. Κάθομαι εδώ, ωραία. Βέβαια. Παιδιά, καθίστε, ναι. Ναι, μην είμαστε, μην με αφήνετε μόνο. Κάτσε από εκεί. Κάτσε ο Δημήτρης εδώ, γιατί δεν σε αντέχω. Ωραία. Έχω παραγγείλει ραπ. Πολύ, πολύ ελαφριά για να φάμε το βράδυ κανονικά. Στην Ήδρα. Δεν τρώει αυτός, ξέρω που θα πάμε. Θα πάμε στην Ήδρα, θα παραγγείλεις μισό ψάρι, θα φας... Γιατί είμαι έτσι γκούνε, θα το δεις, θα βγάλεις μια φωτογραφία και δεν τρώσε. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε αντιθέτως του φαγητού. Μίλε γκράτσιε. Μίλα λίγο στον άνθρωπο, ηλίθεια μόνο εσύ μπορείς να δεις. Μασέι, αν και μπράβο κόμε κουόκο. Είναι Ιταλός αυτός. Ναι, γιατί ο μόνο τα έκοψε. Μπράβο, 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 μόνο τα έκοψε αυτά τα συγκεκριμένα. Αλλά το θέμα είναι όταν είσαι Ιταλός, έχεις φινέτσα και οτιδήποτε σερβίρεις, το παρουσιάζεται, παιδί, με έναν άλλο τρόπο, με άλλη κομψότητα. Ω, μίλε γράτσια. Εγώ ετοιμάζομαι. Γράτσια. Αυτό δεν θα φάμε. Καλή όρεξη. Γράτσια, γράτσια. Πώς είναι καλή όρεξη τελικά. Buon appetito. Buon proseguimento. Ωραία. Μην τρυπάρε. Water.
Only or one nice Aperol spritz. No. I want a green cola. Green cola. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Bravo, Ηλία. Bravo, Ηλία. Εμείς φάμε και με το φαγητό. Αλλά... Έχω άλλες αναμνήσεις, παιδιά. Είναι τρομερό. Ερχόμενο και λέω τι θα πούμε. Και έχω τόσα πολλά να πούμε που δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Αφορμή είναι το Bloody Mary. Θυμάσαι που είχες έρθει στο όλα και έκανες το θέμο με αίματα. Bloody θέμο. Με Bloody θέμο. Με την τακουνιά. Δηλαδή ήταν τότε της μόδας. Δεν ξέρω, κάτι είχε γίνει με μια τακουνιά. Κάτι είχε γίνει στη showbiz. Με τον Κούγια και την Πατήλου, δεν θυμάσαι. Έλα ρε, άντε, ναι. Και είχες έρθει εσύ κρατώντας ένα τακούνι, δεν ξέρω αν ήταν δικό σου. Είναι η μόνη φορά στη ζωή μου που το καλέστηκα. Ναι. Και ήρθε και βάλεις μια τακουνιά στο θέμα. Δεν ήρθα. Τον πήραν τα αίματα. Εντάξει, ερχόσου. Η μόνη εκπομπή που πήγαινα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάθε χρόνο, για 13 χρόνια. Σε καλούς ή κακούς καιρούς. Και τότε. Είχε γίνει ένα σκάνδαλο με το Θέμο. Ναι. Με μια σακούλα, με κάτι εκατομμύρια που τον είχαν πάει σε πιάσει να πηγαίνει σε μια τράπεζα στο Παρίσι. Και γίνει τόσο σκάνδαλο που δεν πήγαινε κανείς. Ναι, είναι αλήθεια, είναι έτσι, έτσι ακριβώς. Κανείς. Και επειδή εγώ τα παιδιά τα αγαπάω πάρα πολύ και τους δύο, και το Θέμο το αγαπώ πάρα πολύ και αυτόν, βέβαια δυστυχώς, γι' αυτό με κάνει ό,τι θέλει. Παίρνω εγώ τηλέφωνο το Θέμο. Εσένα πήρα. Ναι, ναι. Και λέω, δεν θα με καλέσετε φέτος. Μου λέει, δεν ξέρω αν θες να έρθεις, τώρα που είσαι έτσι τα πράγματα, πά. Του λέω, αυτοκαλούμε. Με θέλετε. Μου λέει, έλα. Λέω, ρε, το Θέμο. Ο Θέμος έκανε μόνο... και πήγα και αυτοκαλέστηκα. Αίμα. Στη θέση του θεά. Μας πήραν τα αίματα. Πόσα. Και η σόβια να φας ήταν λίγα, αγάπη μου. Άκου 5 εκατομμύρια. Ξεφτύλα. Εσύ σταμάτα να προκάλεις τον κόσμο. Βρε, αγάπη μου, μόνο 5 εκατομμύρια. Δεν έχει γίνει θέμα. Ξεφτυλισμένη. Να φέρουμε κάποιον άλλο. Πάμφτωχη. Το ψινάκι. Ήθελες να φάτε. Κλωσά. Πάμφτωχη. Ξεφτυλισμένη. Κλωσά. Χόμλε. Εγώ δεν δέχομαι την κριτική σου. Η κριτική σου είναι αβάσιμη. Χαίστηκα, αγάπη μου. Είμαι φιλοξενούμενο και ό,τι θέλω λέω. Σωστό αυτό. Εντάξει, αλλά θέλω να αναπτύξω τα επιχειρήματά μου. Δεν με ενδιαφέρει να σου πω το οικονομικό. Είναι δηλαδή εκεί ντράπηκα για λογαριασμό σου. Είναι ξεφτύλα το ποσό. Μα είναι δυνατόν για 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, κράτα τα σπίτι σου, μαντάμ. Να έχεις για φιλοδορία. 5 εκατομμύρια γύρω για να το κάνουμε θέμα. Κάνε 100, 150, 200, το καταλαβαίνω. Ξέρετε, θα πας στην τράπεζα. Αλλιώς πας και έρχεσαι, ας πούμε, και με σακούλες. Ούτε Louis Vuitton, ούτε μια Gucci, ούτε κάτι καθόλου στυλ. Να σου πω, δηλαδή, με σένα θα μιλάω εγώ. Συχαίνομαι. Συχαίνομαι. Μίλε, γκράτσε, μίλε, πώς το λένε. Μίλα, μωρί. Μόνο εγώ τρώω. Ναι. Φάει, αγάπη μου. Καθόλου, φάει κι άλλο. Καθόλου πιεστικός. Ναι, ναι. Αν το κάνεις εσύ αυτό, θα γίνει έξαλλος εδώ μεταξύ. Έτσι, είναι, έξαλλος. Ναι, ναι, θα γίνει έξαλλος, ναι. Και αυτό καλούμε. Εντάξει, σε αγαπούσε και ο Θέμος, πρέπει να πούμε ότι... Με πάρα πολύ. Σε εκτιμούσε, σε θεωρούσε φίλο του, σε θεωρούσε κάτι σημαντικό για εκείνον. Αυτό είναι αλήθεια. Μα τον ήξερα από μικρό. Α, ναι. Τι έχεις περάσει κι εσύ, ρε. Κάναμε παρέα με τον Θέμο, τον Καραμανλή και τον Σαμαρά Μικρή, στη Ραφίνα. Ναι. Ο καθένας πήρε το δρόμο του μετά. Η καθεμία στον τύπο της. Ναι, ναι. Ο Θέμος τον παραπήρε. Εντάξει. Ναι. Σωστό. 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 Και του λέω, θα έρθω, άστο, θα καθαρίσω εγώ. Και έκανε το μονόπλευρο. Πάμπτωχη, γελία. Ιστορική. Μας ντρόπιαζε στις πλούσιες. Με το πάμπτωχη έγινε σύνθημα το πάμπτωχη. Θυμάμαι ότι βγάζαμε και ένα περιοδικό το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές. Ήταν ένθετο τηλεοπτικό περιοδικό στο Όλα. Και θέλαμε να κάνουμε εξώφυλλο εσένα. Ναι. Και τους λέω στα παιδιά, ψάχνουν να βρουν μια ωραία φωτογραφία. Τους λέω, μην ψάχνετε πάρα πολύ. Πηγαίνετε Μουσείο Νέας Υόρκης και πατήστε Άντι Γουόρχολ Ψινάκης. Και το ακούνε και μου λένε, τι λέει, αυτός τρελάθηκε δηλαδή κανονικά. Και παθαίνουν την πλάκα τους, γιατί βλέπουνε όντως Άντι Γουόρχολ να έχει ζωγραφίσει τον Ψινάκη. Και το κάνουμε εξώφυλλο, θυμάμαι, στο περιοδικό.
η ιστορία. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Είναι ζωγραφική και το έχουμε κάνει εξώφυλλο. Η ιστορία του Άντι Γουόρχολ που σε κάνει εσένα πορτρέτο είναι νομίζω από τα πιο άγνωστα κομμάτια της ζωής σου που άλλωστε το είχε κάνει σημαία. Με στάζει έγινε γνωστό τότε. Ναι, αλλά κανείς δεν το πίστευε ρε παιδί. Και νομίζω ότι ακόμα και τώρα που τα ακούει κάποιος λέει ο Άντι Γουόρχολ είχατε συναντηθεί. Ναι. Δεν σε έκανε από φωτογραφία να πει ότι αυτός μ' αρέσει να τον κάνει. Από φωτογραφία με έκανε. Αλλά είχατε συναντηθεί κάτι. Εγώ τον Γουόρχολ τον γνώρισα από τον Ιόλα στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Ήταν μια παρέα, ήταν τη Μάρα Καρέτσου, μια πολύ γνωστή γλύπτρια. Αυτό τι χρονιά δηλαδή ήταν. 74-75. Δεν ήταν ακόμα Γουόρχολ που ξέρουμε. Δηλαδή ήταν στις αρχές της καριέρας του. Ναι. Αλλά ήταν παγκόσμια γνωστός. Ναι. Τον είχε ανακαλύψει ο Ιόλας και αυτός του έκανε τις εκθέσεις και τέτοια. Εγώ όταν είχα πάει στη Νέα Υόρκη λόγω του κλαμπ αυτού του 54 και πήρα 100 διπλώματα γιατί είχαμε και σπίτι, αλλά επειδή έχουν πολλά έξοδα, οι γονείς μου τότε μου στέλνανε $1,000 το μήνα. Αλλά είχα δικό μου σπίτι. Τη οικογένεια δηλαδή. Ναι. Διαμέρισμα ενός σπίτι. Έπρεπε να σπουδάζεις κατά κάποιο τρόπο. Τι να κάνω στη Νέα Υόρκη. Ναι. Τότε ναι, έπρεπε να σπουδάζεις. Και έκανα και modeling. Και ο top φωτογράφος που είναι τώρα ο Τεστίνο, πριν ήταν ο Γουέμπερ, ο τότε, το 70 τόσο, ήταν ο Φρανσέσκο Σκαβούλο. Ένας τρομερός φωτογράφος. Ο οποίος μου έκανε φωτογραφίσεις και μία από αυτές τις φωτογραφίες την έκανε ο Warhol πίνακα. Και πήγαμε και στο στούντιο εκεί πέρα και ήταν ο Μπαστιάτ, αυτός ο μαύρος, ο ζωγράφος που ήταν ο πανάκριβος, αυτός ήταν με μπάφους στο πάτωμα, βρώμαγε και λίγο, και ήταν η μούτσα του Warhol. Και όλο αυτό δεν ήταν εμένα της αισθητικής μου, της τότε, τώρα είναι. Και γιατί γελάτε πολύ. Ως προς ποιο σκέλος είναι τώρα. Ως προς ποιο σκέλος. Το Warhol και το Μπασκιάτ. Κατάλαβα. Κατάλαβα, έχουν όλοι. Γιατί έβαλες πολλούς παράγοντες. Όχι. Από τέχνη μιλάμε μόνο. Και αυτός έκανε πάντα, ξέρεις, την Elizabeth Taylor, το Βαλεντίνο, το Μονρό, ξέρεις. Ναι, τις σούπες. Τις σούπες. Ναι. Τότε έκανε τις σούπες και λέω, τι είναι αυτό, ήτανε. Ναι. Μια γριά τρελή με μια περούκα, λίγο υστέρο. Δεν ήτανε και το... Ναι. Με σούπες. Εγώ τα άλλα δεν τα είχα δει. Και μου κάνει το ένα μεγάλο, ένα 80x80 ήτανε. Α, τόσο μεγάλο, Ναι. Αυτό που είχατε βρει και το βάλετε εξώφυλλο. Και μου λέει, λέει ο Σκαβούλο, το έχει κάνει για σένα, είναι το δώρο μας για την πρωτοχρονιά. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θα το πάρω, γιατί... Σου έκανε δώρο το πορτρέτο. Ναι, αλλά τότε να πας στη Νέα Υόρκη με τη DWA, πήγαινες, ας πούμε, και ερχόσουν με οικοσκευή στο τέλος της ζωής σου. Δεν ήταν αυτό που έκανα εγώ συνέχεια. Και έπαιρνα ρούχα, γιατί δεν πήρα στην Ελλάδα ρούχα. Έπαιρνα τέτοια πράγματα και γύρναγα. Και δεν είχα τι να πάρω ένα 80-50 ένα κορδόνι τότε που τυλιγμένο. Και μου λέει εντάξει, αφού δεν θες αυτό, είχε ένα, θυμάσαι αυτά τα κόκκινα τηλέφωνα. Τα παλιά, ναι, με τα κέρματα. Πολύ βαριά, ναι. Που ήταν σαν μπαουλάκι. Το είχε βάψει όλο ροζ και με γκρι τέτοια, έλεγε I love you, Andy. Ήταν έτοιμο. I love you. Άντι. Έργο του Γουόρχολ. Ότι ήταν pop art τα έργα. Μα είναι, προφανώς pop art. Τώρα είναι, αλλά τότε με φάνηκε. Και ήταν και ρασίκο τότε. Το πάρω. Και λέω, αυτό μπορώ, χωράει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βγαίνω και το πέταξα στο σκουπιδοντενέκια και έφυγα. Δηλαδή, σε μια νύχτα πέταξες ένα πορτρέτο. Δεν κατάλαβες, παιδί μου, πιο αστείο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν γνώρισα και το Ρουβά, πηγαίναμε με τον Πιερίδη. Ένα συλλέκτη φίλο μου Κύπρο, του ξέρεις εσύ. Ναι, βέβαια. Κάθε χρόνο στην Biennale. Αυτός έχει τις Rolls Royce, πηγαίναμε εκεί, σταματάγαμε στην Κέρκυρα. Και μετά πηγαίναμε στην Biennale. Πάμε στην Biennale. Στην Βενετία. Γνωρίζουμε, ναι, στην Βενετία. Ναι, ναι. Γνωρίζουμε το Σάκη τότε στα Μπουζούκια. Πάμε στην Biennale,
Και στο Παλάτσο Γκράτσι, ένα που έχω. Ναι, ναι. Μου λέει ο Πιερίδη, μα λέει αυτό μοιάζει με σένα. Εκεί το θυμήθηκα. Του λέω, μα λέει, ναι, αυτό είπε. Εγώ είμαι, του λέω. Γιατί έμοιαζα κιόλα ακόμα. Και του λέω, αυτό έγινε έτσι και έτσι και έτσι. Μου λέει, ξέρει πόσο κάνει τώρα αυτό. Τότε. Του λέω πόσο, μου λέει 12 εκατομμύρια δολάρια. Λέω, να. Και το τηλέφωνο. Και πάρε και το τηλέφωνο, αλλά τόσα. Όχι, τόσα, δεν φθηνότερα. Αλλά τέλος πάντων, όλο μαζί είχε μια. Τα είχε απαρνηθεί για να πάρει εσύ μαζί σου την καρταρόπα. Δεν τον ήξερα, γάμα, δεν τον αμούταγα. Εντάξει. Γενικότερα δεν θυμάσαι. Υπάρχει μια ιστορία. Εγώ έφαγα όλο το φαΐ και δεν τρώω γουρούνα. Επομένως, εμείς μιλάμε παραπάνω. Υπάρχει μια ιστορία θρύλος σχετικά με μια Ferrari. Δηλαδή, ότι δεν θυμόσουν, πώς να σου πω, να ξεχάσεις ρε παιδί μου ότι έχεις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που είχες αγοράσει πριν από 10 χρόνια, ότι έχεις μια Ferrari. Το θυμάσαι στο δικαστήριο. Δύσκολα το ξεχνάς. Ναι. Αληθεύει ότι είχες ξεχάσει ότι είχες Ferrari. Εγώ σου το πει. Ναι, είναι, όχι, το έχω ακούσει από, σαν θρύλο. Θέλω επιβεβαίωση. Για πες. Σαν δήμαρχος του Μαραθώνα, κυνήγα κάτι απατεώνες από παλιά. Και σε μια δίκη, είχα πάει εγώ με λικουρέζους, με τον Νίκο. Τον Νίκο, ναι. Νικόπουλο, με 100 δικηγόρους. Με τον αντίδικο, ένας δικηγόρος, θυμάμαι και το όνομά του, έλεγα, Κλειδαράς. Ναι. Ένα πολύ καλό ποινικό λόγο. Θα πνιγώ. Πάρτα εκεί. Ο οποίος είναι πάρα πολύ λαλίστατος και πολύ καλός δικηγόρος, ποινικό λόγος αυτός κλπ. Αλλά δεν έβριζε τις πόρτες. Έβριζε. Εγώ θα κάτσω έτσι μπροστά στο πρώτη σειρά του δικαστήριου, γιατί δεν μπορούσα να είμαι κατήγορος. Έσταζε το δικαστήριο, γιατί είμαι και ηλίθια, πήγα και κάθισα. Έσταζε το ταβάνι. Το ταβάνι, έβρεχε και έσταζε. Στη βάτα του. Αλλά εγώ ακίνητος. Μου είχαν πει μη μιλήσεις, ό,τι και να πούν μην απαντήσεις, γιατί δεν είσαι βάρος. Υπέρ του κατηγορούμενου. Και ο Κλειδαράς αρχίζει για να με βρίζει εμένα. Αυτός είναι. Όχι σαν τον κύριο Ψινάκη, τον άχρηστο. Εγώ να μου ανεβαίνει το αυτό, να παγκόδευα από το κεφαλικό, να με μουσκεμα γιατί έχει κατέβει παντού κάλτσες και ναι, παντού άλλο. Μόνο αυτή η βάτα και τη μεριά ήταν στεγνή. Φουλ υγρασία. Φουλ υγρασία. Φουλ. Και να με βρείτε αυτό μπροστά μου και δεν μπορώ να μιλήσω. Με κρατάει ο Λικουρέας, με κρατάνε ο Ντρικόπουλος, με κρατάνε όλοι οι δικηγόροι. Και Στο διάλειμμα. Μέχρι να βγει η απόφαση, έκανε σαν διάλειμμα. Βγήκα έξω να καπνίσω για να μου φύγει. Ηρεμήσεις, ναι. Να μου φύγει τα νεύρα. Και έρχεται αυτός ο κύριος Κλειδαράς. Ευγενικός. Πολύ ευγενικός. Πες. Ήρθε πολύ ευγενικός και λέει, κύριε Ψινάκη, με γνωρίζετε. Ο Ηλίας. Εγώ. Όχι, σας παρακαλώ. Α, ναι, σας. Λέει, στην αρχή, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, του λέει. Πάλι δεν με γνωρίζετε. Και λέει, ήμουν δικηγόρος σας και σας αθώωσα. Λέω, εμένα. Μου λέει, ναι. Εσείς εμένα. Εσείς εμένα αθώσατε. Ναι, αλλά έτοιμος. Αλλά έτοιμος να κραεί, λέει ο Βλάκας. Εμείς είμαστε ετοιμότητα, ναι. Και μου λέει, τότε που σας είχαν πιάσει με μια κόκκινη Ferrari, που είχατε μια κόκκινη Ferrari με ξένα νούμερα, και είχατε αργήσει, είχε περάσει το εξάμεινο και σας έπιασε στην αστυνομία και σας αθώωσα. Λέω, είχα εγώ Ferrari. Και μάλιστα. Μίγα είναι η Ferrari, γιατί θυμόμουν. Είχες επιχείρημα, ναι, μπράβο. Και όντως, γιατί δεν τα. Και μου λέει, είχατε και μας είχε συστήσει ο κύριος Ανδρικόπουλος και σας υπερασπίστηκα. Με το που μου λέει Ανδρικόπουλος, ο άλλος δικηγόρος. Κάτι θυμάσαι. Τον παίρνω τηλέφωνο. Γιατί είχε φύγει, ήταν μαζί μου, αλλά είχε φύγει. Και του λέω, είναι ένας Κλειδαράς, α πούμε. Ναι, μου λέει. Εγώ σου είχα πάει, είχαν πιάσει με την κόκκινη Ferrari. Και έτσι θυμήθηκα ότι έχω τη Ferrari. Μάλιστα. Την οποία. Γιατί εγώ τα σπορ δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή είχα μερικά σπορ μικρός,
Αλλά είμαι της λιμουζίνας εγώ γενικά. Και ξέρεις, η Φεράρι είναι, είναι μετά λένε, τα θυμήθηκα. Μικρός έκανα δεν μπορεί σπορ. Να την οδηγήσεις. Κάτι, πατάς κάτι κουμπιά για να αλλάζει ταχύτητες, δεν βρίσκεις ποτέ την όπιστα, δηλαδή πας κάπου. Μια, να πω μια ιστορία με τη Φεράρι. Την είχε ανεβάσει κάποια στιγμή σε πεζοδρόμιο για να την παρκάρει. Κόλλησε, δεν ήξερε πώς να βάλει την όπισθεν, την παράτησε εκεί, θυμάσαι. Σε ένα event που πηγαίναμε. Με ανοιχτή πόρτα πάνω στο πεζοδρόμιο, μια Ferrari έτσι. Πήγαμε να σας πω εγώ ιστορία οδήγησης με τον Ψινάκη. Α, ναι. Έχει έρθει να μας πάρει να πάμε να φάμε σε κάτι κρέατα το οποίο μετά έγινε διάσημο αυτό το μαγαζί. Τέλος πάντων, έχει πλάκα. Ναι. Ξέρεις που. Ναι, ναι. Στο Περιστέρι. Ναι, στο Περιστέρι. Στο Base Grill. Στο Base Grill. Λοιπόν, αλλά είναι στην αρχή του Base Grill. Δεν το ξέρει κανείς. Δεν το ξέρει κανείς. Εσύ μας πήγες. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και του λέω πού μας πάει τώρα ο μαλάκας. Να πάμε στο Περιστέρι, να φάμε ωραία. Και έρχεται, μας παίρνει ένα αμάξι τέλειο κάτω από το σπίτι. Μπαίνουμε μέσα, βρέχει το αμάξι τέλειο και μας λέει ο Ηλίας, δεν λειτουργούν οι αλλοκαθαριστήρες. Και βρέχει όμως. Και εμείς βρισκόμαστε στην Εθνική Οδό, γιατί πρέπει να στρίψουμε για το Περιστέρι. Και είναι ο Ηλίας, ο οποίος οδηγεί, δεν λειτουργούν και ρίχνει βροχή όμως του λούμι, έτσι. Και έχει βγάλει το κεφάλι του έξω και οδηγεί έτσι. Οδηγεί έτσι στην Εθνική Οδό, μας έχει πιάσει όλους σύγκριο και φυσικά βγήκαμε στην Κηφισιά. Εντάξει, και ξαναγυρίσαμε πίσω μέσα από διάφορα στέλνια. Δεν το θυμάσαι καθόλου. Ναι, ναι. Ήταν οδήγηση απίστευτη με το κεφάλι έξω και να οδηγεί έτσι. Ήταν. Και καλός. Μας πάει εκεί ο Περίς, δεν υπήρχε. Ήταν άγνωστο τότε, τώρα είναι όλοι. Και έχει γίνει κι άλλη σύνδεση. Είχε κυκλοφορήσει η φήμη, ήταν δικό σου, θυμάσαι στην αρχή. Ξέρεις γιατί, γιατί μου έπαιρνε να γράψω σε ένα τοίχο. Ναι, σε ένα τοίχο, μπράβο. Θυμάσαι ναι, γράφανε έγραψα. Όλοι. Ναι, μαζί είμαστε. Θυμάσαι. Έτσι είχε ξεκινήσει. Ναι. Θυμάσαι τι έγραψα. Ο Ηλίας ζήτησε να πάνε. Α, βέβαια, ο πρώτος που έγραψε πρώτος. Ήταν ο Ηλίας, λέει φέρτε μου μαρκαδόρο και έγραψε στον τοίχο. Και τι θυμάσαι, έγραψα. Για την πριζόλα. Άλλο να το λένε και άλλο να την τρως. Ναι. Αλλά χωρίς να γράφω την τρως. Θα είναι πιο γενικό. Δεν φας τίποτα. Έχω φάει. Τι έχεις φάει, ρε αγόρι μου. Για μένα λες ρε μαλάκα, εγώ τα φάγα όλα. Ναι, μα αφού μιλάμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι εσύ δεν λες κουβέντα. Γι' αυτό ήρθατε να μου θυμίσετε. Θέλω, μπράβο, να θυμίσουμε. Για μένα ήταν πολύ ωραία στιγμή όταν κάναμε ραδιόφωνο. Έχω κάνει εγώ ραδιόφωνο. Σε μια Φεράρι. Λέγε ρε. Έλα ρε Σιγλία τώρα, δηλαδή έλεος. Έχω κάνει εγώ ραδιόφωνο. Έκανες μια εκπομπή, δεν σε πιστεύω. Για πες. Έκανε μια εκπομπή στον Α που είχε ενωθεί το ράδιο Α με το θέμα και είχαν κάνει θέμα FM. Ναι. Και έκανε εκπομπή. Έλα τώρα. Σουρκίνο, το Σαββατοκύριακο που είχαμε συνέντευξη το Μάνο Ελευθερίου. Α, ναι, έχεις δίκιο. Τα 100. Παιδιά, όλο αυτό ήταν πριν από ελάχιστα χρόνια. Τι ελάχιστα χρόνια. Πριν από ελάχιστα χρόνια. Ήταν οι 100 πιο ενδιαφέροντες Έλληνες. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Ήταν, δικιά σου ιδέα ήταν. Είχε ξεκινήσει πάρα ο Ηλίας. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, δικιά σου. Όχι, όχι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν πολύ ωραία και η εκπομπή. Είχε ενδιαφέρον. Φωνάζαμε τους 100 τόπους. Ναι, ναι, τους πιο ενδιαφέροντες σε κάθε τομέα. Έτσι. Είσαι εκ των οποίων ήταν ο Μάνος Ελευθερίου. Ο γλυκός μου. Δεν έχω ξαναδεί τόσο διαφορετικούς ανθρώπους. Εσύ με τον Μάνο Ελευθερίου είσαστε δύο πλανήτες που λες ποτέ δεν θα συναντηθούν. Να έχουν τόσο στενή σχέση. Ναι, ο γλυκός. Δηλαδή ήταν και. Το έβλεπα, δηλαδή, επειδή τον ήξερα κιόλας, είναι συμπατριώτης μου ο Μάνος, ναι. Ο Ελευθερίου, εντάξει. Συγγνώμη, κάτι πατάζει. Να θέλει μάλλον με το πόδι σας στο κολυμπάτο. Α, α, ναι. Πατάω για το... Πατάω για να έρθει ο και το πατάω τίγκ 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 συνέχεια. Αυτό που ακούγαμε όλοι και λέγαμε κάτι. Αυτονόμη. Δεν γίνεται. Εδώ πρώτη φορά κάθομαι, καθόταν άλλος. Ναι. Γι' αυτό στην κορυφή, βλέπεις. Που πατάς, έχει ένα. Ναι. Στον το μπρούτι το πατάς και έρχεται. Και έρχεται, ναι, το προσωπικό. Αντί να φω... και εγώ φωνάζω. Παναγιώτη! Και ήρθε είχαν όλοι εδώ πέρα. Α, γι' αυτό είμαστε. Δεν είχα μαζευτεί το. Πώς θα εξυπηρετήσουμε. Πώς θα εξυπηρετήσουμε. Τέλειο, 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 τέλειο. Λοιπόν, με το Μάνο Ελευθερίου έλεγα αυτό, ρε παιδί μου, πόσο πολύ διαφορετικοί είσαστε και πόσο έδειχνε εκτίμηση, αγάπη και. Σε πλησιάζει, νομίζω ότι ο Μάνος Ελευθερίου πρέπει να έχει πλησιάσει τη ζωή του ελάχιστους ανθρώπους. Να έχει ναι, δεν ήταν πολύ του κοινωνικού. Κλειστός, ήταν, ναι, ναι, ναι. Αλλά όλο αυτό το πράγμα που γινόταν χειρότερος από σένα.
Δηλαδή, πάρα πολύ. Γινόταν χειρότερος από σένα. Δηλαδή, έλεγε συνεχώς αστεία πράγματα τα οποία βλέπεις έναν άνθρωπο με ένα κασκετάκι. Ναι, που είναι έτσι, με τα γαλάκια, το κασκετάκι. Και λες το πολύ πολύ, αν πει καμιά κουβέντα, παραγγείλει κανένα βερμούτ. Και λέει πράγματα. Τι γλυκό. Δηλαδή, άκρησε εκείνη η εκπομπή μόνο και μόνο για τις στιγμές που είχαμε με το. Ναι. Μάνο. Εγώ στη Σύρο δεν μπορώ να πάω. Από τότε αλήθεια, που πέθανε ο Μάνος, δεν μπορώ να πάω. Ναι, ναι, είναι αλλιώτικη εδώ που τα λέμε. Είναι έντονη η παρουσία του. Σου είχε γράψει και τραγούδι. Ναι. Γράψει... Δεν είχε γράψει εμένα, είχε πάθει έμφραγμα και έγραψε ένα τραγούδι. Το θυμάσαι. Ναι, και του το πήρα, το θυμάμαι. Ναι. Γιατί ήταν από σε κάτι βραβεία στα αυτά τα ΜΑΤ. Ναι. Έχω πρόβλημα υγείας. Ναι. Ε? Ναι. Το θυμάσαι καθόλου. Και του λέω αυτό το πω εγώ. Δεν το πεις, Ηλία μου, ξέρεις, δεν είναι κακομύρι. Πώς ήταν, έχω πρόβλημα υγείας. Καρδιακής κυκλοφορίας. Καρδιακής κυκλοφορίας, έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Αλλά τέρια, μου λέει, να το πεις γιατί σου ταιριάζει, γιατί λέει, και όλοι σε παρατάνε άμα σου συμβεί κάτι και σου λένε ναι. Ό,τι θέλεις, φίλε, κάνε, ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Ίσως φταίει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου αναισθησία. Εσύ αυτούς τους ανθρώπους είχες επιθυμία να τους γνωρίσεις. Πώς έγινε η συνάντηση? Δεν ξέρω. Και ο Βασίλης Φωτόπουλος, ο οποίος δεν είναι γνωστός από τον Μάνο, αλλά ναι. Ήταν σπουδαίο άτομο. Σπουδαίος, και πολύ καλός μου φίλος. Από τους το τι πατριαρχείο έχω φάει, το τι με τον Βασίλη τον Φωτόπουλο, με σοβαρούς ανθρώπους, ξέρεις, με πατριάρχες όλους. Ναι. Τον Δημήτριο, τον... Υπάρχει κάποιος άνθρωπος, παιδί, που σε έχει εντυπωσιάσει από όλους αυτούς που να πεις ότι είναι εξωγήινος, δηλαδή δεν μπορεί να ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ε. Πάρα πολύ. Αυτό είναι, ξέρεις, ο Μάνος, ο Βασίλης, ο Φωτόπουλος, η Αλίκη. Ναι, η Αλίκη ήταν τέτοια. Ναι. Είσαστε φίλοι. Ναι. Κολλητή. Ναι. Σου λέγε τα πάντα. Ναι. Ειδικά τα μου λέγε εμένα που δεν θυμάμαι και ακόμα και την ηλικία της. Ναι. Μόλις εμένα την έλεγε, ναι. Για τις σχέσεις της. Βέβαια, αφού τη ζούσα. Της σου ζητούσε τη γνώμη σου. Όχι. Ζητάει και αυτή πάντα ζητούσε ναι. Όλους τη γνώμη και έκανε το δικό της. Οπότε ναι. Εγώ δεν έλεγα καν τίποτα. Με το Βλάση δεν ήταν μια σχέση. Είχε κάνει πάρα πολύ καλό Βλάση. Τη είχε κάνει καλό, ε. Ναι. Ο Βλάσης ήταν φίλος σου. Ναι. Ωραία περίπτωση ο Βλάσης. Και η αυτός δεν το ξέρει. Τρομερό παιδί. Ναι, δεν ξέρω ο κόσμος πόσο καλός τύπος ήταν. Πόσο αλέγκρος. Η χαρά της ζωής. Και ήταν και πολύ καλός στην Αλίκη. Γιατί ναι. Η Αλίκη ως τότε με γέρους τα είχε. Ναι. Άλλαξε κατηγορία. Ναι. Ναι, ναι. Όλο κάτι γέρους. Εσένα σε ερωτεύτηκε κάποια που δεν ξέρουμε. Ναι. Μπορείς να πεις. Όχι. Ναι, παιδί μου, πες, δύο ναι. Τέτοιου τύπου, αλλά δεν ζουν. Ανταποκρίθηκες. Βέβαια. Α, εντάξει, ωραία. Ετοίμασα και εσένα. Δεν έχω τέτοια ιστορία. Όταν μεγαλώσει, όταν μεγαλώσει και φτάσει στην ηλικία σου και με ρωτάει, δεν θα έχω να πω τέτοιες ιστορίες. Πόσο χρόνο είσαι? 70, κοντά. Είσαι δεν είσαι 70. Κοντεύω. Να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Αυτό που κάνεις είναι απίστευτη ντροπή. Λες ότι είσαι 70 εδώ και 30 χρόνια. Όχι, όχι. Εντάξει, τώρα πάντοτε βάζεις καμιά δεκαετία. 30 χρόνια δεν μπορεί να λέω τα ίδια με. Ναι, από τότε που σε θυμάμαι, λες ότι. Τα πήγαμε 40 με 70. Τώρα μου πόδι στον τάφο. Έβαζα λίγο. Ναι. Γιατί ξέρεις τι κοροϊδεύω από αυτούς που κρύβουν. Έβαζε στράτο κάμπο σου. Όχι, πάντα έβαζα λίγο, αλλά λίγα χρόνια, οκ. Okay. Έβαζες, καμιά δεκαετία. Να είμαι 40 και αν λες 70, είσαι και γελίος. Ενώ όταν είσαι, ξέρεις, 67 ναι. Και πεις 70, ναι. Κοντά είναι. Ή άμα είσαι 50 και πεις 55, είναι καλό ρε παιδί μου. Γιατί βρίσκω γελίους σε αυτούς που κρύβουν. Ναι. Με την έννοια ότι, όχι δεν είναι γελί, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά προτιμάς τώρα να είσαι εσύ, ας πούμε, ένας φαινόμενο 80ης ή σπασμένος 20ης, κατεστραμμένος. Ναι. Τι θα προτιμούσες? Σπασμένος 20ης. Τι τσονάρα. Τι να πω, ρε, είναι. Μου ξετυλίγονται στο μυαλό δεκάδες πράγματα που λες και ήταν μια άλλη ζωή. Πρωταγωνιστές λείπουνε. Στιγμές αυτές ήτανε... Είναι διάσημο είναι που φεύγουν ναι, όλοι αυτοί οι αγαπημένοι μας άνθρωποι. Τώρα έχω τρακ, μην πατήσω αυτό και ρωτούν πάλι τα παιδιά, 100 ναι. Παιδιά. Θυμάμαι
Ήσουν πάντα ευγενής, πρέπει να το πω αυτό. Και ευγενής σε όλους, που αυτό για μένα είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, ο Ηλίας είναι ευγενής με τον Γκαρσόνι, είναι ευγενής με τον άνθρωπο που συναντάει και του ζητάει μια πληροφορία. Πάντοτε στην εκπομπή σου είναι ευγενής με αυτόν που σε έβαφε, με τους πάντες. Ναι. Ήταν μια στιγμή που ήσουν ευγενής. Αδυναμίας. Πολύ επιθετικός. Θυμάμαι. Αποκλείεται με ανθρώπους κανονικούς που δουλεύουν. Συνέντευξη. Ναι. Και είχαμε μια κοπέλα τότε. Πάντοτε υπήρχαν διάφορα κορίτσια τα οποία ήταν δίπλα, καθότανε και κάθε μια ανάλογα με το χαρακτήρα έχει και ένα ρόλο. Κλάστρες. Δεν ήταν κλάστρες. Εντάξει, δεν ήταν η κάθε μια σου λέω, έχει το ρόλο του. Το μητού, η γλάστρα επιτρέπεται. Όχι, έλα τώρα, δεν ήταν. Κάθε μια. Για άλλο γελά, θα σου πω μετά. Έπαιρνε το δικό τη ρόλο. Mm. Για πρώτη φορά διέκοψε το γύρισμα. Το θυμάσαι. Όχι. Διεκόπει το γύρισμα, λέει: παιδιά, σταματήστε. Είναι μια κυρία και κάθεται εκεί. Τη λέει: σας παρακαλώ, μπορείτε να φύγετε για να συνεχίσουμε να μιλάμε σοβαρά. Το θυμάσαι. Όχι. Έχει γίνει. Έχεις δίκιο, μια που με έβρισε η μαμά της μετά. Ήταν και η μαμά της. Με τις μαμάδες, δεν χρειάζεται να πεις ονόματα. Γερμανίδα. Έλα ρε Σιλία τώρα, εντάξει. Πώς τι έλα. Δεν χρειάζεται, εντάξει. Μπα, πώς τη λέγανε η Γερμανίδα. Είχε γίνει αυτό. Δεν φταίει το κορίτσι. Ναι. Δεν το λέω. Λάουρα Νάριας. Αυτή. Ναι, αλλά δεν φταίει η κοπέλα. Τώρα φτιάξω. Κάθομαι εγώ με τον Θέμο και τα λοιπά. Και είναι και ένα κοριτσάκι εκεί. Ωραία, ένα ωραίο κοριτσάκι, ξανθό. Ναι, συμπαθέστατη, βέβαια. Και κάθεται και αρχίζουμε και λέω... Ναι. Ο Θέμος δεν καταλαβαίνει. Του λέω, η κυρία και μου λέει, κάτσε εδώ. Του λέω, κάτ, φύγετε, μαντάμ, να τα πούμε μόνοι μας. Παρενέβαινε σε ερωτήσεις, νομίζω. Ότι όχι, είχε... καθόταν εκεί, πήγε να ρωτήσει κάτι και εκεί καταλαβαίνω ότι είναι κι άλλο στο πλατό. Ενώ στο τραπέζι. Γιατί εγώ μιλάγαμε. Ναι. Και έτσι είπα. Ναι. Συγχωρείτε για φύγετε. Αυτό. Δεν είναι αγένεια. Ναι, εντάξει. Ναι. Αγένεια δικιά σα ήταν. Ασυνήθιστο. Ασυνήθιστο ήταν εδώ πέρα. Ναι, αλλά. Εντάξει. Ασυνήθιστο, ναι. Εγώ δεν είχα μάθει ποτέ. Ήμουνα μόνο με το Θέμο και τον Πύρι όταν πήγαινα. 13 όλα, 13, ήταν πώς έκανα. Θα σου έκανε άσχετες ερωτήσεις από τη συζήτηση. Θα σου έκανε άσχετες ερωτήσεις από τη συζήτηση, μάλλον. Όχι, δεν μπέρδευε. Καταρχάς είχε κάτσει εκεί, δεν ήξερα φέρντεν. Και μου κάνει μια ερώτηση με το που αρχίζουμε και λέω: κάτ, φύγετε, κυρία μου. Όπως είστε, φύγετε. Παγώσανε και ο Θέμος και τέτοιο. Και λέω: πήγαινε, σιωπή του λέω: δεν ήρθα εδώ να κάνω συνέντευξη με άλλους. Έχεις πλακωθεί ποτέ στην τηλεόραση? Δεν μπορεί να μην έχω, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι. Σίγουρα θα έχω, ναι. Πάντως, στις εκπομπές που κάναμε εμείς, όλοι είχαν να πούνε για το πόσο κύριος είναι ο Ψινάκης. Και πόσο συνεργάσιμος και πόσο... Τους ανθρώπους που δουλεύουν, ναι, αλλά... Ας πούμε, εσύ αν μου κάνεις κάτι, μπορώ να γίνουμε βίδες. Ναι. Εγώ δεν σε έχω δει. Θυμάσαι ότι με έχεις βρήσει. Πολλές φορές. Όχι, σε έχω βρήσει για ιδεολογικούς λόγους. Γιατί δεν μπορούσαμε να συνδυαστούμε στον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την εκπομπή. Και αυτό το πράγμα ήταν αληθινό. Με έχεις βρήσει χωρίς κανένα λόγο πολλές φορές, αλλά δεν θυμάμαι. Α, εντάξει, ευτυχώς. Φεράρι. Είναι το σύνδρομο Φεράρι. Είναι... το σύνδρομο Φεράρι. Και μου έλεγε, δεν θα πεις αυτό. Και μου φεύγει. Μου πεις πέντε φορές δεν θα πεις αυτό. Το μόνο που σου μένει αν δεν θυμάσαι είναι αυτό. Ότι μπορεί να το πετάξει. Τι άκουγα μετά. Όχι, είναι πολλές φορές, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ισορροπία στο ταλέντο κυρίως. Γιατί έρχονται άνθρωποι που ήταν ενδιαφέροντες και άνθρωποι που νομίζαν ότι ήταν ενδιαφέροντες. Η ισορροπία ήταν πολύ περίεργη και πολλές φορές λοιπόν που γινόταν διάλειμμα, συζητούσαμε μεταξύ μας και λέγαμε αυτό εδώ. Θα πρέπει να είμαστε με γλυκό τρόπο να πούμε ότι δεν κάνετε, να δοκιμάσετε μια άλλη φορά και τέτοια. Εντάξει. Ναι, ναι, με ρωτούσε. Τι είπαμε ότι θα πούμε, ότι είστε πολύ καλοί μια άλλη φορά, με γλυκό τρόπο, ωραία. Έβγαινε λοιπόν και έλεγε άλλα ντάλλον. Αλλά άλλα ντάλλον που τους έφερε όλους σαν μηχανία, δεν ξέραμε τι άλλο, πώς θα το μαζέψουμε αυτό το πράγμα. Είναι Ρεσίλια, τι είχαμε πει, άλλο δεν είχαμε πει. Φεράρι, εντάξει, ήταν συνεχώς σαν κακό παιδί που θέλει να κάνει την αταξία του. Όλο αυτό το μεταξύ έχει πλάκα. Είναι κανονικά εκνευρίζεσαι, έτσι, γιατί ναι, σου τεινάζει τα πάντα στον αέρα, από πάνω να φωνάζουν, να κατεβαίνουν κάτω υπεύθυνοι παραγωγής, ο παρουσιαστής να μην ξέρει τι να πει, γιατί έχει προετοιμαστεί για άλλο πράγμα, να δώσει πάσα, εντάξει. Και είναι ο Ηλίας που λέει, δεν το έκανα καλά,
ξέχασα. Και δεν μπορούσε να πει τίποτα. Ήτανε, το δικαιολογούσε. Ήταν σαν μικρό παιδί. Ήτανε, αλλά απαραίτητο για την ισορροπία τη. Νομίζω ότι η ισορροπία εκείνη τη εκπομπή, παρόλο που έγινε τυχαία προφανώ όπω όλα τα πράγματα γίνονται τυχαία στην τηλεόραση, είναι δύσκολο να ξαναβρεθεί. Γιατί είχε τελείως... Δεν είναι, γιατί αν είχαμε μια επιτροπή πάλι τέτοιου τύπου. Το κακό με τις επιτροπές είναι ότι οι τωρινές παραγωγές, οι καναλάρχες, οι διευθυντές λένε «Α, η Μόνικα είναι καλός γιατί αρέσει εκεί, εσύ ο Πέρης είναι καλός». Και τους βάζουν όλους μαζί χωρίς να εξετάσουν τη χημεία μεταξύ τους. Ναι, βέβαια. Κατάλαβες. Και είναι βέβαια. Χάλια. Και τα νούμερα φλοπ, φλοπ, φλοπ. Δεν απαραίτητα ότι είναι κακοί σαν μονάδες. Ναι. Άρα, όλα τα talent show είναι μόνο ούτε παρουσιαστή, ούτε ταλέντων τόσο. Γιατί ένας που δεν έχει πολύ ταλέντων μπορεί να τον αναδείξει για μια επιτροπή. Έτσι. Ένας που μπορεί να τον καταστρέψει. Βλέπεις τώρα, είναι κάτι μπάζα, καινούρια που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους και έχουν μια αποψάρα. Και κάνουν, τα συνάντησα και εγώ τελευταία αυτό, κάνουν χαριτομενιές από αμηχανία, από αταλεντοσύνη. Που λες και δεν ήρθαν για σένα, μαντάμ. Ήρθαν να δουν τα ταλέντα. Το μαντάμ και τελευταία κάπου μας οδηγεί, αλλά δεν θέλει να πούμε. Όχι, ναι. Τα λέω κεντρικά γυναικεία. Ύστερα, ένας είναι κουλτουριάρης, ας πούμε. Ο άλλος είναι ροκ. Ναι. Βάζουν σε καινούργια παιδάκια που τα βλέπουν στην Ελλάδα. Βάζουν κάτι κουλτουριάρικα που δεν τα ξέρει ούτε ο τραγουδιστή που το τραγούδισε. Πολύ έντεχνα, αλλά ναι. Και διαγωνίζονται σε κάτι. Και ο άλλος βγαίνει με μια μαρινέλα και του στερίζει και ζει. Γιατί λέει ακριβώς το ρεπερτόριο το οποίο ξέρει ο κόσμος. Ναι, βέβαια. Ύστερα τα ροκ. Κάτι ροκ, αγγλικά, με λάθος προφορά. Χάλια. Δεν καταλαβαίνουν. Θα μπορούσες να λάβεις το σνικ. Ο Σνίκος είναι, το ξέρω. Ναι, το ξέρεις ο Σνίκ. Είχαμε μιλήσει στο Έναστρο με τον Σαμπάνι, τραγουδούσε με τον Σαμπάνι και τη Ζόσεφιν. Ναι, ναι. Ο Σνίκ. Ναι, γιατί είναι, γιατί το λες έτσι. Ρωτάω, επειδή είναι ένα είδος τραγουδιού. Όχι, είναι ένα είδος τραγουδιού που είναι τραπ, ας πούμε. Θα μπορούσε να αναλάβει ένα πρόβλημα. Ήταν πολύ ευγενικό μαζί μου, πολύ γλυκό. Αυτό δεν ήταν. Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ ευγενικό. Respect και τέτοια. Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Στο φαινόμενο... Που έχει, πει ένα, έχει μια μεγάλη επιτυχία που την ακούσει, που είπα, το ξέρω αυτό. Ναι. Ναι. Θα μπορούσες. Κοίτα, να αναλάβω, όχι, αλλά να μ' αρέσει, μπορώ. Ναι. Του Ρουβά υπάρχει κάποιο τραγούδι που σου αρέσει, τα αλήθεια, μεταξύ μας. Ναι, ναι, βέβαια, πολλά. Ποιο? Κοίτα, τα δύο top είναι κάτι που ποτέ δεν υπερασπίστηκε ο Σάκη. Καλά, το ένα το έκανε, το Σεγορίδευτη, ας πούμε. Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Το έχει κάνει ο Κορκολής, του το χώσαμε, δεν θα να το πει, το έκανε top και το υπερασπίστηκε. Επειδή είχα προβλέψει, ξέρετε, ο άνθρωπος μεγαλώνει πριν χωρίσουν οι δρόμοι μας, επαγγελματικά εννοώ. Είχα βάλει τον Σταμάτη Κρεουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου να γράψουν ένα τραγούδι και να είναι ο Σάκης. Που λεγότανε... Το Πατραχάκι. Το Πατραχάκι. Το Πατραχάκι είναι ο Κάγκουρας. Ναι. Είμαστε ένα βράδυ με τη Λίνα, τη Νικολακοπούλου εννοώ, στο Pit Pool, σε ένα αυτό, και βλέπουμε την Ακρόπολη. Ο Σάκης τότε με κλούβες κυκλοφορούσαμε για να μην τον... Δηλαδή στην Πάτρα είχαμε πάει σε ένα... Πιλοποιία Πουλόπουλος. Ε? Πιλοποιία Πουλόπουλος. Ναι, Πιλπούλ. Ναι.
Και ήταν εστιατόριο αυτό και βλέπαμε την Ακρόπολη και τους λέω θα... Στην Πνίκα έχετε πάει ποτέ. Και κάτι λέγαμε, ναι. Και είναι ωραία να μπορούσαμε να πάμε. Και ούτε η Ελλήνα είχε πάει, καλά, ούτε ο Σάκης βέβαια. Και του λέω σας πάω τώρα εγώ, χωρίς σωματοφύλακες, χωρίς τίποτα, οι τρεις μας. Τότε ούτε τη Λίνα ξέρανε, ούτε εμένα ξέρανε, μόνο το ρουβά που γινόταν, ο πανικός. Και πάμε στην Πνίκα, παρκάρω το αυτό μου εκεί που είναι του Απόστολου Παύλου. Βράδυ. Βράδυ. Αυτό είναι, ναι. Ανεβαίνουμε σε αυτά τα βράχια που είναι γλιστερά και είναι παιδάκια με κιθάρες, τραγουδάνε, ζευγαράκια κτλ. Με το ρουβά ανάμεσα, σκοτάδι δεν το κατάλαβε κανείς. Και πάθανε πλάκα. Και μετά από εκεί, πως φαίνεται η Ακρόπολη το βράδυ, πως πάθανε πλάκα. Και από εκεί αυτή έγραψε το Πατραχάκι. Και τι έγινε το τραγούδι αυτό. Δεν το, και το τραγουδίσαν οι τρεις τους. Η Λίνα, σε ένα δίσκο πολύ ωραίο του Σταμάτη, το Σπεράντζα λεγότανε. Το πρώτο σίγγλ ήταν τραγουδάει η Λίνα, ο Σταμάτης και ο Σάκης. Υπάρχει αυτό στο YouTube. Αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια ναι. που έχει πει ο Σάκης, πιστεύω. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν αυτά που δεν το υπερασπίστηκε ναι. ποτέ. Ποιο στιχάκι θα μεταμόρφωνε το πατρακάκι. Γράφει πάω πάνω στο βρακάκι. Που λέει ολέθρη απογιά στην Πνίκα μια βραδιά. Είχατε διαφωνίες καλλιτεχνικές ή εκείνος ακολουθούσε αυτό που έλεγε. Όχι, εγώ δεν είχα άποψη. Δεν είχα άποψη, δεν ξέρω μουσική. Ναι. Εσύ τι μουσική ακούς. Τα πάντα. Δηλαδή, ακούς από τζαζ μέχρι λαϊκά. Η τζαζ με εκνευρίζει πάρα πολύ γιατί με προκαλεί αριθμία. Ναι. Γιατί παίζει ο καθένας τι θέλει. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν συντονίζεται. Ναι. Δεν σου προκαλεί αριθμία το να ακούσεις έναν αριθμό που να είναι μπουζούκι ηλεκτρικό, να παίζει τσιφτετέλια και τέτοια. Όχι, αν έχει η μελωδία. Ναι. Άρα το τζαζ που ο καθένας παίζει, παίρνει ένα όργανο και παίζει ό,τι θέλει. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ένα μεγάλο φίλο ή μια μεγάλη φίλη από το. Κομμάτι αυτό τη μουσική, τη. Βέβαια. Την Μπέγκη. Όχι, τι εννοείς για το αποτραγούδι. Από όχι, όχι, να έχει φίλη, να έχει κάνει μία φίλη ή ένα φίλο από αυτό το τέτοιο, από αυτό το κύκλο. Πάρα πολλούς. Να είστε ρε παιδί μου, καρδιά. Καρδιά, φίλη, τώρα φίλη. Ναι. Καρδιά δεν. Πέρα από την Μπέγκη που ξέρουμε γιατί την έχει φιλοξενήσει κιόλα. Κοίτα, φίλη, φίλη, κολλητή, εγώ ναι. έχω μία. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Όλοι οι άλλοι είναι απλώς. Ναι. Τι θες, Μωρή Καριόλα. Μας έχεις καλά στη ζωή. Τι θες εσύ. Να μαζεύουμε, να το κλείνουμε. Α, Μωρή Καμίσου. Κοίτα, ηλίθεια. Τώρα που έχουμε αποκαλύψει. Τα πόδια σου να κλείσεις. Η κρυφή προσωπική ζωή του Ψινάκη, παιδιά, τώρα βγαίνει. Φίλοι, φίλοι, έχω μία κολλητή. Θυμάμαι και στο χρωστάω. Είναι μια μέρα, έρχεσαι και μας παίρνεις από το σπίτι και λες θα σας πάω να ακούσετε. Κάτι το οποίο θα το θυμόσαστε μια ζωή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Όχι. Και πήγαμε στο Μητροπάνο. Ναι. Από τις τελευταίες εμφανίσεις του Μητροπάνου. Μεγάλη στιγμή αυτή, μπράβο. Αυτά είχα εγώ να πω, αυτά να θυμηθώ, έχω κι άλλα. Δεν αλλά... έχεις κι άλλα, θα κάνουμε κι άλλη εκπομπή. Στεριά. θα κάνουμε και μια στεριά. Ναι, όντως. Τώρα... να σε βάλω για ύπνο, γιατί πρέπει ο κουβέντας περιμένει, γιατί πρέπει να φύγει. Εκεί να βλέπει που θα διαδέσει, μην πάρει τα βράχια. Κάνει αντίδραση με τον Νεγκρόνι. Η Δραμαμίνη με τον Νεγκρόνι, λες να κάνει αντίδραση. Όχι, ακόμα Νεγκρόνι, που κέρδισε και λίγο τέτοιο πια θα γίνει λιώμα. Και λίγη. Green. Green color. Άντε στην υγεία μας. Θα σου δώσω τη μεγάλη καμπίνα, τη master. Α, ναι. Να πάρω τηλέφωνο τη χαρά να έρθει να το. Ναι, να το εγκαινιάσουμε. Σταμάτα ρε τώρα, δεν το πει. Να το εγκαινιάσουμε τώρα πια. Αν πρέπει να γίνουν τώρα τα εγκαινιά. Σκάφο, να εγκαινιάσουμε, αγάπη μου, όχι τώρα. Ωραία, πάμε, πάμε, να το δείξεις, ναι. Έλα να το δεις. Θα θυμάσαι, μπαίνεις από εκεί, ένα σαλόνι, δύο σαλόνια. Θέλει GPS εδώ που τα λέμε, θέλει GPS. Ναι, όχι, λέμε γι' αυτό τον όροφο. Γιατί χάνεσαι, ναι, δεν χρειάζεται να βγει σε άλλο όροφο και χάνεσαι και σε ψάχνουμε. Έγινε. Γιατί αλλιώς δεν του βάλουμε GPS. Πάμε από εδώ. Πάμε. Να σε βάλω και στο κρεβάτι. Ω, σταμάτα. Ω, 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 ω,
Έλα, για ξάπλωση θα πούμε. Σταμάτα, ρε. Φύγε. Έλα, κάνουμε πρόβα. Ναι. Την τροπή, την τροπή. Το μπάνιο, αν βες και το μπάνιο είναι που πολύ... είσαι και στρίγκλες με τα μπάνια. Πολύ ωραίο. Βες. Δεν θα γκώνει, αγάπη μου, δεν πέντε. Oh, τέλειο, μπράβο. Καμάτο. Μπράβο, τέλειο. Κάνουμε σαν αυτούς που πάνε στο Fame Story και βλέπουν... Το αγοράζουμε, σ' αρέσει, ας το πάρω. Εδώ είναι να πλύνεις τη μουνάρα σου, τη μουλιάζεις, κάνει την παπαριάζεις. Εδώ είναι τελειώσαμε, ευχαριστούμε, χοντρό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα ρε Σιλία, γίνεσαι γελίος. Μη ρίξεις χαρτιά και τίποτα, ούτε σερβιέτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα ρε, τώρα το κάνεις ψινάκι. Γιατί, πώς με λένε. Εμένα αν θέλεις, θα απαντήσεις για ένα εδώ κουμπί. Ναι. Όπως κοιμάσαι, άμα... Α, θα πάρεις... Ρε, Μανολή, ποιο νούμερο παίρνει για να... άμα θέλει κάτι από το τηλέφωνο εδώ. Το 090. Oh, τέλεια, αλήθεια, τέλεια. Αλήθεια, λέει. Τέλεια, τέλεια. Ε? Τέλεια. Το 090, ναι. Το 090. Στην τηλεόραση με πάρεις το 090 και στο άλλο τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Καλώς ήρθατε. Αγάπη μου, κοπάνα. Τα λέμε. Στο επανειδή, τα λέμε. Πάω εγώ κάτω. Πάω στους φιλοξενούμενους. Άντε, άντε, άντε. Βασίλισσα μωρίς έχω. Κοίτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για προβαρέ το λίγο. Εσύ αλήθεια κουνάει. Δεν κουνάει, αγαπητοί, εσύ κουνιέσαι. Είναι πριν. Δεμένοι είμαστε ακόμα. Εκεί πότε θα πάμε στην Ήδρα. Γι' αυτό σου λέω, κοιμήσου να φύγουμε. Άντε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Οπότε τα λέμε στην Ήδρα. Συνεχίζουμε το βράδυ στην Ήδρα. Θα μείνετε εσείς συνεργείο. Να πάω να κάνω και το βράδυ στην Ήδρα που έχει ωραίο τοπίο. Δεν το χάνουμε αυτό. Α, δεν το χάνετε αυτό. Άντε, γεια. Κλείς την πόρτα, μωρή, τι γεια. Ευχαριστώ. Γεια. Μη με ενηρευτείς. Γεια. Για να μην ξυπνήσω κανένα από τα χαράματα, να πετάξω στις 5 ώρα το πρωί. Γιατί είμαι και ηλίθιο. Έχει ωραίο καιρό πάντως. Η Νέα Υόρκη, άνοιξη και φθινόπωρο είναι τέλεια. Το χειμώνα δαγκώνει στο καπλίσιο από το κρύο, είναι μείον 20. Η μέρα πετάξει από κάτω είναι σουλιώτησα. Πέφτει από το σούλι. Πάμε. Κάνε ποδήλατα, ξαπλώνουν, μας μαγιό. Κοίτα και αυτή με τρελή με το τουρτσάκι. Κάνει τα θεραπεία. Μας πατήσει. Πεζός. Εμείς έχουμε το... Άντε να κάνεις τώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο πεδίο του Άρεος, να κάνεις ηλιοθεραπεία. Να έρθει κανένας. Τότε σε θερίσει εκεί με το μαχαίρι. Εδώ, εδώ είναι πολύ τέτοιο. Βέβαια βράδυ, όταν εμένα εδώ ολοφόνοι γίνονται, όλοι φόνοι γίνονται εδώ πέρα. Productions.